Ξεκινάμε, καλημέρα και πάλι. Το λέω και για να μας γράψει και η κάμερα, να είμαστε και ωραίοι. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνουμε σήμερα. Επειδή κάποιοι μπορεί να μην είναι όπως ο Βασίλης να ήσασταν χθες ή τέλος πάντων, επειδή ήταν απόγευμα να ήσασταν λίγο πιο κουρασμένοι, θα πούμε 2-3 πραγματάκια πάλι για το αυτοκινητάκι, για να καταλάβετε λίγο πού βρισκόμαστε, τι κάναμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, τα έχουμε όλα εδώ, είμαστε καθόλου έτοιμοι. Και από εκεί και πέρα θα σας πω 5 πράγματα για να καταλάβετε πώς δουλεύει το σύστημα όσον αφορά στο hardware περισσότερα και στον προγραμματισμό του, τα διάφορα sketches τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε και παράλληλα και για το GitHub και το Git, προκειμένου να καταλάβετε πώς, όσοι δεν το ξέρετε, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσετε το λογισμικό το οποίο έχει ήδη γραφτεί. Τα sketches εν προκειμένου και όχι μόνο, και όλα όσα θα σας πει ο Δημοσθένης για την PHP μετά και ο Απόστολος για την HTML, να αξιοποιήσετε αυτό που υπάρχει ήδη, να βασιστείτε σε αυτό και να προχωρήσετε να αναπτύξετε το δικό σας. Σε ποια? Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το πρώτο κομμάτι. Αφού τελειώσουμε με όσα είναι να σας πούμε, θα ξεκινήσουμε με κάποια πολύ βασικά. Το αυτοκινητάκι είναι εδώ. Πήρα την πρωτοβουλία και σας το λέω, ζητώ συγγνώμη όποιος ενδιαφέρεται όμως να βοηθήσει να καθίσει εδώ με τον Μιχάλη, επειδή είχε ασχοληθεί με το ασύρματο και το ξέρει. Και μάλιστα το στικάκι είναι ευγενική του προσφορά για το σεμινάριο. Τέλος πάντων, όποιος ξέρει να τον βοηθήσει να το φτιάξουμε, όπως σας είχα πει και χθες, το ξαναλέω και σήμερα, λειτουργεί σαν access point. Το οποίο δεν ξέρω αν έχει σηκωθεί ή όχι, αλλά τέλος πάντων πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί σαν access point και να συνδεθεί στο access point που είπαμε, το Arduino 3, για να έχετε όλη πρόσβαση σε αυτό, να είμαστε όλοι στο ίδιο δίκτυο δηλαδή. Εντάξει? Αυτό λοιπόν θα το ξεκινήσει ο Μιχάλης να το προχωρήσει και στην πορεία θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Όπως ίσως έχετε δει ήδη, έχουμε το καλώδιο. Οπότε ούτως ή αλλιώς έχετε πρόσβαση στο αυτοκινητάκι, θα σας πω σε λίγο πώς θα μπείτε, δεν έχει νόημα από τώρα. Οπότε δεν έχουμε θέμα συνδεσμολογίας. Απλά δεν μπορεί λόγω του καλωδίου και λόγω του ότι δεν το έχω κλείσει το καπάκι και η μπαταρία να παίξω, δεν μπορεί να το αμολύσουμε να κουνιέται έτσι. Αυτό. Λοιπόν, τώρα, πάμε λοιπόν λίγο να δούμε 5 πραγματάκια για τα sketches, γενικώς, για το Arduino, και θα τα δούμε και μέσα από το GitHub, και παράλληλα ίσως μιλάμε και για το Git, και το GitHub να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Όσοι έχετε GitHub, το έχετε δώσει υποθέτω στον Γιώργο. Όσοι δεν έχετε ή κάνατε χθες, θα μας το δώσετε σήμερα να το καταγράψουμε. Είναι κάποιος που έκανε, ωραία, θα περάσει ο Γιώργος να το καταγράψει. Δεν τα έχω πειράξει από χθες. Θα το πείτε στον Γιώργο με χαμηλόφωνα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τη διαδικασία όλοι μαζί. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω με τον GitHub, να συνεχίσουμε λίγο από αυτά που πιάσαμε χθες για το Arduino. Επειδή ο σκοπός του να μάθετε, ο σκοπός που είστε εδώ είναι να μάθετε, εάν κάποιος, όπως είπαμε και χθες, χρειάζεται να κάνει κάτι, κάποια προετοιμασία, να φτιάξει κάποιο σκέτσι ή να πειραματιστεί στο hardware, αλλά χωρίς να επεμβαίνουμε πάνω σε αυτό, γιατί όπως βλέπετε πώς είναι, δεν είναι και εύκολο. Το έχω βάλει εδώ, το έχω βάλει για να το βλέπουν οι κάμερες. Μπορεί να γυρνάει ή να το βάλουμε κάπου αλλού. Ειδικά άμα έχει τα σύρματα, είναι ελεύθερο μετά. Οπότε, ο σκοπός είναι να μπορούμε να δουλεύουμε πιο ανεξάρτητα. Το μηχανηματάκι το οποίο σας έλεγα χθες, που είναι το IMU, το λεγόμενο, που έχει αξελερόμετρο, μαγνητόμετρο, πηξίδα δηλαδή, και γυροσκόπιο, είναι αυτό εδώ. Πολύ μικρό. Και έχει 13 ποδαράκια, από τα οποία θα αξιοποιήσουμε τα 4. Λοιπόν, το αφήνω εδώ. Οπότε, γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά μπορεί αυτή η ομάδα, τις οποίες ομάδες θα τις διαμορφώσετε τώρα στην πορεία, θα δείτε ποιος ενδιαφέρεται να κάνει τι, θα τηρήσουμε έτσι μια τάξη και μια προτεραιότητα και από εκεί πέρα θα αρχίσετε να ασχολείστε. Η ομάδα λοιπόν που θα ασχοληθεί παραδείγματος χάρη με αυτό, θα δούμε πώς και γιατί κτλ., θα πάρει αυτό εδώ πέρα με ένα-δύο Arduino, ένα breadboard, καλωδιάκια ιστορίες, θα το συνδέσετε στο PC σας και θα αρχίσετε να το προγραμματίζετε και να το προσαρμόσετε σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες ομάδες στα δεδομένα που θέλουμε για το project. Ωραία. Τώρα όλα αυτά που σας λέω μπορεί να σας φαίνονται κινέζικα. Ξεκίνησα λοιπόν αυτή εδώ η σελίδα, το arduino.cc,
είναι η σελίδα η επίσημη του οργανισμού που βγάζει το Arduino. Το Arduino, όπως ίσως ξέρετε, όπως και το Raspberry, είναι ανοιχτό hardware, βασίζονται στην πρωτοβουλία του Open Hardware, που είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία πέρα από πρακτική, να το πούμε έτσι, αντίστοιχη του Open Software, για το οποίο θα σας μιλήσει πιο πολύ ο Απόστολος. Όταν λέμε ανοιχτό hardware, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρησιμοποιεί υλικά τα οποία μπορεί να πάρει οποιοδήποτε, αυτό δεν μου λέει τίποτα, αλλά τα διαγράμματά τους, τα σχεδιαγράμματά τους, ο τρόπος προγραμματισμού τους και όλα είναι διαθέσιμα ελεύθερα και ανοιχτά στον κόσμο, να τα πάρει, να τα επαναχρησιμοποιήσει, να τα αναδιαμορφώσει και να τα αναδιανύμει μετά. Δεν ξέρω να το πάρει δύο φορές, τέλος πάντων. Το νόημα θέλω να πιστεύω το πιάσατε. Όπως είχαμε πει λοιπόν, το Arduino Uno. Το Arduino Uno βασίζεται σε ένα μικροκοντρόλερ, δεν είναι επεξεργαστής, της Atmega. Η Atmega είναι μια εταιρεία που βγάζει αυτός εδώ είναι ο μικροκοντρόλερ. Έτσι το είδατε χθες το Arduino, όσοι δεν το είδατε, εδώ έχει 5-6, μπορείτε να πάρετε ένα, να το βλέπετε και να το κοιτάτε. Λοιπόν, όλα τα Arduino υπάρχουν πολλά. Αυτό εδώ είναι το πιο απλό. Το πιο απλό και από τα μεσαία σε μέγεθος. Το πιο απλό, το πιο συνηθισμένο και το πιο φτηνό βασικά. Για το μέγεθος. Υπάρχουν και πιο μικρά, υπάρχει το Tiny, το Nano που είναι, ξέρω εγώ, όπως είναι αυτό εδώ που σας έδειξε. Τόσο μικρά. Αλλά είναι για προτζεκτάκια embedded, δηλαδή φανταστείτε ένα τέτοιο να μπορείτε να το ράψετε, ξέρω εγώ, ή το Lilypad αντίστοιχα, να το ράψετε στα ρούχα σας και να έχετε ένα, δεν ξέρω αν έχετε δει, κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, κάτι βιντεάκια και κάτι προτζεκτάκια στο ίντερνετ, όπου κάνουν τέτοιου είδους project βασισμένα σε Arduino, Nano, Mini ή Lilypad που είναι ένα αντίστοιχο, τα οποία είναι wearables λέγονται αυτά. Τα ράβουν σε ρούχα και συνδέονται με διάφορους αισθητήρες. Παράδειγμα, αισθητήρα που αντιλαμβάνεται τους σπαρμούς της καρδιάς και ένας αθλητής μπορεί να το έχει πάνω στα ρούχα του ραμμένο και όταν τρέχει να παίρνει πραγματικά δεδομένα από το σώμα του, για την καρδιά του, για τα πνευμόνια του, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές. Και το γεγονός και μόνο ότι είναι ελεύθερο και μπορεί οποιοδήποτε να το πάρει και να παίξει με αυτό, του δίνει ένα μπουστάρισμα. Τώρα, το site αυτό σας το δείχνω γιατί έχει πάρα πολύ υλικό, το οποίο μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Εχθές σας δείξαμε το DigiotiU, το οποίο έχει ένα wiki και μέσα στο wiki έχει διάφορα links. Μεταξύ αυτών, αν δεν κάνω λάθος, έχει και για το Arduino CC. Εδώ που λέει Arduino, θα δείτε κάποια πραγματάκια και να και το link για το Arduino CC. Λέει κάποια πραγματάκια στα αγγλικά. Τώρα εντάξει, υπάρχει documentation, πιστέψτε με, και στα ελληνικά πάρα πολύ. Θα παίξουμε αρκετά με αυτό, με την έννοια ότι χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες, χρησιμοποιούμε κώδικα, τα sketch ή αλλιώς ο κώδικας και όλα αυτά. Τα sketch είναι ο κώδικας του Arduino, θα τα πούμε στην πορεία. Που υπάρχουν από εδώ πέρα διαθέσιμα, χωρίς να έχουμε κάνει και πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Τώρα, αυτό σας το δείχνω και για έναν ακόμα τελευταίο λόγο. Όσοι θα ασχοληθείτε με το Arduino και θα προγραμματίσετε το αυτοκινητάκι με το Arduino του, για αυτό εδώ και για το Sonar που θα προσθεθεί, θυμίζω, από κάτω, μισό λεπτάκι να το βρω, από εδώ είναι, να το Sonaράκι, αυτά τα δύο είναι που πρέπει να προσθεθούν. Θυμίζω, το Sonaράκι θα μπει εδώ, εντάξει, το έβαλα ήδη, από μέσα δεν είναι συνδεδεμένο. Όσοι λοιπόν θα ασχοληθείτε με αυτά τα δύο, θα χρειαστεί να έχετε κάποιο είδους πρόσβαση και επικοινωνία με το Arduino Uno που έχουμε. Και τα εδώ Arduino Uno, αλλά σε πρώτη φάση, όπως είπαμε, θα το πάρει ο καθένας εκεί πέρα να κάνει τις δοκιμές του, να γράψει τον κωδικά του και μετά, όταν τελειώσετε και είστε σίγουροι ότι λειτουργεί σε έναν βαθμό, έτσι, θα το περάσουμε μέσα στο Arduino εδώ πέρα ή θα περάσουμε ενδεχομένως και ένα ακόμα τρίτο Arduino, αν και μάλλον δεν θα χρειαστεί, αλλά τέλος πάντων θα το περάσουμε μέσα, θα το συνδέσουμε στο χαμπάκι το οποίο υπάρχει ήδη. Έχει δύο ελεύθερες υποδοχές τους αλλιώς και θα αξιοποιήσουμε αυτό που κάνατε στην πράξη. Και εσείς, αλλά και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με τα υπόλοιπα κομμάτια του αυτοκινήτου. Λοιπόν, εδώ τώρα, όσοι ασχοληθείτε λοιπόν με αυτό, τα σταθερά το έχουν ήδη, όσοι χρησιμοποιήσετε τα λάπτοπ σας για αυτό, παρακαλώ πολύ να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε. Είναι εύκολη η εγκατάσταση σε όλων των ειδών τα λειτουργικά, και σε Mac και σε Windows και σε Linux. Θα κατεβάσετε το Arduino IDE.
Το βλέπετε εδώ πέρα, που λέει download the Arduino software, και βλέπετε εδώ πέρα για όλα τα λειτουργικά συστήματα. Αυτό το πρόγραμμα μας χρειάζεται για να μπορέσουμε να συνδεθούμε στο μηχάνημα και να αρχίσουμε να το προγραμματίζουμε, να γράψουμε τον κώδικα, το λεγόμενο sketch, το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει το hardware που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό, το sonar και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπαμε χθες ότι έχει. Παρακαλώ. Μικρόφωνο, όποιος κάνει ερωτήσεις, θέλω να ανοίγει το μικρόφωνο σήμερα, γιατί έχουμε τις απομακρυσμένες, λειτουργούμε κανονικά. Παλιότερη έκδοση του ίντερνετ θα δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ έχω την 1.01. Εντάξει, υποθέτω ότι αν είναι από την 1 και μετά δεν έχουμε πρόβλημα. 1.01 έχω, να μην την κάνω. Δεν έχω πρόβλημα και εγώ αυτήν έχω. Ευχαριστώ. Και παίζει μια χαρά. Στο Linux είναι ίσως λίγο παλιότερο, αλλά παίζει, δεν έχει πρόβλημα. Αν είναι από την 1 και μετά. Αν είναι από την 1 και πίσω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν κάποιος έχει τέτοια θέματα, θα το δούμε στην πράξη. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω όσο μιλάω να κάνετε την εγκατάσταση, όσοι πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Δεν θα καθυστερήσει πολύ, είναι πολύ μικρό το installer και δεν καθυστερεί ακόμα και σε παλιά και αργά μηχανήματα. Που από ό,τι βλέπω δεν πρέπει να έχετε πολύ παλιά κανένας σας. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Εδώ πέρα στο learning έχει πάρα πολύ υλικό, ιδίως στο playground το συστήνω. Σίγουρα υπάρχει, άμα γράψετε στο Google κάτι για το Arduino και το όνομα του ηλεκτρονικού τέλος πάντων εξαρτήματος το οποίο θέλετε να προγραμματίσετε, θα σας βγάλει τόνους υλικού. Και όχι μόνο στο Google, σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Εντάξει, πολλά links θα σας οδηγήσουν και εδώ ενδεχομένως. Τώρα, το κλείνουμε αυτό με το Arduino, το CC, και πάμε να δούμε λίγο κώδικα sketch. Εδώ δεν θυμάμαι αν έχει το Arduino CC, οπότε θα σας βάλω, αν έχει τελειώσει ο Γιώργος, από το λάπτοπ, πού να το βλέπετε. Ναι, όχι ακόμα. Ωραία, το 0219 είναι. 0219, είναι όπως ήταν στο άλλο σεμινάριο. Θυμάσαι πως μπαίναμε στο άλλο. Έχει να μαζέψει σας παρακαλώ, δώστε τα GitHub όσοι δεν έχετε. Το GitHub username, εδώ κάνετε ένα sign up, έτσι. Γράφεστε με ένα email έγκυρο, δεν είναι τίποτα, λίγα δευτερόλεπτα υπόθεση είναι. Δίνετε το username σας στον Γιώργο, που θα περάσει με το laptop. Δεν μπορώ να σας δείξω ακόμα το Arduino, είτε γιατί το laptop μου περιφέρεται. Και το χρησιμοποιεί ο Γιώργος. Δεν πειράζει, ούτως ή αλλιώς, εγώ αυτό που θέλω, δεν χρειάζεται το IDE, τον κώδικα, μέσα από ένα απλό text editor θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, το GitHub, να το πούμε έτσι, να ξεκινήσουμε και για αυτό να μιλάμε λίγο, είναι κάτι σαν το Facebook. Είναι το Facebook των προγραμματιστών. Το λέω αυτό διότι, αυτό μιλήσαμε λίγο για το ανοιχτό hardware πριν, αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με όσα λέγαμε πριν, για το software, το open software. Τι εννοώ, χοντρικά το λέω και ο Απόστολος θα σας πει τα περισσότερα. Το νόημα του GitHub και άλλων αντίστοιχων site είναι να γράφει κάποιος κώδικα σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οτιδήποτε θέλει, να το ανεβάζει εκεί και να το μοιράζεται με άλλους μέλη της ίδιας κοινότητας. Ωραία, δηλαδή εδώ, άμα δείτε, φτιάχνετε ένα προφίλ, βάζετε και μια φωτογραφιούλα αν θέλετε, και τα λοιπά, και μπορείτε να έχετε πρόσβαση, το περισσότερο είναι free, δεν χρειάζεται καν να έχετε λογαριασμό για να το κατεβάσετε το software, αλλά αν θέλετε να συνεισφέρετε να ανεβάσετε πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάτι σαν group, ας το πούμε, χαζά το λέω, με όρους Facebook. Το δικό μας είναι το μονάδες αριστείας ελάκτεϊ Αθήνας. Άμα θέλετε να μπείτε κατευθείαν γράφετε github.com κάθετος my.elac, θα το γράψω και αυτό εδώ κάτω. Το λέμε αυτό γιατί θα μπείτε εκεί πέρα αφού κάνετε το GitHub account σας. Ωραία. Θα μπείτε εκεί πέρα και με το username το οποίο θα δώσετε στο Γιώργο, εμείς θα σας κάνουμε collaborators. Τι σημαίνει αυτό. Επιστρέφω λίγο εδώ. Εδώ βλέπετε κάποια άτομα. Τώρα βλέπετε τον Αχιλέα ο οποίος λείπει σήμερα. Θα δείτε ενδεχομένως το Δημοσθένη, το Γιώργο, εμένα, το Χρήστο και όλους τέλος πάντων όσους είμαστε εδώ πέρα, γιατί έχουμε και εμείς GitHub. Θα δείτε τα παιδιά που ήταν στα προηγούμενα σεμινάρια, το Μιχάλη, το Βασίλη και όσους δεν είναι σήμερα πάλι εδώ. Αυτός εδώ είναι. Εγώ. Λοιπόν, τώρα,
Γιατί το λέω αυτό. Θα μπείτε, λοιπόν, θα μπείτε εδώ πέρα, θα σας κάνουμε collaborators, πρακτικά μέλη του group. Για να έχετε δικαιώματα να γράψετε όπως ας πούμε έκανα εγώ πριν 10 ώρες, που ανέβασα κάποια πραγματάκια για σήμερα, κάτι τέτοιο θα κάνετε κι εσείς. Θα κατεβάζετε ούτως ή αλλιώς ελεύθερα, αλλά θα ανεβάζετε σαν μέλη ισότιμα του group με δικαιώματα ανεβάσματος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μια ευθύνη από τη μεριά σας, το τι θα ανεβάζετε. Το Git σαν εργαλείο και το GitHub δίνουν τη δυνατότητα για όσους δεν έχουν εξοικείωση να, όπως σας έλεγε ο Απόστολος χθες, να προστατεύσουμε τον κώδικα που υπάρχει ήδη, το δικό σας, να λύσουμε τυχόν conflicts, δηλαδή, πώς να το πω στα ελληνικά, συγκρούσεις, έτσι χαζά, του κώδικα. Δηλαδή έχει πάει ο Μιχάλης και έχει αλλάξει τη γραμμή 10 του χι αρχείου ένα γράμμα και πάω εγώ στη γραμμή 10 να κάνω κάτι άλλο. Εκεί θα μου βγάλει ένα conflict το οποίο πρέπει να επιληθεί. Λοιπόν, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα όλο το σύστημα να προστατευτούμε από αυτά και να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι λειτουργικό. Μας δίνει τη δυνατότητα, άμα χάσουμε κάτι ή άμα γίνει κάποιο λάθος, να γυρίσουμε σε παλαιότερη έκδοση. Είναι ένα version σύστημα ούτως ή αλλιώς το Git. Σε παλαιότερη έκδοση του αρχείου ή των αρχείων που χρησιμοποιούμε. Οπότε να πάνε όλα καλά, χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Απλά θα κάνουμε λίγο κόπο να έρθουμε στα ίσια μας. Και τέλος πάντων, μέχρι εκεί νομίζω πως είμαστε εντάξει, δεν έχει νόημα να τα αναλύσουμε παραπάνω. Τώρα, να πω κάτι άλλο. Για να έχετε τώρα πρόσβαση στο Git, μάλλον στο GitHub να το πω πιο σωστά, όσοι έχετε κάνει λογαριασμό έχει καλώς. Όσοι δεν έχετε κάνει, κάνετε τώρα, το δίνετε στον Γιώργο. Και επίσης, όσοι χρησιμοποιείτε Windows, όσοι κάθεστε στα σταθερά δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Όσοι χρησιμοποιείτε Windows ή όσοι χρησιμοποιείτε Linux ή Mac, αν και δεν βλέπω Mac εδώ πέρα, πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα του Git στον υπολογιστή σας για το λειτουργικό σας. Τι είναι αυτό? Για να έχετε πρόσβαση στο GitHub δεν αρκεί να μπείτε στη σελίδα. Η σελίδα είναι για να κάνετε login, ας το πούμε, και sign up αφενός και αφετέρου για να βλέπετε κάποια πραγματάκια έτσι γραφικά, ας πούμε αυτά που σας δείξαμε και χθες, που είναι το project όπως ξεκίνησε από το προηγούμενο σεμινάριο, με τους φακέλους, με τα αρχεία κτλ. Το οποίο θα το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας να το έχετε. Για να γίνει λοιπόν όλο αυτό, πρέπει να κατεβάσετε το software το οποίο θα σας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Για τα Linux συστήματα θα κάνετε εγκατάσταση με τον package manager τον οποίο έχετε του Git. Παράδειγμα, yum install git, apt-get install git, ανάθεμα και να ξέρω για τα υπόλοιπα πώς γίνεται. Τέλος πάντων, το νόημα αυτό είναι, όποιος έχει πρόβλημα μας το λέτε. Αντίστοιχα θα κατεβάσετε από το store, ας πούμε, του Apple, υποθέτω, ούτε γι' αυτό ξέρω να σας βοηθήσω, πάρει το Git, ή για τα Windows θα κατεβάσετε και θα τρέξετε το Git Bash, όπως λέγεται, το οποίο, μισό λεπτάκι να σας το δείξω, είναι αυτό εδώ. Εντάξει, τι είναι αυτό εδώ όμως? Στην ουσία και στα Windows και στο Linux και στο Mac το Git ενσωματώνεται σε κονσόλα. Όσοι δεν είστε εξοικειωμένοι με κονσόλα δεν χρειάζεται να το φοβάστε. Ειδικά στα Windows έχει και γραφικά, έχει κουμπάκια. Παράδειγμα, δεν χρειάζεται να ανοίξετε αυτό το Git Bash εδώ πέρα. Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ που λέει Git init, GUI, Bash και ούτω καθεξής. Το λέω αυτό γιατί στην ουσία το Git, εφόσον όπως είπαμε συνδέεται με τις κονσόλες των λειτουργικών συστημάτων, χρησιμοποιείτε κάποιες εντολές για να επικοινωνήσετε με το GitHub. Να στείλετε αρχεία, να κατεβάσετε αρχεία, να ανανεώσετε αρχεία, να αποθηκεύσετε αρχεία. Να δημιουργήσετε καινούργια αρχεία, φακέλους, να σβήσετε αρχεία, να σβήσετε φακέλους και ούτω καθεξής. Κατανοητό? Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι εδώ? Ωραία. Αν θέλετε σηκώνει το χέρι σας ό,τι ερώτηση προκύπτει και με διακόπτετε. Λοιπόν, τώρα, για να μπορέσετε να κατεβάσετε τον κώδικα και μετά πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε λίγο το σκέτς για να μην καθυστερούμε παραπάνω. Αφού μπείτε στη σελίδα λοιπόν του group, τέλος πάντων, το MyLack που είπαμε, στο MyLack, καλό μου, ορίστε, στο MyLack θα δείτε διάφορα project εδώ τα οποία έχουμε, είναι από άλλα σεμινάρια και δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε project είναι από ένα σεμινάριο, έτσι, repositories είναι αυτά, λέγονται αλλιώς, αποθετήρια του κώδικα ενός project, έτσι, είναι από διάφορα σεμινάρια. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει πρακτικά ότι έχει το πρόθεμα DIY με κύριο, στο οποίο θα δουλέψουμε, το DIY Yotcar, το πρώτο που σας είπαμε και χθες. Υπάρχουν και άλλα, όπως το Web Client, το Packages, το Sketch, το Compiler Client κτλ. Τα άλλα είναι από άλλα σεμινάρια, δεν μας ενδιαφέρουν. Το λέω αυτό διότι
βασικά ό,τι χρειαστούμε εμείς πάρει στο πρώτο, στο καρ. Αλλά αν κάποιος από εσάς θελήσει για κάποιο λόγο να παίξει σπίτι του, να εγκαταστήσει ξέρω εγώ το 5WRT ή να βάλει το Arduino στο PC του και να κατεβάσει κάποια πράγματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ενδεχομένως και τα υπόλοιπα. Δεν θα σταθώ σε αυτό, θα πάμε κατευθείαν στο πρώτο. Το λέω αυτό γιατί, αυτό που θα σας πω τώρα για το πρώτο, άμα θέλετε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και τα υπόλοιπα και το οτιδήποτε στο GitHub, η διαδικασία είναι κοινή. Πάμε λοιπόν στο project το οποίο θέλουμε, στο group το οποίο θέλουμε, πάμε λοιπόν στο DigiotCar και κάτω εδώ δεξιά, αυτό ισχύει πάλι για όλα τα λειτουργικά συστήματα, έχει ένα κουμπάκι ή κάντε εδώ κλικ, επιλέγετε όλο αυτό το κείμενο και το κάνετε copy, πατάτε το κουμπάκι αυτό που κάνει copy, ισχύει και για τα μη Windows συστήματα και κάνει copy ένα URL, μια διεύθυνση, πώς το λένε, ενός αρχείου πρακτικά από το GitHub. Αυτό λοιπόν τώρα, εφόσον έχετε εγκαταστήσει, και θέλω αν δεν το έχετε κάνει ήδη να αρχίσετε να το κάνετε για να προχωράμε. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Git στον υπολογιστή σας, το κάνετε. Όσοι έχετε εγκαταστήσει λοιπόν το Git στον υπολογιστή σας, θυμίζω τα σταθερά το έχουν ήδη, ανοίγετε την κονσόλα στα Linux και στα Mac που διατίθεται, στα Windows αν θέλετε είτε το Git Bash που σας έδειξα πριν, είτε το με γραφικό θα το δούμε σε λίγο πώς θα γίνει, αν δεν έχετε εξοικείωση με την κονσόλα, και θα κάνετε το εξής. Θα δώσετε την εντολή που θα σας γράψω εγώ στο Notepad εδώ. Έχουμε προϋπόθεση, έχουμε κάνει copy το URL αυτό, έτσι. Το κάνω κι εγώ. Δεν το κάνω στην κονσόλα. Θα το κάνω στο Notepad για να δείτε απλά την εντολή. Όταν μου δώσει το laptop θα σας το δείξω πώς φαίνεται όταν θα το τρέξω κι εγώ στην κονσόλα μου. Git clone κενό και το URL paste και πατάτε enter. Άπαξ και το κάνετε αυτό, θα αρχίσει να σας βγάζει κάτι γράμματα, κάτι ποσοστά να γεμίζουν και τα λοιπά. Είναι το progress του download του κώδικα από το GitHub και συγκεκριμένα του project Yotcar, όλων αυτών τα οποία βλέπαμε χθες, τα οποία μπλούτησα εγώ από χθες, έρθει και παραπάνω υλικό, το οποίο αφορά το σεμινάριο το δικό μας. Λοιπόν, θυμίζω έτσι εντάχει, φάκελος Wi-Fi έχει να κάνει με τα σύρματα που φτιάχνει ο Μιχάλης, το docs το οποίο εμπλουτίστηκε από χθες έχει κάποια PDF και μια φωτογραφία με υλικό το οποίο μας χρειάζεται. Εντάξει, το Adafruit Motor Shield είναι το manual γιατί το Motor Shield που είναι το εξάρτημα, ας το πούμε έτσι, το οποίο μπαίνει πάνω από το ένα Arduino και χρησιμοποιείται για να ελέγχει τους κινητήρες. Αυτό δεν νομίζω να χρειάζεται να το τροποποιήσουμε. Υπάρχει εδώ από το προηγούμενο σεμινάριο. Τούτο εδώ το πολύ μεγάλο, το L τρέχα γύρευε PDF, είναι το επίσημο manual για αυτό εδώ. Δεν χρειάζεται το διαβάσετε, 78 σελίδες. Τα βασικά στοιχεία θα τα βρούμε εντάχει. Αν θέλετε μόνοι σας, μπορείτε ελεύθερα να το κάνετε με την ισχύα σας σήμερα, στο σπίτι σας, εδώ, αναλόγως με τι θα ασχοληθείτε. Εδώ πέρα έχω βάλει μια εικονίτσα, την οποία βρήκα και μου άρεσε. Δεν είναι επακριβής, αλλά δείχνει πώς μπορεί να συνδεθεί με ένα breadboard και ένα Arduino το συγκεκριμένο μηχάνημα. Δεν θα είναι ακριβώς αυτή η συνδεσμολογία. Ωραία, θα την κάνουμε μαζί. Θα τη δούμε στην πράξη. Εντάξει. Τώρα, ο φάκελος encoder έχει ένα test sketch το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι συνάδελφοί σας στο προηγούμενο σεμινάριο όταν φτιάχνανε τον κώδικα για το encoder, ο οποίος τελικά ενσωματώθηκε εδώ. Θα φτάσουμε και εκεί. Φάκελος libraries, πολύ σημαντικός. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Έχει βιβλιοθήκες του Arduino. Το Arduino, τα sketches, μπορεί να μην έχουμε σταθεί λίγο καθόλου στον κώδικα ακόμα, θα το κάνουμε στο τέλος της ομιλίας μου. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη C και τη C++. Μοιάζει πάρα πολύ ο κώδικας. Δεν είναι τόσο strict όπως η C, δεν χρειάζεται να ξέρετε C για να δουλέψετε. Είναι πάρα πολύ απλός. Έτσι και αλλιώς ο περισσότερος κώδικας που θα χρησιμοποιήσετε είναι ήδη γραμμένος. Οπότε εσείς θα κάνετε ελάχιστες αλλαγές. Όσοι λοιπόν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτό και θέλετε να μάθετε, θα ασχοληθείτε χωρίς κανένα φόβο. Δεν παθαίνουμε τίποτα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα, τι λέμε. Το Motor Shield, Adafruit Motor Shield, είναι αυτό που είπαμε και πριν για το PDF, είναι η αντίστοιχη βιβλιοθήκη που χρειάζεται για να λειτουργήσει το Shield των Motor που είδατε ενδεχομένως και χθες όσοι ήσασταν και πήρατε το αυτοκινητάκι. Το Serial Helper είναι μια βιβλιοθήκη η οποία χρησιμοποιήθηκε, αλλά τελικά σταματήσαμε να τη χρησιμοποιούμε
για το Arduino που έχει το θερμόμετρο, τα sonar κτλ. Και την επικοινωνία του με το OpenWRT και το Raspberry, αλλά την κρατήσαμε για λόγους έτσι, ιστορικούς, να το πούμε έτσι. Και τέλος, αυτή εδώ η βιβλιοθήκη θα τη χρησιμοποιήσουμε εμείς, η SparkFun τρέχα γύρευε, είναι η βιβλιοθήκη που χρειάζεται για αυτό εδώ. Οπωσδήποτε θα τη χρειαστούμε για να το προγραμματίσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Όπως είπα, αυτό έχει 13 πινάκια, από τα οποία εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα 4. Επειδή χθες πιάσαμε την κουβέντα, αυτό υποστηρίζει δύο πρωτόκολλα επικοινωνίας σε επίπεδο hardware. Το S2 SPI και το I2C. Είναι δύο πολύ κοινά πρωτόκολλα σηριακά, τα οποία χρησιμοποιούνται για επικοινωνία μικρο... Όχι, πώς να το πούμε αυτό. Breakout, boards, τέλος πάντων, μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων, τέλος πάντων, και διατάξεων, με μικροκοντρόλες όπως είναι ο ATmega πάνω στο Arduino. Το λέω αυτό γιατί είναι αφενός το θετικό αυτής της συσκευής, την οποία όπως και όλα θα παρακαλέσω να τα προσέχετε όσοι τα πάρετε στα χέρια σας, έτσι, τα περισσότερα είναι περιουσία του ΤΕΙ και κάποια είναι και δικά μου. Τέλος πάντων, το λέω και του Μιχάλη το ασύρματο, το λέω αυτό γιατί είναι υλικά τα οποία τα έχουμε μαζέψει εδώ και περίπου ένα χρόνο, σιγά σιγά, και δεδομένου πως είναι η κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο να τα αντικαταστήσουμε. Λοιπόν, τώρα, το συγκεκριμένο θα το χρησιμοποιήσουμε με το πρωτόκολλο I2C και όχι το SPI, το οποίο δεν είναι το καλύτερο το I2C, το SPI θεωρείται καλύτερο, πιο ακριβές, πιο γρήγορο, όμως για λόγους οικονομίας χώρου, καλωδίων και συνδέσεων θα χρησιμοποιήσουμε το I2C. Το λέω αυτό γιατί από τα 13 βίσματα, τα maximum τα 9 θα χρησιμοποιούνται στο SPI, 8 με 9, ενώ στο I2C 4. Οπότε καταλαβαίνετε και για τα καλώδια και γιατί μπορεί να γλιτώσουμε από ένα Arduino, γιατί εδώ πέρα το Arduino που θα συνδεθεί επάνω είναι σχεδόν γεμάτο, δεν έχει άλλες υποδοχές, το είπαμε και χθες αυτό. Αλλά με τα δύο βίσματα με τα 4 βίσματα που χρειάζεται αυτό, 2 για ρεύμα και 2 για data, μπορούμε να το συνδέσουμε στις ήδη ελεύθερες υποδοχές. Οπότε μπορούμε να καλυφθούμε κατ' εμέ. Αλλά προσοχή, εδώ αυτό θα το δούμε στην πράξη, εάν ο κώδικας του μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα και κατά το δυνατόν real time και χωρίς προβλήματα, μαζί με τον κώδικα των sonar, και εδώ αυτό είναι ένα στίχημα που θα βάλουμε, μαζί με τον κώδικα των sonar, μαζί με τον κώδικα των encoder, μαζί με τον κώδικα του θερμομέτρου, συν ενός sonar που θα μπει ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να μην το κάνουμε, να χρησιμοποιηθεί έτσι με το συγκεκριμένο Arduino και να βάλουμε άλλο ένα, για να μην επιβαρύνουμε το Arduino το συγκεκριμένο. Χώρο είπαμε, γι' αυτό έχουμε. Το θέμα είναι ότι και το άλλο Arduino να χρησιμοποιήσουμε, το πρωτόκολλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για αρχή είναι το I2C, το πιο αργό, το λιγότερο ενδεχομένως αποτελεσματικό, αλλά θα γίνει και για έναν ακόμα λόγο. Ο κατασκευαστής λέει πως για να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο SPI, το οποίο είναι πιο real time, πρακτικά η διαφορά τους ποια είναι. Στην περίπτωση την πρώτη, το συγκεκριμένο εξάρτημα στέλνει δεδομένα με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα, ανά τόσα δευτερόλεπτα. Ανεξαρτήτως αν τα δεδομένα αυτά τα οποία λαμβάνει, αυτό εδώ λαμβάνει τρεις τριάδες δεδομένων. Θα πούμε τι ακριβώς. Τα στέλνει λοιπόν ανεξαρτήτως του αν αλλάξανε ή όχι αυτά, κάθε κάμποσα δευτερόλεπτα, ανάλογα με το πόσο θα το προγραμματίσουμε, πόσα λέει η βιβλιοθήκη την οποία έχουμε πίσω μας. Στην περίπτωση του I2C που θα χρησιμοποιήσουμε, περίπτωση του SPI, η συσκευή δεν στέλνει δεδομένα ανά κάποια δευτερόλεπτα, μιλισεκόντι ή δεν ξέρω και εγώ τι μονάδα μέτρηση του χρόνου, αλλά κάθε φορά που τα δεδομένα μεταβάλλονται. Του τέστην, θα μου πεις μα τι διαφορά έχει. Τέστην, όταν εγώ το έχω ας πούμε συνδεδεμένο εδώ πέρα, αυτό τι είπαμε ότι είναι πηξίδα, μας δείχνει αν κοιτάει βόρεια, νότια, ανατολικά ή δυτικά, είναι αξιλερόμετρο, αντιλαμβάνεται την επιτάχυνση της κίνησης που κάνω αυτή τη στιγμή, και γυροσκόπιο αντιλαμβάνεται αν γύρισα τόσες μοίρες σε αυτόν τον άξονα, στο χ, στο ψ και ούτω καθεξής, ή στο ζ. Δηλαδή ύψος, πλάτος, μήκος. Στην περίπτωση λοιπόν τη δεύτερη, καταλαβαίνετε ότι και δεν επιβαρύνεται το υπόλοιπο σύστημα με φόρτο να λαμβάνει δεδομένα όλη την ώρα, τα λαμβάνει μόνο όποτε χρειάζεται, όμως αυτό απαιτεί περισσότερη υπολογιστική ισχύ από το Arduino, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αποτελεί δυστυχώς για εσάς την καταστροφή της συσκευής μου, κάτι το οποίο δεν το θέλω, γιατί πρέπει να χαράξουμε εδώ πέρα κάποια πράγματα και να το ψιλοχαλάσουμε. Οπότε θα προτιμούσα να το αποφύγουμε σε πρώτη φάση. Αν δούμε ότι δεν γίνεται αλλιώς, δεν πειράζει, θα μου το καταστρέψετε, που λέει ο λόγος. Τώρα,
Από εκεί και πέρα, είπαμε για τη βιβλιοθήκη. Να πω εδώ, να κάνω μια μικρή, ένα rollback πάλι στο Arduino IDE. Όσοι έχετε, υποθέτω ότι δεν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει κάνει. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει εγκαταστήσει το Arduino IDE? Αργεί πάρα πολύ η σύνδεση. Ωραία, παιδιά, αν έχετε θέμα με το ασύρματο, ελάτε εδώ με τα καλώδια. Καθίστε εδώ, θα πάρω εγώ το αυτοκίνητο και το λάπτοπ μου. Έχει 5-6 καλώδια εδώ. Όσοι έχετε πρόβλημα καθυστέρησης, βάλτε τα καλώδια στο λάπτοπ σας για να το κατεβάσετε για να προχωράμε. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερούμε τόσο πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ προχωράω. Θεωρώ ότι έχετε αρχίσει και το εγκαθιστάτε. Το αυτοκινητάκι θα μπει εδώ προς το παρόν, δεν σε ενοχλεί. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Όσοι έχετε θέμα καθυστέρησης, ελάτε εδώ για να γλιτώσουμε την ταχύτητα. Η ταχύτητα οφείλεται στο γεγονός ότι μπαίνετε με ασύρματο, υποθέτω με 54, έτσι. Το σουιτσάκι είναι fast ethernet. Οπότε θα γλιτώσετε κάμπος ο χρόνο. Τώρα, όσοι λοιπόν έχετε εγκαταστήσει το Arduino και όσοι τέλος πάντων θα παίξετε και θέλω να αρχίσετε να το σκέφτεστε στο μυαλό σας και κάποια στιγμή πιο μετά θα χωριστείτε σε ομάδες και θα μας πείτε σε ποια ομάδα θα είναι ο καθένας. Λοιπόν, όσοι λοιπόν έχετε εγκαταστήσει το Arduino, θα πρέπει να κατεβάσετε με την εντολή που είδαμε πριν, θα κατεβάσουμε όλο το πακέτο του DigiOtCar. Μέσα στο πακέτο του DigiOtCar, στον υπολογιστή σας, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, θα εγκατασταθεί στο φάκελο στον οποίο κάνατε το clone. Στην περίπτωση το κονσόλας, αυτό γίνεται σε Windows, Linux ή Mac, κατά πάσα πιθανότητα στο home folder. Στα Windows υποθέτω ότι είναι ο φάκελος του χρήστη, των Windows, στον οποίο έχετε συνδεθεί. Εκτός αν έχετε αλλάξει φάκελο, με εντολή CD που είναι κοινή και για τα τρία λειτουργικά συστήματα που ανέφερα. Τώρα, στην περίπτωση του γραφικού δεν το ξέρω να σας το πω, για να είμαι ειλικρινής. Αν είναι, νομίζω ότι τα παιδιά θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν. Του γραφικού των Windows εννοώ. Όπως και να έχει, αφού γίνει το clone που είδαμε, αν κάποιος δεν το έχει κάνει, εδώ είναι η εντολή, git clone και το URL το οποίο κάναμε copy-paste πριν από το GitHub, θα του κατεβάσει τον υπολογιστή του στο φάκελο που είπαμε, ένα φάκελο που το λέει DIY.car όπως το βλέπετε εδώ. Τα περιεχόμενα του οποίου είναι όλα όσα είδαμε και νωρίτερα και συζητάμε τόση ώρα, είναι αυτοί οι φάκελοι, ένα αρχείο readme το οποίο χρειάζεται για το GitHub και είναι εισαγωγή του περί τίνος πρόκειται, έτσι. Και στην περίπτωση λοιπόν της βιβλιοθήκης που ανέφερα, πρέπει οπωσδήποτε να εγκατασταθεί από αυτούς που χρειάζονται από αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν το IMU αυτό. Και για όσους παίξουν με το Sonar, η βιβλιοθήκη δεν βρίσκεται στο project το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος. Βρίσκεται, να το δω μια στιγμή στο φάκελο. Όχι. Λοιπόν, θα πάτε πάλι στο MyLAC και θα βρείτε εδώ που λέει DigiOt Sketch. Αυτό είναι από το πρώτο σεμινάριο που κάναμε για το Arduino και μέσα έχει κάποια πραγματάκια. Μη σας μπερδεύει το αξελερόμετρο αυτό με αυτό που έχουμε, δεν είναι το ίδιο, έτσι. Έχει κάποια πραγματάκια για διάφορους sensors, παραδείγματος χάρη μεμονωμένους. Τα sonar που είναι εκεί μπροστά. Το θερμόμετρο, έτσι. Και κάποιους άλλους με τους οποίους δεν θα δουλέψουμε. Η βιβλιοθήκη λοιπόν που χρειάζεται για τα sonar βρίσκεται στο φάκελο libraries αυτών εδώ. Για να συνεννοούμαστε, εάν χρειαστείτε λοιπόν τη βιβλιοθήκη για το sonar, θα πρέπει να κατεβάσετε και το DigiOt Sketch φάκελο. Πάλι κάνοντας copy-paste από εδώ, git clone, μάλλον copy από εδώ, git clone και paste το URL που σας έκανε copy. Οπότε κατεβάζετε όλο αυτό, το οποίο κατά 99% δεν σας χρειάζεται. Το μόνο που σας χρειάζεται είναι ο φάκελος libraries, όπου κατεβάζουμε τον new ping. Κατεβάζουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε το φάκελο New Pink, τη βιβλιοθήκη New Pink, η οποία χρησιμοποιείται για τα sonar. Το λέω αυτό γιατί θα προγραμματίσουν το επιπλέον sonar μόνο, έτσι. Οπότε μαζί με το αντίστοιχο το άλλο, τη βιβλιοθήκη για το IMU, θα το λέω από εδώ και πέρα για να συνεννοούμαστε, το κόκκινο, μαζί με εκείνη τη βιβλιοθήκη και αυτή, ανοίγετε το Arduino IDE στο λειτουργικό σας σύστημα και εγκαθιστάτε τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Γιώργο, το λάπτοπ μου. Λοιπόν, θα ανοίξω εγώ τον υπολογιστή μου. Αυτή η διαδικασία που θα σας δείξω θα την κάνω στο Ubuntu που έχω εγώ, αλλά είναι παρόμοια για όλα, όχι παρόμοια, ίδια για όλα τα Linux. Στα Windows δεν την ξέρω, παρόμοια όμως.
Αν ψάξετε στο Google για το Arduino IDE Libraries Folder ή κάτι τέτοιο για το λειτουργικό σας σύστημα, θα σας βγάλει πού να το εγκαταστήσετε, πού να βάλετε τη βιβλιοθήκη. Πρακτικά ένα copy-paste το φάκελο της βιβλιοθήκης πρέπει να κάνουμε στο φάκελο των βιβλιοθηκών του Arduino IDE για το λειτουργικό μας σύστημα. Ανοίγω μια στιγμή το TeamViewer να το δούμε εδώ σε μένα. Δώστε μου λίγο. Παρακαλώ. Με μικρόφωνο. Παιδιά, μικρόφωνο για να σας ακούν και απομακρυσμένοι. Δεν είμαστε μόνοι. Γιατί να μην κάνουμε download zip στην επιλογή που έχει γίνει. Αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Ναι, ξέχασα να το πω. Απλά ξέχασα να το πω γιατί θέλουμε πιο πολύ να μάθετε και το Git. Το Git clone είναι μία εντολή. Θα δείτε και άλλες εντολές για να ανεβάζετε τον κώδικα πιο μετά στην πορεία. Οπότε καλό θα είναι να συνηθίζουμε το Git και είναι και ένα στόχος του σεμιναρίου να μάθετε και το Git. Όσοι δεν το ξέρετε. Αλλά για γρήγορα μπορείτε να κάνετε αυτό που είπα, που είπε ο συνάδελφος. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Α, επειδή δεν το έχω στον υπολογιστή αυτό, τον έχω στο σπίτι μου και το ξέχασα να το εγκαταστήσω και εδώ, μπορείτε να δείτε και τη διαδικασία πώς εγκαθίσταται σε Debian, Ubuntu και τέτοια, έτσι. Δεν θα πάρει πολύ ώρα. Sudo apt-get install Arduino, τόσο απλά. Για τα Ubuntu Debian ήδη. 18 MB είναι. Πολλές. Με μικρόφωνο όμως. Ωραία. Εγώ κατέβασα τώρα το Git. Πατάω αυτό που λέει copy to clipboard ή οτιδήποτε για το URL. Ναι. Αλλά δεν έχει control V, ας πούμε. Δεν είναι... Ωραία. Κάνε... Επέλεξε αυτό εδώ πέρα. Ναι. Και κάνε το copy. Όχι, click, ναι, copy. Αυτό θέλω να πω. Ότι μέσα στο Git, για κάποιο λόγο, ας πούμε, δεν μπορώ να το περάσω. Δηλαδή, μπορώ να γράψω Git clone. Ναι, κρύψει άλλη βασικά. Για να το δω λίγο. Εκτός αν φταίει το δικό μου το... Για γύρνα λίγο. Αν πως είναι από εδώ. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, απλά δεν πιάνει μέσα, θέλει πάνω. Ναι, δεν πιάνει μέσα. Είναι λίγο περίεργο στα Windows. Στην κονσόλα, ας πούμε, σε μένα εδώ, στα περισσότερα Ubuntuidi, είναι Shift-Ctrl-V. Άμα θέλετε να κάνετε copy. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ναι, μ' αρέσει που το πάταγα και δεν βλέπα τίποτα. Κάνετε λοιπόν το clone, κατεβαίνει ο φάκελος, δώστε μου λίγο χρόνο να το κάνω και εγώ από εδώ, και πρακτικά πηγαίνετε στο φάκελο των βιβλιοθηκών. Π.χ. εδώ σε μένα θα φτιάξει στο home folder μου σε λίγο ένα φάκελο που θα λέγεται sketchbook. Στο φάκελο sketchbook, στα Linux συστήματα και νομίζω και στα Mac, αποθηκεύεται ο κώδικας των σκέτσης που φτιάχνετε ή που κατεβάζετε ενδεχομένως αφενός. Αφετέρου μέσα εκεί υπάρχει ένας φάκελος libraries, ο οποίος κάνει αυτό που λέει το όνομα του. Εκεί θα βάλετε την βιβλιοθήκη που θέλουμε για το IMU και την αντίστοιχη, την new ping, πως την είπαμε πριν από το άλλο το repository, για το sonar. Θα τις κάνετε copy paste όπως είναι οι φάκελοι τους. Οι φάκελοι μέσα των βιβλιοθηκών του Arduino έχουν ένα φάκελο examples, ο οποίος μέσα έχει παραδείγματα κώδικα που δίνει ο κατασκευαστής της βιβλιοθήκης, και συνήθως αυτός είναι ο ίδιος με τον κατασκευαστή της συσκευής. Το συγκεκριμένο έχει τρία παραδείγματα, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε και θα ξεκινήσουμε με το simple, το παράδειγμα θα το δούμε σε 3-4 λεπτά, που είναι το πιο απλό, και έχει και τα τελεία git, κάτι τα αγνοούμε, τα βάζει το git. Έτσι δεν σας ενδιαφέρουν. Έχει ένα φάκελο keywords που είναι κάτι σαν readme, ας το πούμε, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι και τι είναι. Και δύο αρχεία, ένα CPP και ένα H, ένα αρχείο της C++ και ένα header file για τη C++, που είναι η ίδια η βιβλιοθήκη στην ουσία που μας ενδιαφέρει. Αυτά τα δύο αρχεία είναι η βιβλιοθήκη. Πρακτικά το H και λίγο το CPP που το αξιοποιεί το H. Εντάξει. Τώρα, το ίδιο, την ίδια δομή έχουν όλα τα φακελάκια, όλες οι βιβλιοθήκες του Arduino. Απορία. Καλώς.
Να δούμε έτσι και του MotorSeal και κλείσαμε. Βλέπετε εδώ λέει examples. Έχει εδώ το CPP, το H. Εδώ έχει ένα Rhythmic, Keywords, έχει και κάποια ακόμα. Και ένα φάκελο Utility, το οποίο στην ουσία, αν δεν κάνω λάθος, είναι καστομαρισμένη βιβλιοθήκη από εμάς και εκεί έχει αποθηκευτεί. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι καθυστερεί να κατέβει, θα ανοίξω, το έχω σε μια VM εδώ, δώστε μου λίγο χρόνο, ανοίξω τη VM να το δούμε από εκεί. Μέχρι να μου να ανοίξει η VM. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα με το Git, το Arduino είτε, ναι. Πρώτος και μετά εσύ. Ωραία. Τι λειτουργικό έχουμε, Windows. Δεν πιάνω. Ωραία. Στο φάκελο λοιπόν, άνοιξε το, ανοίγουμε σε πρώτη φάση το φάκελο Sketchbook. Ο φάκελος Sketchbook συνήθως είναι στο home folder του χρήστη σας. Έτσι. Μέσα εκεί έχει ένα φάκελο Libraries και εκεί που κάνετε copy-paste όπως είναι το φακελάκι. Ναι, έτσι όπως το έχετε κάνει. Τα δύο θέλουμε εμείς. Αυτό που λέει SparkFun, το Adafruit MotorSeal δεν χρειάζεται. Καλό θα είναι, άμα το κατεβάσετε, εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι κι άλλως έχει κατέβει ήδη, άμα το βάλατε δεν πειράζει. Το SparkFun και το από το άλλο, το Diot Sketch, το New Pink. Εντάξει. Θα κάνουμε copy-paste, απλά όπως είναι με το όνομά τους. Δεν μας πειράζει. Τώρα άμα το λειτουργικό σας μπορεί να... κάποια λειτουργικά διαμαρτύρονται για την ονομασία των φακέλων επειδή είναι μεγάλη κτλ. Με το ονομάστε το, δεν πειράζει. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εδώ. Επειδή έχουμε κάνει λίγο inception εδώ πέρα με τα desktop, ελπίζω να φαίνεται η οθόνη δικιά μου. Εμείς κοιτάμε αυτό εδώ το κομμάτι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Arduino IDE, αυτό είναι Debianάκι. Αυτό είναι το περιβάλλον του, ίδιο είναι και στα Windows, και το styling των παραθύρων αλλάζει. Εδώ γράφουμε, να το μεγαλώσω όσο γίνεται, εδώ γράφουμε τον κώδικα, ή τον κάνουμε copy-paste αρχή. Πάνω αριστερά εδώ, το πρώτο κουμπάκι κάνει compile τον κώδικα, δεν τον ανεβάζει στη συσκευή, τρέχει τον κώδικα τοπικά για να δει αν υπάρχουν λάθη. Και αν υπάρχουν λάθη, μας τα γράφει εδώ κάτω. Με πορτοκαλοκόκκινα γράμματα στα Windows, Linux. Στα Windows δεν ξέρω τι χρώμα έχουν. Αφού δούμε ότι ο κώδικας λειτουργεί, άλλο το να γράψουμε τον κώδικα και άλλο το να κάνει αυτό που θέλουμε. Παράδειγμα θα σας φέρω. Έστω ότι γράφουμε και σας προτρέπω, αν κάποιος δεν έχει εξοικειωθεί και θέλει, έχουμε κάποια υλικά εδώ για να μάθετε και πιο βασικά πράγματα για το Arduino. Αλλά προτιμώ και προτείνω όσοι είστε εξοικειωμένοι να ξεκινήσετε σαν μέλη της ομάδας που θα ασχοληθεί με το Arduino και τον προγραμματισμό και οι υπόλοιποι να είστε και να μαθαίνετε δίπλα σε αυτούς. Το λέω αυτό για την οικονομία του χρόνου περισσότερο, αλλά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και εσάς να ξεκινήσετε και από το μηδέν. Παράδειγμα, παίρνουμε ένα λεντάκι, ένα λαμπάκι. Το λέω αυτό, είναι πολύ βασικό. Είναι κάτι σαν το Hello World των ηλεκτρονικών, αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή. Έστω λοιπόν ότι έχουμε το Arduino μας. Αυτό εδώ λέγεται breadboard. Το breadboard στην ουσία είναι κάτι για να, μια διάταξη τέλος πάντων, ένα πλαστικό πράγμα το οποίο έχει κάτι μεταλλικά ελάσματα από πίσω, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σε στήλες και σε γραμμές. Τα κόκκινα μπλε είναι γραμμές τροφοδοσίας και τα άλλα είναι γραμμές για να συνδέονται αυτά που μας πέφτουν κάτω. Τα ηλεκτρονικά πάνω εδώ, στις διατάξεις. Οι στήλες εδώ που στα breadboard που έχουμε εμείς τα μικρά είναι από A έως C στο πρώτο κομμάτι και από F μέχρι J στο δεύτερο και αριθμούνται από 1 έως και 30. Αυτό είναι half side breadboard, υπάρχει και διπλάσιο και τεράστια και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτές λοιπόν εδώ αναστήλοι και αναφέτα
είναι ενωμένα. Του στυλ, άμα βάλω εγώ κάτι έτσι, κάθετα, το βραχυκύκλωσα. Ενώνω τα δύο ποδάρια. Δεν το θέλω σε ένα λαμπάκι αυτό, αλλά σε κάτι άλλο μπορώ να το θέλω. Παράδειγμα, τι εννοώ. Βάζω, ας πούμε, σε 13 στήλες του breadboard ετούτο εδώ και παίρνω αυτό εδώ τα ωραία τα καλωδιάκια που ονομάζονται jumper wires και τα βάζω, π.χ. για να πάρω το ποδαράκι το πρώτο έστω το, του IMU και να το συνδέσω με το Arduino μου, παίρνω στην ακριβώς ίδια στήλη μια γραμμή πιο κάτω και βάζω το jumper wire και μετά παίρνω το καλωδιάκι και το συνδέω σε ένα pin που, που ξέρω ότι πρέπει να συνδεθεί. Εδώ θέλει πολύ προσοχή, γι' αυτό σας είπα, θέλει πολύ προσοχή αυτοί που θα τα χρησιμοποιήσετε, το τι θα συνδέσετε και πού θα το κάνετε με επίβλεψη για να μην καεί κάτι. Το συνδέω λοιπόν στο Arduino. Να απαντήσω σε μια ερώτηση που μπορεί κάποιος να έχει πριν την κάνετε. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συνδέσεις και ενώ είναι ανοιχτό το Arduino, καλό θα είναι σε πρώτη φάση να μην το κάνουν. Ειδικά αν τις κάνετε για πρώτη φορά. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα να γίνουν προσεκτικά και ενώ είναι ανοιχτό το Arduino δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Τώρα, για να επιστρέψω λοιπόν σε αυτό που ξεκίνησα σας λέω με το Hello World, το πιο απλό απ' όλα. Έστω λοιπόν τι μπορεί να κάνει το Arduino και ένας μικροκοντρόλερ. Έστω ότι θέλω να προγραμματίσω ένα λαμπάκι να αναβοσβήνει. Ή όταν πατάω εγώ εδώ, θα δούμε πώς, κάποιο κουμπί ή γράφω κάτι, έχει και μια κονσόλα αυτό το πράγμα εδώ, έστω ότι όταν του γράφω το γράμμα α να ανάβει το λαμπάκι. Ή όταν γράφω το γράμμα β να σβήνει το λαμπάκι. Τόσο απλά. Ένα on-off. Αφενός θα πρέπει να συνδέσω το Arduino με το λαμπάκι, θα μου πεις μα αφού έχει ποδαράκια γιατί δεν το βάζεις έτσι. Και αυτό γίνεται. Έτσι. Εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε και μέχρι πού φτάνουν τα ποδαράκια που έχουμε, πόσο λυγίζουν, σε ποιες υποδοχές του Arduino πρέπει να μπουν. Και εδώ πάλι θέλει πολύ προσοχή γιατί είπαμε, το Arduino έχει κάποιες γραμμές τροφοδοσίας εδώ για ρεύμα, για γύρωση, για συν 5 volt, 3,3 volt, κάποια άλλα για σύνδεση με διακόπτες για να κάνει reset ή να μην κάνει reset κτλ. Με κάποιους πυκνωτές. Έχει 6 αναλογικές υποδοχές. Τα πιο μεγάλα Arduino έχουν περισσότερα τέτοια, αλλά μας κάνουν και αυτά έτσι. Και τα πιο μικρά έχουν ακόμα λιγότερες. 6 αναλογικές θύρες. Τις θύρες αναλογικές χρησιμοποιούμε για τα encoders και θα τα χρησιμοποιήσουμε και για το IMU. Δύο αναλογικές. Και από πάνω έχουμε τις ψηφιακές, οι οποίες χρησιμοποιούμε για τα sonar και τα υπόλοιπα, το θερμόμετρο και τα rest. Στην περίπτωση και του motor shield, πάλι το shield μπαίνει από πάνω και χρησιμοποιεί κάποιες από τις ψηφιακές, συν τις τροφοδοσίες, που είναι από εδώ. Λοιπόν, αν εγώ θελήσω λοιπόν να συνδέσω ένα λαμπάκι, θα μου πεις τι αναλογικά και ψηφιακά μου λες. Το λαμπάκι λίγο ρεύμα θέλει, σωστό. Τα αναλογικά και τα ψηφιακά, οι αναλογικές και ψηφιακές υποδοχές πρακτικά, θα το πω χαζά, είμαι πληροφορικάριος, δεν είμαι ηλεκτρονικός, αλλά θα το πω έτσι χαζά όπως το αντιλαμβάνομαι και θα το έλεγα και σε ένα μικρό παιδάκι. Κόσα θέλω να σας προσβάλλω. Το αναλογικό από το ψηφιακό στην περίπτωσή μας δεν έχει καμία διαφορά. Με εξαίρεση το ότι τα ψηφιακά pins θα βγάζουν παλμούς τετραγωνικούς, του στυλ 01, όλοι ξέρετε τι είναι, ενώ τα αναλογικά θα βγάζουν μια κυματομορφή περίεργη. Στην περίπτωση ενός κυκλώματος που το ενδιαφέρει το ψηφιακό του πράγματος και επικοινωνεί ψηφιακά με αυτό, έχει νόημα να το βάλουμε σε ψηφιακό pin. Σε περίπτωση ενός άλλου που δεν έχει, βλέπε encoder, IR, δεν μας ενδιαφέρει. Σε περίπτωση ενός απλού κυκλώματος ηλεκτρολογικού, ούτε καν ηλεκτρονικού, που θέλει απλά ρεύμα να ανάβει και να σβήνει, τι το πάρει σε παλμό, τι δεν το πάρει, δεν έχει πρόβλημα. Οπότε αυτό που και να το συνδέσετε, το ίδιο πράγμα κάνει. Η περισσότερη βιβλιογραφία που υπάρχει στο ίντερνετ για να συνδέσετε ένα λαμπάκι, παραδείγματος χάρη με ένα Arduino ή ένα Raspberry που έχει αυτά αντίστοιχες δυνατότητες, σας λέει να το συνδέσετε σε ψηφιακή υποδοχή. Το Raspberry έχει ψηφιακές μόνο ούτως ή αλλιώς. Το Arduino έχει και τα δύο, αλλά οι ψηφιακές χρησιμοποιούνται περισσότερο. Ένας άλλος λόγος που χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές περισσότερο είναι ότι κάποιες από αυτές έχουν τη δυνατότητα για το λεγόμενο pulse width modulation, δηλαδή διαμόρφωση του πλάτους του παλμού, να το πω έτσι απλά. Είναι διαμόρφωση της κυματομορφής της τετραγωνικής για το να το ζωγραφίσω πέρα. Αυτού εδώ του πλάτους τους πόση ώρα διαρκεί ο παλμός, έτσι, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις ηλεκτρονικών διατάξεων χρειάζεται να διαμορφωθεί, έτσι. Λοιπόν, τώρα στην περίπτωση του IMU ας πούμε δεν χρειάζεται, γιατί νομίζω χθες έγινε μια τέτοια κουβέντα αν θυμάμαι καλά. Το λαμπάκι τώρα, και κλείνω με το λαμπάκι, δεν θα το δούμε σε κώδικα,
χρειάζεται δύο πόδια. Ένα συν και ένα πλην. Το πλην συνήθως συνδέεται με μια αντιστασούλα, δηλαδή πρέπει να προηγείται μια αντίσταση πριν τη σύνδεση του πλην του LED. Γιατί το LED είναι μια δίωδος η οποία, από την οποία άγεται ρεύμα μόνο με μια κατεύθυνση. Αν έρθει ανάποδα, απλά δεν λειτουργεί. Αφενός. Αφετέρου, για να διαχθεί το ρεύμα με τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει η γύρωση, το ground, το αρνητικό, όπως θέλετε πείτε το, στην προκειμένη περίπτωση, να συνδεθεί με μια αντίσταση. Δεν θα ανάψει σκέτο. Οπότε βάζουμε, εγώ έχω κάνει εδώ μια πατέντα, έχω βάλει ένα λαμπάκι, έχω κολλήσει την αντίσταση και μπορώ να πάω και να το βάλω κατευθείαν έτσι. Έτσι. Ή και στο breadboard αντίστοιχα, φανταστείτε όπως σας έδειξα πριν, με δύο καλωδιάκια και να τα συνδέσεις στο Arduino. Προγραμματίζεις, έχει και το Arduino μέσα εδώ, ξέχασα να σας το πω, άμα πάμε στο file, συγγνώμη λίγο, απλά ο πίνακας δεν με βοηθάει. Άμα πάμε στο file examples, έχει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ πέρα ενδεχομένως σε εσάς που έχετε βάλει ήδη το Adafruit και το Adafruit λέω, συγγνώμη, το SparkFun, αυτό πώς λέγεται, τέλος πάντων τη βιβλιοθήκη που είναι για το IMU και την αντίστοιχη για τα Sonar, την NewPink, θα υπάρχει επιλογή στο μενού NewPink και το άλλο. Σε μένα δεν υπάρχει, δεν το έχω βάλει ακόμα, το βάλω σε λίγο, οπότε θα φαίνεται. Θα πάμε λοιπόν, έστω λοιπόν ότι πάμε στο Basics. Το Basics είναι αυτό που λέει και το όνομά του, τα πιο απλά κομμάτια κώδικα για το Arduino. Εδώ το Blink, το οποίο θα φορτώσω, είναι αυτό το Hello World το οποίο λέμε στην ουσία, που αναβοσβήνει ένα λαμπάκι στο Arduino. Δηλαδή άμα συνδέσω εγώ τώρα το PC μου με ένα Arduino και το λαμπάκι, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι. Δεν το κάνω, απλά το λέω έτσι για λόγους πληρότητας. Εντάξει, μου άνοιξε άλλο παράθυρο, δεν πειράζει. Πάντως το... Να το... Να δούμε έτσι λίγο και τον κώδικα. Θέλω να δω αν μπορώ να κάνω και zoom. Μπα. Δυστυχώς δεν κάνει zoom. Τέλος πάντων, είναι αρκετά C-style ο κώδικας. Εδώ τα σχόλια είναι με slash αστεράκι. Αστεράκι slash εσωκλείονται. Είμαι για μεγάλο κείμενο, που εδώ βλέπετε έχει τρεις γραμμές σε σχόλια, ή για να κάνουμε inline σχόλιο slash slash. Java, C, C++, PHP, όλες αυτές τις γλώσσες χρησιμοποιούν αυτό το τρόπο σχολιασμού. Καλό θα είναι ο κώδικας σας να έχει σχόλια, για να μπορεί οποιοδήποτε τον πάρει μέσα από το GitHub και τον χρησιμοποιήσει να καταλαβαίνει τι κάνετε. Γιατί μπορεί να ξέρει C, ας πούμε, ή να ξέρει αυτή την μπούρδα που είναι το sketch, αλλά δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει και τι κάνετε. Εντάξει, εδώ, παραδείγματος χάρη, λέμε Int LED Edition 13. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό λέμε ότι έχουμε μια μεταβλητή που τη λέμε LED. Θυμίζω ότι το Blink είναι για ένα λαμπάκι, γι' αυτό τη λέει LED. Θα μπορούσε να τη λέει και Κώστα ή Μαρία. Λοιπόν, Edition 13, και του εκχωρούμε την τιμή, την ακέραια 13. Το κάνουμε αυτό γιατί του λέμε ότι στο πόδι 13, το ψηφιακό, γιατί 13 αναλογικό δεν έχει αφενός, αφετέρου τα αναλογικά νοούντος α0, όχι σκέτο νούμερο. Τα ψηφιακά με σκέτα ακέραια νούμερα από 0 έως και 14. Και 13, συγγνώμη. Αυτό λοιπόν του λέει στο 13 πόδι, πήγαινε και χρησιμοποίησε το και χώρισε την τιμή του σε μια μεταβλητή. Αυτό γιατί? Γιατί παρακάτω του λέει pin mode LED output. Θα πούμε τι κάνει setup. Η pin mode είναι μια συνάρτηση η οποία λέει ότι στο Arduino, ότι ξέρεις φίλε, το 13 πόδι που το έχουμε βάλει, το νούμερο 13 pin θα είναι τύπου output. Δηλαδή, το λέει και στο σχόλιο εδώ, πες στο Arduino ότι το ψηφιακό πόδι 13 θα χρησιμοποιηθεί σαν έξοδος. Δηλαδή θα στέλνει μέσω αυτού δεδομένα στη συσκευή που θα συνδέεται. Θα στέλνει ρεύμα δηλαδή, όχι δεδομένα, στην περίπτωσή μας απλό ρεύμα για να ανάβει το λαμπάκι. Άρα λοιπόν ο θετικός πόλος του LED θα μπει στο 13 και η γύρωση με το αντίσταση θα μπει στο ground που είναι ακριβώς δίπλα. Οπότε αν κάνω αυτή την ακριβώς τη σύνδεση και περάσω ακριβώς αυτό τον κώδικα, το λαμπάκι μου με μια καθυστέρηση 1000 μιλισεκόντ, δηλαδή ενός σεκόντ, θα αναβοσβήνει. Κάθε ένα σεκόντ θα αναβοσβήνει. Αυτό κάνει αυτός ο κώδικας. Το λέω αυτό γιατί ξεκινάμε εδώ στη Void Setup. Η Void Setup είναι μια συνάρτηση η οποία καλό θα είναι να υπάρχει, αν δεν είναι απαραίτητο. Η Void Loop είναι υποχρεωτική να υπάρχει. Η Void Setup λοιπόν καλό θα είναι να υπάρχει, και μέσα σε αυτήν πάμε και βάζουμε
τις όποιες αρχικοποιήσεις μεταβλητών ή ενδεχομένως και ορισμούς και κλήσεις συναρτήσεων ή το οτιδήποτε θέλουμε, σαν αρχικοποίηση προτού αρχίσει να τρέχει ο κανονικός μας κώδικας. Εδώ λοιπόν τι αρχικοποίηση κάναμε, του λέμε ότι το PIN 13 θα γίνει output, δηλαδή θα βγάζει από εκεί ρεύμα και δεδομένα προς τη συσκευή που συνδέουμε. Από κάτω έχουμε το void loop. Το void loop είναι μια συνάρτηση, φανταστείτε το σαν τη main, θα το πω έτσι χαζά, δεν είναι η main όμως, η οποία, όπως λέει και το όνομά της, είναι σε μια συνεχόμενη λούπα, σε μια συνεχόμενη επαναλαμβανόμενη εκτέλεση. Αυτό γιατί, θυμίζω όπως είπαμε και χθες, ότι τα δεδομένα έρχονται με μορφή burst, δηλαδή με το που παίρνει ρεύμα αυτό το πράγμα αρχίζει να μας στέλνει data, θα το δούμε και στην πορεία αυτό, όσοι ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι. Με αποτέλεσμα να τρέχει όλη την ώρα. Εάν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε να μην τρέχει όλη την ώρα, οπότε να μην χρησιμοποιήσουμε τη loop. Δηλαδή μία φορά να πάμε, να ανοίξουμε το λαμπάκι και να το αφήσουμε ανοιχτό ή να το κλείσουμε. Και τέλος. Στην περίπτωση δεδομένων που έρχονται από ένα σένσορα, καταλαβαίνετε όπως είναι αυτή εδώ, ότι η ροή πρέπει να είναι σε loop. Γι' αυτό λέω τη θεωρώ απαραίτητη. Γιατί πολύ απλά πρέπει όλη την ώρα το Arduino που συνδέεται με αυτά εδώ να στέλνει δεδομένα προς αυτόν που τα εκμεταλλεύεται εν προκειμένου το Raspberry, το άλλο sonar, τα IR, το ίδιο και το IMU. Απορία? Τελεία. Οπότε τον κώδικά μας που θέλουμε να τρέχει συνεχόμενα τον βάζουμε εδώ. Και εδώ τι λέμε, digital write. Digital write είναι σαν να του λες γράψε σε μία μεταβλητή κάτι. Δώσ' του ρεύμα πρακτικά, αυτό του λες. Digital write led high. Τι του λες, δηλαδή στο pin 13 που είπαμε πριν, δώσ' του high, δώσ' του 1. Άναψέ το, πώς το λένε. Πάτα το διακόπτη. Και αντίστοιχα, low είναι το 0, κλείσε το διακόπτη. Άναψε, κλείσε. Το delay τώρα 1000 είναι, παίρνει, η συνάρτηση delay παίρνει σαν παράμετρο millisecond, του λες 1000 millisecond, δηλαδή άναψε, μέχρι να του πεις κλείσε δεν σβήνει, του ανάβει, περιμένει ένα second, μετά του λες από ένα second σβήσε, και μετά από ένα second, επειδή αυτό επαναλαμβάνεται όλη την ώρα, καταλαβαίνετε ότι γυρνάει, έτσι. Ξανάναψε και ξανασβήσε και ξανάναψε κτλ. Τέλος με το hello world. Απορία. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε λίγο τον κώδικα. Θα σας το δείξω από τον GitHub για να θα καθυστερήσουμε κι άλλο άμα κάθομαι να φορτώνω εδώ τις βιβλιοθήκες. Να δούμε τον κώδικα της βιβλιοθήκης και των παραδειγμάτων που έχει η βιβλιοθήκη για το IMU. Και θα κάνω, κάπου εδώ θα σταματήσω εγώ και θα συνεχίσει αν είναι ο Δημοσθένης με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάω στα examples. Θυμίζω θα είναι στην αντίστοιχη επιλογή του examples, files examples, file examples που είδαμε πριν, έτσι, αυτό. Με το όνομα SparkFun LSM9DS0, εκεί έτσι θα το βρείτε στο μένου. Λοιπόν, ξέχασα να πω, όλα τα αρχεία που γράφει το Arduino IDE, να το δούμε μια στιγμή πάλι στα γρήγορα, συγγνώμη, σώζονται με κατάληξη.ino. Ωραία, αυτός είναι ο πηγαίος κώδικας του sketch. Αυτός ο κώδικας δεν έχει γίνει compile. Ξαναδείχνω λίγο το κουμπάκι αυτό εδώ. Είπαμε ότι κάνει compile. Verify όπως το λέει. Το κουμπάκι το δίπλα, ξέχασα να σας πω, κάνει upload του κώδικα. Εφόσον τον εκτελέσουμε, αν δηλαδή τώρα αυτό το τρέξω. Καλά, τώρα δεν θα μου βγάλει έρωγε γιατί δεν έχω Arduino πάνω. Αλλά άμα πατήσω τούτο εδώ, το verify, θα μου πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μισό λεπτάκι να βάλω το, όπως έχω το λεντάκι, να το κάνουμε στο τσάκμπα. Καλό θα είναι να κάνετε πάντα ένα verify του κωδικά σας προτού τον ανεβάσετε, γιατί ειδικά στο Linux, λυπάμαι που το λέω παρότι είμαι Linuxάκιας, η όλη διαδικασία είναι λίγο βλαμμένη με το Arduino IDE επίκως. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Arduino για να παίξει. Γι' αυτό το λέω. Μην απογοητευτείτε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Στο Tools, εδώ που λέει Board, άμα συνδέσετε το Arduino θα πρέπει να σας επιλέξει μόνο το Arduino Uno που είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε. Βλέπετε έχει πάρα πολλά. Στο Serial Port, στα Linux, λέει /dev/tyse0. Στα Windows, λογικά θα λέει κάτι σε COM1-13-38-58. Εντάξει, όπου είναι η θηριακή θύρα, η USB. Αν αυτά τα δύο, και το λέω κυρίως για αυτούς που χρησιμοποιούν Linux για το Arduino IDE. Αν αυτά τα δύο δεν είναι έτσι, δηλαδή αν το TTYSM01 ή τρεχαγύρευε δεν είναι επιλεγμένο, το επιλέγετε γιατί αλλιώς δεν θα δουλέψει. Στα Windows δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και το board να είναι το Uno. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μισό λεπτάκι.
έκανα το verify και μου λέει done compiling. Ότι τόσα, λέει ότι το size του sketch είναι 1072 bytes, κάτι λιγότερο από ένα, κάτι περισσότερο από ένα kilobyte. Ωραία. Και το maximum είναι τόσο. Το Arduino είναι ένας μικροcontroller ο οποίος έχει πολύ περιορισμένη μνήμη, πολύ περιορισμένες δυνατότητες, δεν είναι ένας πλήρης επεξεργαστής. Οπότε ο κώδικας τον οποίο γράφουμε, αφού γίνει compile, γίνεται σε μια binary μορφή, 16-δική, η οποία ανεβαίνει από πίσω, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε με το Arduino IDE, συγγνώμη, αλλά δημιουργείται ένα αρχείο εκτελέσιμο, ας το πούμε, από το Arduino, ενδιάμεσο, το οποίο φορτώνεται στο Arduino με το upload και το Arduino το εκτελεί κατά το πώς πρέπει. Δηλαδή, αν εγώ κάνω το upload, βέβαια, άμως βίντεο. Φυσικά, στο upload πρέπει να μου πει done uploading και να μην μου βγάλει κάποιο error. Τώρα ανέβασα εγώ ένα sketch. Το sketch θα μπορούσα να τροποποιήσω. Τι τροποποίηση θα μπορούσα να κάνω, να αλλάξω το pin 13 στο 12. Ένα απλό παράδειγμα. Γιατί δεν το 13 είναι δεσμευμένο από το σόναρο. Οπότε εγώ θέλω να βάλω το ποδαράκι το 1 από τα 2 σε άλλο pin. Να μια τροποποίηση μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, επιστρέφω στο GitHub να δούμε πολύ γρήγορα το simple παράδειγμα που έχει η βιβλιοθήκη του IMU. Πάνω-πάνω έχει κάποια σχόλια κτλ. Θυμίζω η εταιρεία που το έχει φτιάξει είναι η SparkFun. Επίσης, ο κώδικας αυτός τον έχω πάρει από το GitHub και εγώ. Η SparkFun τον δίνει στο GitHub εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε. Ο ίδιος κώδικας είναι. Τα ίδια αρχεία έχει. Έχω αφαιρέσει μόνο κανένα δυο τα οποία δημιουργούν conflict και δεν μπαίνει η βιβλιοθήκη στο Arduino IDE. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Θα σταθώ λοιπόν εδώ. Εδώ πρακτικά μας δίνει η εταιρεία το πώς θα συνδέσουμε τη συσκευή αυτή πάνω στο Arduino μας. Επάνω μας λέει τον τρόπο σύνδεσης για το πρωτόκολλο I2C. Άλιστο τετράγωνο σύγγραφο. Απλά εδώ δεν έχει τετράγωνα. Αριστερά είναι το breakout του IMU μας και δεξιά το Arduino και σου λέει αυτό επάνω για όποιον το πάρει θα δείτε ίσως το είδατε και στη φωτογραφία και μπορείτε να το ψάξετε κιόλας έχει κάποια για κάθε ποδαράκι δίπλα έχει κάποια γράμματα παραδείγματος χάρη εδώ λέει VDD VDD είναι το συν της τροφοδοσίας αυτό παίρνει τροφοδοσία μέχρι 3,6 volt θετική τροφοδοσία πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένας λόγος που πρέπει να προσέξουμε που θα το συνδέσουμε για να μην το κάψουμε, να μην το βάλουμε παραπάνω. Λέει δεν υπάρχει κύκλωμα, λέει ο κατασκευαστής, προστασίας από υπέρταση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν πάμε και το συνδέσουμε στην πεντάβολτη τροφοδοσία, το κάψαμε. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Παίζει να ήμουν ο τελευταίος που το πήρα στην Ελλάδα. Τώρα τελευταία. Λοιπόν, οπότε πρέπει να το συνδέσουμε πού, στα 3,3 βολτ τροφοδοσίας που έχει το Arduino, η οποία βρίσκεται. Είναι το τρίτο από πάνω, σε αυτήν εδώ τη φετούλα. Εντάξει, θα το δείτε όταν το πάρετε. Έχει σηματοδότηση και εδώ, οπότε θα πάρουμε ένα καλωδιάκι, να το πω έτσι απλά, και την τροφοδοσία, το VDD, στο 3,3 βολτ. Έχει ένα ground, πάει στο ground, και πήρε ρεύμα. Παίρνει πολύ λίγο ρεύμα, αυτό είναι το καλό. Και οι τρεις sensors. Και τα υπόλοιπα δύο καλώδια είναι το εξής. Είναι το SCL και στο SDA, σου λέει, α5 και α4 που λέει ο Older Dinos είναι παλιά μοντέλα αυτό έχει φτιαχτεί τώρα πρόσφατα οπότε λέει για Γιάν και τέτοια αυτά θεωρεί καινούργια και αυτό το θεωρεί παλιό το UNO είναι παλιό αυτό για το I2C και τελειώσαμε μέσα από αυτά τα δύο pin στο μεν ένα φεύγουν τα δεδομένα από το ένα από τα δύο pin φεύγουν τα δεδομένα του αξελερόμετρου και της πηξίδας και στο άλλο πιν φεύγουν τα δεδομένα του γυροσκοπίου. Ωραία. Με την ομάδα που θα ασχοληθεί με αυτό θα δούμε πώς βγαίνουν τα δεδομένα μα τρέξουμε τον κώδικα στην οθόνη μας στο Arduino IDE. Ξέχασα να σας πω και επιστρέφω λίγο πάλι πίσω. Εδώ δεν έχουμε να δούμε κάτι. Το λαμπάκι το είδαμε να αναβοσβήνει. Τέλος. Κάποιες συσκευές βγάζουν δεδομένα. Μισό λεπτό να ξαναβάλω λίγο το Arduino γιατί αλλιώς δεν παίζει αυτό. Το θέλω να σας δείξω. Βγάζουν δεδομένα ή δέχονται δεδομένα. Αυτό γιατί το λέω, μισό λεπτό, παρακαλώ με μικρόφωνο όμως. Να ρωτήσω κάτι,
σε αυτό το Uno θα τα δώσει 3,3, τα άλλα δύο θα είναι και σε αυτά 3,3. Το Buzz ή θέλει level shifters? Δεν θέλει. Όχι, εντάξει, παίζει κανονικά. Μόνο για την τροφοδοσία είναι αυτό. Σίγουρα. Ναι, η ερώτηση είναι πολύ καλή. Τα πινάκια δουλεύουν στα 5 βολτ. Γι' αυτό είναι και αυτή η ερώτηση. Τα πινάκια των data, τα αναλογικά και τα ψηφιακά. Δεν έχει πρόβλημα. Η τροφοδοσία κεντρική πρέπει να είναι χαμηλότερη. Να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν έχει πρόβλημα γιατί πολύ απλά δεν στέλνει μέσω αυτών των pins ρεύμα το Arduino στην συσκευή. Αλλά η συσκευή στέλνει ρεύμα, έναν αναλογικό παλμό, ο οποίος μεταφράζεται μέσω του κώδικα κάπως προς το Arduino. Οπότε δεν τίθεται θέμα να το κάψουμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι ήθελα εγώ να σας δείξω. Πατώντας αυτό εδώ το ωραίο κουμπάκι, το Serial Monitor, το οποίο τώρα δεν κάνει κάτι, μας ανοίγει ένα παράθυρο, στο οποίο είναι μια κονσολίτσα. Μπορούμε εδώ να γράψουμε κάτι και να πατήσουμε send. Ένα γράμμα, ας πούμε, παράδειγμα. Το Motor Shield, το λέω για να το ξέρετε αυτό, δουλεύει με τον εξής απλό τρόπο. WSDAQ ή Space είναι. Μάστε. Ή όσοι ήσασταν στο προηγούμενο σεμινάριο. Q ήταν ή Space. Για να σταματήσει. Όχι, δεν ήσασταν εσείς. Τέλος πάντων, θα το δούμε σε λίγο. Νομίζω ότι είναι το Q. Γιατί το λέω αυτό? Υποθέτω όλοι έχετε παίξει παιχνίδια. Ωραία. W για να πηγαίνει μπροστά. S για να πηγαίνει πίσω. A για να στρίβει αριστερά. D για δεξιά. Q σταμάτα. Αυτό είναι. Αυτού του είδους τις εντολές, αν είχαμε συνδέσει το Arduino με το Motor Shield ή αν το συνδέσουμε στο PC, εδώ, με το Arduino IDE, συγγνώμη λίγο, αν το συνδέσουμε λοιπόν εδώ, θα πρέπει να δώσουμε W για να πάει μπροστά, Q για να σταματήσει, S για πίσω, A αριστερά, D δεξιά. Τόσο απλά. Εάν η συσκευή μας βγάζει δεδομένα, μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα και να βγάζει. Π.χ. το Motor Shift το έχουμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, να μην βγάζει τίποτα εδώ. Στην αρχή έβγαζε κάτι της βιβλιοθήκης, κάτι διαγνωστικά, τα οποία για οικονομία των πόρων, γιατί ακόμα και τα σχόλια, είπαμε ότι το Arduino δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ακόμα και τα σχόλια το επιβαρύνει, όσο ηλίθιο και αν φαίνεται αυτό το πράγμα, αλλά ισχύει. Όπως και τα δεδομένα που μπορεί να βγάζει αυτά τα διαγνωστικά η βιβλιοθήκη, τα οποία δεν μας χρειάζονται στην πράξη. Ωραία. Είναι κατασπατάληση των πόρων του Arduino, κατασπατάληση των πόρων της USB. Γιατί αυτά τα δεδομένα που βλέπουμε εμείς εδώ φεύγουν από το Arduino μέσω της USB και πηγαίνουν στον υπολογιστή που συνδέεται. Προκειμένου εδώ στο IDE ή στο κακόμοιρο το Raspberry, το οποίο τραβάει τα πάνδυνα μέσα από τη USB. Με μικρόφωνο. Ο περιορισμός στους χαρακτήρες είναι μόνο στον κώδικα. Τα σχόλια μετράνε. Γίνονται καμπόλια. Ο περιορισμός. Όχι. Σχόλια... Κανονικά δεν μετράνε. Δεν γίνονται compile. Απλά αυτό το πράγμα δεν γίνονται compile. Δεν είναι κάτι το οποίο εκτελείται. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν γίνεται το 16αδικό των binary, συμμετέχουν μέσα. Ενδεχομένως να πιάσουν κάποια byte. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά στην πράξη το είδαμε στα προηγούμενα σεμινάρια, έτυχε να έχουμε ένα αρχείο πάλι με κώδικα τέτοιο και είχε κάποια σχόλια, βγάζοντας τα σχόλια, άλλαξε απόδοση. Εκ του αποτελέσματος το λέω. Έτσι. Θεωρητικά, η θεωρία λέει ότι δεν υπάρχει θέμα. Η πράξη έδειξε το αντίθετο. Σε περίπτωση έτσι, high resource, ας πούμε, πού να το πω. Αυτός είναι ο αφιλέτες στο περιβάλλον, το IDE δεν έχει τόσο καλό optimization. Ισχύει αυτό, γιατί το IDE βάζει και μπούρδες μέσα. Αυτό είναι μια άλλη παρατήρηση που και πολύ καλά έκανε ο συνάδελφος. Το είδαμε και εμείς στην πράξη. Το ID βάζει και πράγματα από πίσω τα οποία εμείς δεν βλέπουμε και τα οποία δημιουργούν πρόβλημα και καταστρατήγηση των πόρων. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Αφαιρώντας τα σχόλια, γιατί ο περισσότερος κώδικας μέσα από το Arduino είναι γράφεται και θα γράφεται, γιατί όλα τα άλλα είναι λίγο τυχακεργές και δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ασχοληθούμε. Να το κάνουμε μέσα από κονσόλα. Θέλω να πω, γίνεται και με κονσολεργαλεία και compile πιο αποδοτικό. Στο πρώτο σεμινάριο του Arduino έτσι το κάναμε, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Και από εδώ λοιπόν κάνοντάς το, επειδή υπάρχει πολύ υλικό, το λέω, γι' αυτό χρησιμοποιούμε το Arduino, γιατί όλες αυτές οι βιβλιοθήκες υπάρχουν, είναι εύκολο να κάνεις ένα κλικ-κλικ να τις φορτώσεις και να copy-paste. Έτσι. Όμως μέσα από αυτό, αφαιρώντας πράγματα όπως τα διαγνωστικά που έφτιανε η βιβλιοθήκη του Motor Shield ή σχόλια, γλιτώνουμε πόρους. Και ας κάνει το ίδιο από πίσω ό,τι θέλει. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ επιστρέφω, δίνουμε εντολές. Να προσθέσω κάτι απλά. Ναι.
Απλά επειδή το είχα ψάξει και εγώ, για όσους είναι προγραμματιστές σας και ενδιαφέρονται περισσότερο, είναι καλύτερα στο Arduino να το γράψεις όλα σε όσο πιο απλή μορφή γίνεται, δηλαδή στη σειρά IFIF, παρά να βάλεις functions με loops και τέτοια. Ενώ φαίνεται ότι γλιτώνεις χώρο και αυτά, το καθυστερεί πάρα πολύ. Πολύ σωστή παρατήρηση. Να πω το άλλο. Αυτή η ιστορία που μοιάζει με C και C++ είναι και αντικειμενοστρεφής. Μπορείτε να γράψετε αντικείμενα, κλάσεις, μεθόδους. Δεν το προτείνω. Γιατί αυτό το πραγματάκι είναι κάτι μεγαχέρς. Είναι όπως ήταν οι υπολογιστές που είχαν οι μπαμπάδες των περισσότερων εδώ ή όσοι υπολογιστές είχαμε κάποιοι που ίσως είμαστε μεγαλύτεροι. Λοιπόν, τόσο αδύναμο μηχάνημα. Με πολύ λίγους πόρους, με αποτέλεσμα όσο πιο minimal, τόσο πιο αποδοτικά θα λειτουργεί. Κατανοητό αυτό? Αν θέλουμε περισσότερη ανάλυση θεωρία, τότε το συζητάμε off the record. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα ανεβάσετε τον κώδικα που θα τρέχει εκεί, δεν θα έχει σχόλια. Όταν θα το βάζετε στο GitHub, θα δείτε ο κώδικας που έχουμε στο GitHub έχει σχόλια. Αλλά τον κώδικα που τρέχει δεν μπορούμε να τον δούμε τον πηγαίο μέσα, γιατί έχει γίνει ήδη κομπάρι και είχαν. Αλλά αν βλέπατε τα παιδιά που το ανεβάσαν, είχαν βγάλει τα σχόλια και το είχαν κάνει όσο πιο μήνυμα γίνεται. Ακόμα και που λέει ο λόγος να τα βάλει σε μια γραμμή αυτά, ενδεχομένως να γλιτώσει και κάτι. Τόσο απλά. Γιατί αυτό το Cares Return και Line Feed που είναι 2 byte είναι, κάτι σημαίνει. Γιατί εδώ παίζουμε με bytes και λίγα μεγαχέρτς, έτσι. Λοιπόν, αυτά με τη θεωρία του, δεν θέλω να σταθώ παραπάνω. Αυτό που ήθελα να σας δείξω και να κλείσω για να μιλήσει ο Δημοσθένης, να επιστρέψω λίγο στο IMU, το οποίο είναι το must για μένα. Στο Sonar δεν στέκομαι, γιατί υπάρχει ήδη κώδικας, υπάρχει ήδη, είναι πολύ απλό, θα το πούμε κατηδίαν με την ομάδα που θα ασχοληθεί. Είμαι αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν, εμείς ακολουθούμε το I2C για αρχή και βλέπουμε. Τα υπόλοιπα πιν σου γράφει δεν χρειάζονται. Έτσι για το I2C. Καταρχήν, αυτό έχει... μισό λεπτό για να τα μετρήσω. 3-4 pins, τα 4 πάνω-πάνω, τα οποία δεν χρειάζονται σε καμία από τις δύο συνδέσεις. Υπάρχουν και μάλιστα ένα λέει ακόμα και η εταιρεία που το πουλάει, δεν ξέρω λέει γιατί είναι. Μην γελάτε, δεν κάνω πλάκα. Η εταιρεία έχει πάρει το ολοκληρωμένο που είναι οι sensors και το έχει βάλει πάνω σε ένα... σε μια πρακετίτσα. Ναι, κολλήσει και έχει κάνει συνδέσεις και έχει βάλει κάποια αντιστάσεις, διόδους και τέτοια. Αυτό έχει κάνει. Και σου λέει αυτό δεν ξέρω τι είναι, γιατί πολύ απλό ο κατασκευαστής του της ιστορίας είχε να πει ακόμα. Τόσο απλά. Λοιπόν, από κάτω έχουμε το SPI. Βλέπετε το SPI έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pins που χρειάζεται. Και μένουν και 5 ελεύθερα. Οπότε καταλαβαίνετε για οικονομία και σύν το ότι θέλει περισσότερες απαιτήσεις, θέλει καταστροφή αυτού που σας παρακαλώ ότι θέλω κτλ. Και το λέει κιόλας πολύ προσοχή, 3V, 3,3, 3,6 maximum. Και το Arduino και το Raspberry, για όσους μπορεί να ενδιαφέρονται να παίξουν με αυτό, παίζουν με 3,3 τροφοδοσία, έχουν τροφοδοσία 3,3V, οπότε μπορείτε να παίξετε άνετα και όλοι οι μικροκοντρόλες καλή ώρα όπως αυτά τα δύο, το Arduino ή το Raspberry που είναι και υπολογιστή ταυτόχρονα, παίζουν με 3,3, οπότε δεν έχετε φόβο. Τώρα αν έχει κανέναν εξωτικό μικροκοντρόλερ, να σας πω, πάρτε άλλο. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχει κάποια παραδείγματα, γράφει κάποια κομμάτια κώδικα. Ξεκινάμε με το setup, το είδαμε πριν, μία εντολή που μας ενδιαφέρει, Serial Begin 115-200, εγώ προτείνω να το αλλάξουμε σε 9600, γιατί όλα όσα έχουμε παίζουν σε 9600. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η ταχύτητα μέσω της USB υποδοχής με την οποία επικοινωνεί το Arduino με τον υπολογιστή. 115-200 byte το δευτερόλεπτο. Έτσι, 115-200 είναι 11... Όχι, κόλλησε το κεφάλι μου. 115 kilobyte περίπου. Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων, περίπου είπα γι' αυτό, κάτι παραπάνω από 100 κάτι κιλομπάιτ το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, αυτό είναι η ταχύτητα επικοινωνίας. Πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να είναι στο ίδιο μικροσχήματος. Γιατί, αν δεν είναι, όταν θα ανοίξετε αυτό το εδώ, για να βλέπετε τα δεδομένα, αυτό που σας έλεγα πριν, εδώ εμφανίζεται τα δεδομένα που στέλνει. Εδώ αυτό θα στέλνει, ξέρω εγώ, συντεταγμένες μοίρες, και πώς το λένε, επιτάχυνση μέτρων σεκών τετράγων. Όταν λοιπόν έρχονται αυτά και εκτυπώνονται εδώ, αν έχετε λάθος την ταχύτητα επικοινωνίας, δηλαδή ο κώδικας λέει 115-200 και εσείς εδώ επιλέξετε 9600, τότε πολύ απλά θα βλέπετε κινέζικα. Γιατί το ένα δεν θα προλαβαίνει να συγχρονιστεί με το άλλο και θα τα βγάζει δαμπουρνέζικα. Οπότε πρέπει την ίδια ταχύτητα που γράφει ο κώδικας να επιλέξετε και εδώ. Έτσι. Εμείς σε όλα τα υπόλοιπα σκέψεις έχουμε βάλει 9600. Εάν αυτό το πράγμα μπει στο ίδιο Arduino
που θα το δούμε στη, στην πράξη. Θα κάνουμε, πώς το λένε, test and run, ας πούμε. Θα το βάλουμε στο Arduino το πρώτο που έχει τα Sonar να δούμε αν μπαίνει ο κώδικας, δεν επιβαρύνεται και δουλεύουν όλα μαζί και συνεργάζονται. Εκεί έχουμε 9600 ούτως ή αλλιώς, γιατί μία θα είναι η USB, δεν θα αλλάξει. Την ίδια USB που χρησιμοποιούν και τα Sonar θα χρησιμοποιήσει και αυτό. Οπότε μοιραία θα πάμε στο 9600. Εάν όμως το βάλουμε σε άλλο Arduino, θεωρητικά δεν υπάρχει πρόβλημα να το παίξουμε με 115-200, όμως θα σας τα πει και ο Απόστολος και ο Δημοσθένης, το OpenWRT και το Arduino, το Raspberry, επικοινωνούν με όλες τις USB με 9600. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουν και οι ρυθμίσεις και για τα υπόλοιπα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στέκομαι στο 9600 και θέλω να το δοκιμάσουμε και ας λέει η βιβλιοθήκη 115 σαν προτινόμενη. Δεν σου λέει ότι δεν παθαίνει τίποτα να το αλλάξεις. Το 9600 είναι χαμηλότερη ταχύτητα, θα παίζει. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εδώ πέρα ορίζει κάποιες μεταβλητές, κάνει κάποια πράγματα και serial print LN. Είναι το echo, η εκτύπωση στην οθόνη, η εκτύπωση στην κονσόλα εκεί. Δηλαδή άμα πει serial print LN hello, σου κάνει hello εκεί, έτσι. Τόσο απλά. Εκτυπώνει το μοντέλο της συσκευής, LSM9DSO, who am I, is returned 0H, δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτό θα πάει ένα μηνυματάκι, δεν το πρόσεξα και εγώ, γιατί νίστασα όταν τα έκανα. Status Hex εμφανίζει ένα νούμερο, 16αδικό, το οποίο είναι μια κατάσταση ότι είμαι, ξέρω εγώ, στην τάδε θέση διεύθυνση του πρωτοκόλλου I2C, σημαίνει, να το πω έτσι λίγο πιο επιστημονικά. Και θα έπρεπε να είμαι σε αυτή. Επάνω ο κατασκευαστής εδώ έχει γραμμένο σε ένα πινακάκι το IDOC πρωτόκολλο και το SPI, χρησιμοποιούν κάποιο είδους διευθυνσιοδότηση, κυρίως το SPI. Κυρίως το SPI. Όπως διευθυνσιοδότηση για το... Γιατί αυτό είναι ένα... το SPI και το IDOC είναι κάποια μπάσεις όπως λέγονται, δηλαδή μπορούν πολλές συσκευές να συνδεθούν ακόμα και στα ίδια πίνη. Οπότε θα κάνουμε και οικονομία. Αυτό που είπαμε, δηλαδή τα βάζουμε εδώ και έχουμε και άλλη μία συσκευή που χρησιμοποιεί το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας και βάζουμε και άλλα δύο καλωδιάκια και τα συνδέουμε στο ίδιο πιν δύο συσκευές, δύο ποδάρια από δύο συσκευές, τρία ποδάρια από τρεις συσκευές κτλ. Και ακριβώς επειδή τα πρωτόκολλα αυτά υποστηρίζουν διευθυνσιοδότηση και μπορούν να ξεχωρίσουν, να αποπολυπλέξουν, να το πω λίγο πιο έτσι, παιδιάστηκα, και να πολυπλέξουν το σήμα που βρίσκεται στο πιν από τις διαφορετικές συσκευές και να καταλάβουν από ποια προέρχεται μέσω της διεύθυνσης αυτής, υπάρχει αυτό το σύστημα διευθυνσιοδότησης, το οποίο είναι hard-coded μέσα και σου λέω ότι εγώ έχω αυτή τη διεύθυνση. Ωραία. Και στον κώδικα λέω ότι έχω αυτή τη διεύθυνση, οπότε κάνε ένα check, είμαι αυτός. Αν δεν είμαι, προέρχεται από άλλη συσκευή στο ίδιο κανάλι, το αγνοώ σαν κώδικας, να πάει στην ευθύνη. Πάμε λοιπόν στο void loop, όπου χρησιμοποιεί τρεις συγκεκριμένες συναρτήσεις. Print, gyro. Τζάιρο, γύρω κοτόπουλο. Λοιπόν, αυτή εδώ η συνάρτηση εκτυπώνει τα δεδομένα του γυροσκοπίου. Τρία δεδομένα, τρεις μοίρες. Κίνηση σε τρεις άξονες, Χ, Ψ, Ζ. Ωραία. Και εδώ έχει ένα παράδειγμα. Print G, έτσι θα το εμφανίζει στην κονσόλα. Print G, άνω κάτω τελεία, G, Χ, G, Ψ, G, Z. Δηλαδή, μοίρες μεταβολής, μοίρες που γύρισε στον άξονα τον Χ, ανάλογα πώς θα ορίσουμε το σύστημα, στον άξονα τον Ψ και στον άξονα τον Z. Μήκος, πλάτος, ύψος. Αξέλ, print αξέλ. Δεδομένα το αξελερόμετρο. Print A, άνω κάτω τελεία, αλφα χ, αλφα ψ, αλφα ζ. Επιτάχυνση σε μέτρα ανασεκών τετράγωνο, σαντιμέτρα δεν ξέρω τι είναι, πρέπει να το δούμε στον κώδικα. Τέλος πάντων, σε μονάδα του SI είναι, για τον κάθε άξονα. Δηλαδή κινήθηκε ευθεία, όπως είναι το χ, ψ, ζ, έτσι ξέρω εγώ, αυτός είναι ο άξονας χ, με την τάδε επιτάχυνση. Κινήθηκε, ξέρω εγώ, έτσι, με την δίνα επιτάχυνση. Άμα τώρα απογειωθεί, θα πάει και στον άλλο άξονα, που δεν πρόκειται να απογειωθεί. Και print mag, magnitude, print m, άνω κάτω τελεία, m, χ, m, ψ, m, z. Εδώ έχουμε σε μονάδα μέτρησης Gauss τη μέτρηση για την πηξίδα. Σε συντεταγμένες γκαουσιανές, χ, ψ, z. Εντάξει. Δεν είμαι μαθηματικός, τα περισσότερα, άμα ξέρει κάποιος, θα σας τα πει καλύτερα. Πάντως, τέλος πάντων, τα δεδομένα αυτά θα τα παίρνουμε και θα τα εκμεταλλεύουμε. Αυτά τα δεδομένα, τα 9 συγκεκριμένες τιμές ξεχωριστές θα στέλνει αυτό στο Arduino και στο αυτοκινητάκι. Το λέω αυτό διότι από εδώ και πέρα πρέπει να μπούμε και λίγο στη διαδικασία να σκέφτεστε αυτοί που θα ασχοληθείτε με αυτό, να τα απλοποιήσετε αυτά, δεν τα θέλουμε όλα τα print G και τέτοια. Θα πείτε εσείς
που θα ασχοληθείτε με αυτό. Στην ομάδα που θα τα λαμβάνει, στην ομάδα που θα βοηθάει ο Δημοσθένης για την PHP, ότι ξέρεις εσύ ομάδα της PHP, εγώ τα δεδομένα τα 9 θα στέλνω, πρώτα θα σου στέλνω τον τζίρο, τα 3 πρώτα θα είναι το γυροσκόπιο, τα 3 επόμενα το αξελερόμετρο, τα 3 επόμενα ο μαγνήτης, η πηξίδα. Οπότε θα τα αξιοποιήσει αναλόγως. Γιατί όταν θα παίρνει αυτό το string με τα 9 bytes, ας το πούμε περίπου, που θα πάρει η PHP, θα πρέπει κάπως να το παρσάρει, κάπως να το σπάσει και να αξιοποιήσει αυτά τα 9 bytes ανάλογα. Έτσι, για την κίνηση. Τέλος πάντων, εδώ εκτυπώνει και άλλα πράγματα τα οποία κατ' εμέ θα φύγουν, τα εκτυπώνει στην οθόνη και κάπου εκεί τελειώνει. Και από κάτω έχει τις συναρτήσεις. Ίσως είναι και σκόπιμο αυτές τις συναρτήσεις να τις βγάλουμε από κάτω, κατ' εμέ, και να τις χώσουμε όλες επάνω. Στο loop. Για οικονομία πόρων της συσκευής. Βασικά αυτό θα το κάνουμε σε πρώτη φάση σίγουρα για το Arduino που έχει τα Sonar. Αν βάλουμε άλλο Arduino και να μην το κάνουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τα εκτυπώνει από κάτω, βλέπουμε εδώ τις συναρτήσεις, την Axel, την Giro και την Mag, όπου στην ουσία έχουν να κάνουν με τα δεδομένα, παίρνουν από τον sensor τα δεδομένα, από τον κάθε sensor τα δεδομένα που στέλνει τα τρία bytes. Έτσι. Αρκετά απλό. Υπάρχει και πιο προχωρημένο παράδειγμα, το οποίο αυτό εδώ είναι το παράδειγμα το simple. Να πω εδώ ότι θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση, γιατί ο κατασκευαστής λέει ότι το συγκεκριμένο είναι φτιαγμένο ειδικά για το I2C πρωτόκολλο, το οποίο εμείς είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε. Εάν θέλετε κάτι παραπάνω, όπως το Serial Menus, που είναι το αμέσως επόμενο βήμα, ένας άλλος λόγος που δεν χρησιμοποιούμε και το SPI, και ξέχασα να σας το πω πριν, είναι ότι ο κατασκευαστής προτείνει για να χρησιμοποιήσετε το SPI, όχι χωρίς να είναι υποχρεωτικό, και την προσθήκη ενός επιπλέον εξαρτήματος που λέγεται Level Shifter. Αυτό το εξάρτημα, αυτή η συσκευούλα, συνδέεται πρώτα αυτή στα pins, τα συγκεκριμένα που χρησιμοποιεί το SPI πρωτόκολλο του IMU, κάνει κάποιες τέλος πάντων διαμορφώσεις το σήμα, να το πω έτσι χαζά, και εκείνη η συσκευή συνδέεται με το Arduino, όχι το ρεύμα, τα data. Είπαμε πόσα έχει, 8 pins χρησιμοποιεί, εκ των οποίων τα 2 είναι το ρεύμα, τα υπόλοιπα 6 περνάνε από το level shifter πριν φτάσουν στο Arduino. Μια συσκευή την οποία εγώ δεν έχω, ούτε ήξερα ότι πρέπει να πάρω, χθες το διάβασα, οπότε ένας άλλος λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια είναι και αυτός. Αυτό εδώ το παράδειγμα είναι πιο καλό για τη δεύτερη περίπτωση του SPI πρωτοκόλλου. Έχει περισσότερα πράγματα και περιλαμβάνει και κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την επικοινωνία αυτού με level shifter. Μάλιστα, ο κατασκευαστής δίνει και 2 προτινόμενους που είναι κοινοί στην αγορά. Έτσι, οπότε, μοιραία, για να το χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να πάρουμε έναν από αυτούς τους 2 σε πρώτη φάση, αν μη τι άλλο, και να χρησιμοποιήσουμε τον κώδικα που δίνει ο κατασκευαστής και η βιβλιοθήκη. Λοιπόν, για το Sonar, όπως είπα, δεν θα πω κάτι άλλο. Κάπου εδώ έχω τελειώσει εγώ. Αν έχετε απορίες, μου τις λέτε. Αν δεν έχετε, να προχωρήσουμε να σας μιλήσει ο Απόστολος, που ήρθε και ο Δημοσθένης, για την HTML, την PHP, το Raspberry και τη λογική του πώς όλα αυτά συνδυάζονται. Έτσι, είπαμε πολλά πράγματα, ίσως και να σας κούρασα. Φανταστείτε, το μόνο που θέλω να πω πρωτού κλείσω είναι, ξαναθυμίζω, έχουμε 2 Arduino. Το main Arduino του καπακιού έχει κώδικα για 3 και μελλοντικά σίγουρα 4 Sonar και ένα θερμόμετρο. Αυτό πρακτικά χρησιμοποιεί, ξέχασα να σας πω, και το θερμόμετρο έχει μια βιβλιοθήκη, την οποία δεν την ανέφερα. Στο Digiot Sketch Project είδαμε τη βιβλιοθήκη τη New Pink που είναι για τα Sonar. Υπάρχει και η βιβλιοθήκη One Wire, όπως λέγεται, μισό λεπτό και να την βρω το Sketch, η οποία χρησιμοποιείται από το συγκεκριμένο θερμόμετρο που είναι αυτό, το DS18B20, ψηφιακό θερμόμετρο με 3 ποδαράκια, 2 για ρεύμα και 1 για data. Ψηφιακό, σε ψηφιακό pin μπαίνει. Έτσι. Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα πιο κοινά και τα πιο φθηνά θερμομετράκια που κυκλοφορούν. Παίζει σε Raspberry, παίζει σε Arduino, παίζει σε όλους τους μικροκοντρόλερ. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί αυτό είναι η One Wire. Εάν κάποιος θελήσει να κάνει κάτι με το θερμόμετρο, παραπάνω έχουμε θερμόμετράκια και άλλα εδώ πέρα, έχω και εγώ ένα παράδειγμα πώς είναι ένα θερμόμετρο. Ναι, ορίστε, τρεποδαράκι. Πες μου. Ωραία, θα το δούμε σε λιγάκι. Ναι, ένα θερμόμετρακι. Λοιπόν, αυτό χρησιμοποιεί αυτή τη βιβλιοθήκη για να δουλέψει. Και όπως σας προσκέφτηκα και χθες, ξέχασα, τα IR Distance Sensors που είναι στις ρόδες, είναι αυτό εδώ το μαραφέτη.
με 4 ποδαράκια, ρεύμα και data, ένα είναι για data και τα υπόλοιπα, το ένα γεφυρώνεται και τα άλλα δύο είναι ρεύμα, στέλνουν στα αναλογικά pins του Arduino πάνω του κουτιού τα δεδομένα για την μετακίνηση. Λοιπόν, τώρα. Ναι, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι θέλει λοιπόν, αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι ο κώδικας που τρέχει για τα sonar και το θερμόμετρο είναι στο πάνω Arduino. Έχουμε κρατήσει, έχουμε φτιάξει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας του Arduino του συγκεκριμένου με το Raspberry και με το Linux, να τα λέω πιο σωστά. Τι είναι αυτό το πρωτόκολλο? Αυτό το πρωτόκολλο λέει, θυμάστε πριν που σας έδειξα που έλεγε ότι εμφανίζει τρεις τριάδες από δεδομένα του IMU. Σε κάθε τριάδα είναι για κάθε άξονα ψ/z ένα δεδομένο επιταχύνσεως πώς το λένε, μαγνητικού προσδιορισμού σε γκαουσιανές συντεταγμένες και μοιρών για τη στρέψη. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα τα στέλνει μαζί με κάποιο συνοδευτικό κείμενο το οποίο θα αφαιρεθεί, γιατί στην όλη ιστορία που έχουμε κάνει εμείς, επιστρέφω πάλι λίγο στο Diode Car, για να δείτε λίγο τον κώδικα που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στο πάνω Arduino, βρίσκεται στο φάκελο Sonar with Encoder. Ο φάκελος Sonar, ο φάκελος Encoder έχουν συνδυαστεί στο φάκελο Sonar with Encoder, όπου το πρώτο, το Sonar with Encoder, δεν περιλαμβάνει κώδικα για το θερμόμετρο, αλλά το τελευταίο είναι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα και τρέχει χωρίς τα σχόλια ενδεχομένως, αν και νομίζω δεν έχει πολλά σχόλια, αλλά τέλος πάντων, και τρέχει στο πάνω Arduino. Είναι ακριβώς αυτός εδώ, βλέπετε, χρησιμοποιεί τη One Wire για το θερμόμετρο, τη New Pink για τα Sonar, οπότε δεν χρειάζεται για το επιπλέον Sonar να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τη Math που είναι βιβλιοθήκη για μαθηματικούς υπολογισμούς, χρησιμοποιούμε κάτι συνημήτωνα και κάτι ιστορίες, νομίζω, και αρχίζει και κάνει τα Define, είναι κάποιοι ορισμοί, πρακτικά pins ορίζει, λέει για παράδειγμα. Trigger pin και echo pin είναι τα δύο pins, το σοναράκι έχει 4 πόδια. Δύο για ρεύμα και άλλα δύο, trigger και echo. Τι είναι το trigger και το echo? Το trigger δίνει εντολή από το Arduino στο sonar να εκπέμψει από το ένα από τα δύο ηχιάκια τον υπέρηχο προς την κατεύθυνση που κοιτάει, ευθεία. Και αφού γίνει ανάκλαση του υπερήχου σε ένα σώμα, π.χ. στο χέρι μου, αυτό επιστρέφει πίσω και το άλλο, το αντιχείο, το αντιλαμβάνεται και μέσω του echo pin στέλνει τα δεδομένα στο Arduino. Τι δεδομένα στέλνει? Απόσταση σε εκατοστά. Αυτό εδώ δουλεύει από 0 μέχρι και 4 μέτρα, δηλαδή 400 εκατοστά, εμείς το δουλεύουμε μέχρι τα 2 μέτρα. Ο κώδικας, θα δείτε, μέσα έχει κάποιους περιορισμούς για κάποια εκατοστά, του λέει ότι στα τόσα εκατοστά σταμάτα ή τέσπα στα τόσα εκατοστά στείλε... δεν το λέω κώδικας του sketch αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ο κώδικας της PHP, θα σας τα εξηγήσει καλύτερα Δημοσθένης, λέει ότι στα τόσα εκατοστά σταμάτα. Όταν καταλάβει λοιπόν ότι από ένα από τα σόναρα αυτά και ξέρει και ποιο έχει δεδομένα, του λέει σταμάτα ή στρίψει από την άλλη μεριά. Ναι. Το max distance το ορίζει εδώ, αλλά το σε πόσα θα σταματήσει δεν το ορίζει εδώ, το ορίζει αυτός που δίνει τις εντολές στο μοτέρ, εντάξει. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει max distance 200, γιατί στα 4 μέτρα είναι πάρα πολύ, δεν έχει νόημα. Αφενός, αφετέρου, σκεφτείτε ότι όταν ορίζεις τόσο, δίνει και περισσότερο ρεύμα για να φύγει ο υπέρηχος πιο μακριά. Περισσότερη ένταση στον υπέρηχο και στο ηχείο. Δεν έχει νόημα να το ζορίζουμε το κακόμοιρο. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3 trigger και echo ζευγαράκια, τώρα θα μπει και ένα τέταρτο. Ορίζουμε τη μέγιστη απόσταση που είπε πολύ σωστά, τα 2 μέτρα. Και εδώ του λέμε, καλούμε τη function new pin. Συγγνώμη, δημιουργούμε ένα αντικείμενο, εδώ παίζουμε με κλάσεις, δημιουργούμε ένα αντικείμενο του Steel New Pink, ένα sonar δηλαδή, sonar left, sonar right και sonar σκέτο, είναι το μεσαίο, αριστερό και δεξί, και του λέμε σε ποια pin θα δουλεύει το καθένα. Ας πούμε το μεσαίο δουλεύει στο trigger pin 12, άρα άμα δείτε τη συνδέση το 12 pin είναι το trigger pin, το trigger pin έτσι όπως το κοιτάμε είναι το, όπως το κοιτάτε εσείς από εκεί, είναι το δεύτερο από αριστερά. Είναι ορισμένο στο 12 pin του Arduino, ενώ το echo pin είναι στο 11, το echo pin είναι το τρίτο από αριστερά, όπως το κοιτάτε, το δεύτερο από δεξιά. Και τα δύο ακριανά είναι το ρεύμα, συν και πλην. Λοιπόν, αυτά με το sonar, τρία sonar, θα βάλουμε και ένα τέταρτο, εδώ ορίζουμε κάποιες άλλες μεταβλητές και λέει εδώ κιόλας ο συνάδελφος που το έχει φτιάξει, sonar parameters, end of sonar parameters. Χρειάζεται ένα σχόλιο για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
Εντάξει, το OneWire δεν είναι sonar parameter, το έχει βάλει κακός εκεί, αλλά τέλος πάντων το νόημα νομίζω το πιάνουμε και έτσι. Από κάτω λέει encoder parameters. Εδώ θυμίζω ότι οι encoders τα IR distance sensors χρησιμοποιούν δύο αναλογικά pins. Το analog pin 0 και, και το analog pin 1, το οποίο δεν αναφέρεται στα σχόλια. Ορίζει λοιπόν το 0 και το 1, που είναι για τον αριστερό και τον δεξί encoder στις ρόδες αντιστοίχως. Εντάξει. Και εδώ ορίζει κάποιες άλλες μεταβλητές, δεν θα σταθώ παραπάνω. Από κάτω ξεκινάμε την επικοινωνία στα 9600, όπως είπαμε, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, και αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Και ξεκινάμε με μεταβλητές θερμοκρασίας, ορίζουμε πάλι για το, μέσω της βιβλιοθήκης OneWire ένα αντικείμενο θερμομέτρου, και λέμε ότι το θερμόμετρο θα μιλάει στο πιν, το ψηφιακό 13. Βλέπετε εδώ πέρα τα σχόλια, δεν στέκομαι παραπάνω. Εδώ τώρα για να δούμε και λίγο την οικονομία των πόρων του Arduino. Ο συνάδελφος που το έφτιαξε, το έψαξε αρκετά, επειδή οι encoders χρειάζονται περισσότερους πόρους και με καλύτερη και πιο γρήγορη ανταπόκριση, έχει βάλει το θερμόμετρο να τρέχει κάθε ένα δευτερόλεπτο. Η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται τόσο γρήγορα. Ακόμα και από εδώ στην κατάψυξη να το βάλουμε. Δεν θα πέσει τόσο γρήγορα. Οπότε το έχει βάλει στο ένα δευτερόλεπτο και μπορούμε να το βάλουμε και πιο μετά να τρέχει. Μπορούμε να το βάλουμε να τρέχει κάθε 5 λεπτά, ας πούμε. Ένα παράδειγμα, άμα θέλουμε. Να ελαττώσουμε την επιβάρυνση που το θερμόμετρο προσθέτει, γιατί είναι το λιγότερο σημαντικό από όλα τα σενσοράκια που είναι συνδεδεμένα. Εδώ ο συνάδελφος λέει άγνωστα να μην μπλοκάρει για 750 μιλισεκόντ. Αν πέσει κάτω από το ένα δευτερόλεπτο, τέλος πάντων δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό παρατηρήθηκε, γι' αυτό το έγραψε αυτό και γι' αυτό το έχουμε βάλει και τόσο. Τελειώνω με αυτό και πάμε τώρα να δούμε. Εδώ θα αρχίσουν διάφοροι έως πάρα πολλοί μαθηματικοί υπολογισμοί σχετικά με τους encoders, με τα sonar κτλ. Οι μαθηματικοί υπολογισμοί χρειάζονται πιο πολύ, γιατί θα δείτε, αν αυτό το πράγμα το τρέξετε σε Arduino IDE, θα δείτε να βγάζει κάτι ASCII art. Θα βγάζει κάτι κάθετες γραμμές, κάτι παύλες οριζόντιες και κάτι τέτοια. Στην ουσία αυτό που κάνει είναι να δείχνει μέσω των sonar το προς τα που κινείται και από πού αντιλαμβάνεται εμπόδια. Δεν θα σταθώ παραπάνω. Θα το δούμε στην πράξη. Εδώ τελειώνει, τέλος πάντων γράφει κάποια ακόμα πράγματα και εδώ κλείνω αυτό που θέλω να σας πω για το πρωτόκολλο που ξεκίνησα να λέω πριν. Ως εξής, πριν είπαμε ότι θέλουμε να στείλουμε επιπλέον 3 τριάδες από το αξελερόμετρο, από το IMU, συν δύο πράγματα, ένα πράγμα για αυτό εδώ, που είναι η απόσταση. Άρα πόσο, 9 και ένα 10. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, αλλιώς 1 ακόμα ή 9 ακόμα. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί έχουμε ρυθμίσει ανάλογα και την PHP να λαμβάνει δεδομένα από το συγκεκριμένο Arduino, και το ίδιο θα ακολουθήσουμε σαν μοντέλο και στο άλλο Arduino αντιδεύτερο. Όταν λαμβάνει μία πληροφορία, ένα byte πληροφορία ή όσα byte είναι, η οποία ξεκινά από παπάκι και ακολουθείται από αστεράκι. Δηλαδή παπάκι, δεδομένο, αστεράκι, δεδομένο. Αστεράκι, δεδομένο, αστεράκι, δεδομένο, αστεράκι, μπλα μπλα, και κλείνει την όλη ακολουθία των δεδομένων με δίεση. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε, γιατί αναλόγως παρσάρεται όλο αυτό το πράγμα που έχετε σαν ένα μακαρόνι string από την PHP, αναλόγως. Έτσι. Και ξέρει ότι στο πρώτο δεδομένο, γι' αυτό είπα να συνεννοηθείτε, στο πρώτο δεδομένο έχω την απόσταση από το αριστερό sonar, στο δεύτερο την απόσταση από το κεντρικό, από το δεξί, τα δεδομένα από τον IR distance sensor, τον αριστερό, τον δεξί και τη θερμοκρασία. Ενδεχομένως θα πάει από κάτω και άλλο sonar και τα 9 από το IMU. Καταλάβατε? Τέλος. Πορεία? Ωραία. Απόστολε Δημοσθένη, σειρά σας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς ευχαριστώ στον Δημήτρη που μας τα πει τόσο αναλυτικά. Του ζήτησα εγώ να μιλήσει πρώτος, γιατί με βοηθάει τώρα να πάρω την μπάλα και να δείξω λίγο πώς δένουν όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχάς να πω λίγο
να ανέβω λίγο ένα επίπεδο και να το δούμε λίγο αρχιτεκτονικά το πράγμα. Γιατί είδαμε για πινάκια, είδαμε το ρεύμα που πάει, για το σόναρ που στέλνει τον ήχο και λαμβάνει την απάντηση. Όλα αυτά είναι πολύπλοκα, είναι πολλά, κάποιες ομάδες θα ασχοληθούν με αυτά. Για κάποιες άλλες ομάδες αυτό είναι ένα μαύρο κουτί. Όπως θέλω να το βλέπω, είναι ένα μαύρο κουτί το οποίο του στέλνει εντολές, κάνει κάποια πράγματα και σου στέλνει κάποιο output με τη μορφή αυτών των μακαρονιών, strings, τέλος πάντων, που είναι το output του sonar ή που είναι η απάντηση του motor, τέλος πάντων, ανάλογα το τι θέλουμε. Οπότε, το sketch στο επίπεδο τώρα, στο χαμηλό επίπεδο, το beans, του προγραμματισμού των motor, του πού πρέπει να πάει το ρεύμα και πώς, αυτό γίνεται με το Arduino IDE, όπως είπε ο Δημήτρης. Για τη λογική τώρα, η λογική καταρχάς, δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει, θα το έχουμε πει φαντάζομαι, ότι το Arduino αυτό βρίσκεται πάνω σε ένα Raspberry. Το Raspberry ουσιαστικά έχει πάνω ένα κανονικό, έχει ένα πετσοκομμένο λειτουργικό Linux, το οποίο μπορεί να πάρει πάνω διάφορες γλώσσες και να τρέξει διαφόρων ειδών scripts. Εμείς έχουμε αποφασίσει τη λογική να τη φτιάξουμε με την PHP. Γιατί καταρχάς ήταν μια γλώσσα που την ξέρουμε περισσότεροι. Είναι ένα scripting language. Οι επιλογές θα ήταν ανάμεσα σε PHP και Python κυρίως για αυτή του είδους τη δουλειά. Γιατί δεν θέλουμε μια γλώσσα που να γίνεται compile, θέλουμε μια γλώσσα που να είναι interpreted, που να μπορούμε να βάζουμε πράγματα να το δοκιμάζουμε γρήγορα. Το Raspberry δεν έχει τόσο μεγάλο θέμα με πόρους, οπότε δεν μας προβληματίζει το αν είναι λιγάκι inefficient. Και πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Καταρχάς, άμα μπούμε στο GitHub, πάλι στο DJ.car, υπάρχει ένας φάκελος που λέγεται PHP Scripts. Αν σε κάποιους είχαν ανοίξει πριν πολλή ώρα τη σελίδα, μπήκε πριν κάνα δύο ώρα το PHP Scripts, λέγονταν Scripts ο παλιός φάκελος. Κάντε refresh. Θα τα δούμε μετά τα issues, να εξηγήσω λίγο την αρχιτεκτονική και θα τα δούμε. Λοιπόν, μέσα στο φάκελο PHP Scripts έχουμε τώρα την εξής βασική δομή. Προτείνω να το βλέπετε από τον υπολογιστή σας, μην το βλέπετε από τον πίνακα, δεν φαίνεται καλά και δεν νομίζω ότι θα διευκολύνει. Οπότε μέσα στο DJ.car, στον πίνακα PHP Scripts, μπορούμε να δούμε τώρα κάποιους φακέλους, κάποια αρχεία. Τα αρχεία, οι φάκελοι old και very old είναι από δοκιμές, στη διάρκεια των προηγούμενων σεμιναρίων, αυτά που κάποια δοκιμαστικός κώδικας που αναπτύχθηκε, ο κώδικας που μας ενδιαφέρει εμάς είναι τώρα. Το controller PHP, το position PHP και το start. Η ουσία πια είναι ότι το controller PHP είναι ένα script το οποίο τρέχει διαρκώς πάνω στο Raspberry, δεν σταματάει να τρέχει, φροντίζουμε να τρέχει συνέχεια και αυτό τι κάνει ουσιαστικά, ελέγχει το controller PHP είναι αυτό το οποίο θα συνδεθεί τώρα με τα sensors του Raspberry, με τα sensors του Arduino, με το motor, τα οποία αυτά πώς θα αναπαριστούμε. Από την πλευρά του Raspberry, όπως είπα, από την πλευρά μας, το Arduino, το πώς δουλεύει από πίσω, είναι ένα μαύρο κουτί. Για μας υπάρχουν μόνο δύο πράγματα. Υπάρχει το TTY Sonar. Δυστυχώς δεν γράφει καλά. Ελπίζω ότι θα φανεί. Υπάρχει το TTY Sonar και υπάρχει και το TTY Motor. Αυτά τα TTY αυτά ουσιαστικά τι είναι? Είναι δύο ψευδοσυσκευές, τις οποίες έχουν ορίσει τα παιδιά που φτιάξαν το sketch, ότι το sketch μου θα δίνει αυτές τις συσκευές, οι οποίες θα αντιστοιχούν με βάση τον κώδικα του sketch σε κάποια πράγματα, θα το παίρνουν με τον low-level τρόπο που τον παίρνουν. Οπότε, εμείς τώρα τι κάνουμε λοιπόν, ερχόμαστε και ανοίγουμε αυτές τις δύο ψευδοσυσκευές, αυτό έχει περάσει πολλά iterations στην ανάπτυξη αυτού του πώς θα διαβάζουμε τις συσκευές. Η αρχική ιδέα ήταν να τις διαβάζουμε σαν αρχείο. Διαπιστώσαμε ότι αυτό δημιουργούσε κάποια προβλήματα, που είναι λογικό, γιατί μερικές φορές
μπορεί να έρθει κάποιο σκουπίδι, μπορεί, τέλος πάντων δεν υπήρχε ένα σαφές πρωτόκολλο επικοινωνίας που είπε και ο Δημήτρης πριν. Και γι' αυτό το λόγο καταλήξαμε στο να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη PHP Serial, η οποία είναι μια βιβλιοθήκη η οποία μας βοηθάει να συνδεόμαστε σε τέτοιες ψευδοσυριακές πόρτες και να, τέλος πάντων, και επεξεργάζεται, διαχειρίζεται τα σκουπίδια αυτή, μπορεί να κάνει recover άμα υπάρξει κάποιο θέμα και η συσκευή, ξέρω, εξαφανιστεί, ξαναμπεί. Τέλος πάντων, είναι πολύ πιο stable από το να ανοίγουμε σαν αρχείο. Ωραία. Λοιπόν, γενικά, εγώ θα προτιμήσω να μην δούμε τον κώδικα γραμμή-γραμμή. Θα πω απλά λίγο τα πολύ γενικές αρχές και όποια ομάδα ασχοληθεί με το PHP μετά θα τον δούμε και πιο αναλυτικά στο πώς ακριβώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η αρχιτεκτονική ποια είναι? Όταν μπούμε στο controller PHP μπορούμε να δούμε, εντάξει, να χειρίζονται κάποιες μεταβλητές, μπορούμε να δούμε αυτές εδώ τις γραμμές, το F είναι από τη γραμμή 45 μέχρι 52, όπου εκεί δημιουργούμε ουσιαστικά τη σύνδεση, εκεί χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη και δημιουργούμε τη σύνδεση με τις ψευτοσυριακές πόρτες που μας έχουν δώσει. Αυτός είναι ο κώδικας της βιβλιοθήκης, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να εξηγήσω. Είναι copy-paste στις γενικές γραμμές. Τέλος πάντων, γίνονται κάποια F-open, ok, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο εδώ να δούμε. Αυτό που έχει σημασία να δούμε είναι εκεί πέρα που υπάρχουν λίγο πιο κάτω, στη γραμμή 94, αρχίζουν να γίνονται define κάποια functions, ορίζουμε κάποιες functions. Αυτές οι functions, τι είναι τώρα? Ο Δημήτρης μας είπε ότι το αυτοκινητάκι μπορεί να πάρει WSAD και να κινείται. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα τώρα? Έχουμε κάποιες functions οι οποίες συνδέονται στο TTY motor κυρίως και τι κάνουν, στέλνουν το κατάλληλο γράμμα. Και γιατί το έχουμε σαν functions? Γιατί, επειδή όπως βλέπετε, σε κάθε function για να στείλουμε ένα γράμμα είναι μια διαδικασία που απαιτεί, ξέρω εγώ, 5-6 γραμμές. Έχουμε μαζέψει κάθε μια τέτοια λειτουργία σε ένα function, ώστε να μπορούμε μετά να πούμε σαν λογική του αυτοκινήτου, ξέρεις, όταν θα δεις εμπόδιο στα μισό μέτρο, θα καλέσεις τη συνάρτηση stop. Και αυτή η συνάρτηση stop θα αναλάβει να στείλει στο αυτοκινητάκι το S, όπου το sketch θα στείλει μετά το sketch θα το χειριστεί με τον τρόπο που θα το χειριστεί και το αυτοκινητάκι θα σταματήσει κατά προτίμηση. Υπάρχουν και περίπτωσες φορές που δεν θα σταματήσει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οπότε έχουμε εδώ τις βασικές συναρτήσεις, forward, backward. Αυτές είναι οι συναρτήσεις που είναι σχολιασμένες, είναι commented out, γιατί τέλος πάντων ήταν παλιότερες εκδόσεις, τις οποίες τις αντικαταστήσαμε με τις καινούργιες. Έχει ένα νόημα να εξηγήσω λίγο πώς στρίβει το αυτοκινητάκι στην πραγματικότητα. Το αυτοκινητάκι λοιπόν στρίβει με ένα λίγο χαρακτηριστικό τρόπο. Όπως είπε ο Δημήτρης, για να στρίψει το αυτοκινητάκι ουσιαστικά η μία ρόδα πάει μπροστά, η άλλη πάει πίσω. Είναι σαν τα τάγκ. Το θέμα τι είναι? Εμείς, όπως είπαμε, το αυτοκινητάκι από μόνο του δεν είχε encoder, δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια μία στροφή να είναι κάποιες μοίρες. Οπότε τα παιδιά τι έχουν φτιάξει που δημιούργησαν το sketch? Έχουν φτιάξει έναν δικό τους encoder ουσιαστικά, με ένα laser τέλος πάντων, το οποίο ουσιαστικά ανοιχνεύει την κίνηση της ρόδας και όταν το laser τέλος πάντων μπει στην τρύπα της ρόδας ουσιαστικά, το μετράει, μας στέλνει εμάς, στα δεδομένα που μας δίνει το sketch, μας λέει ότι αυτός ήταν ένας παλμός. Ωραία, και ένας παλμός έχουμε υπολογίσει εμείς ότι είναι 32 μοίρες, όταν μιλάμε για στροφή, ένας παλμός είναι 32 μοίρες. Ωραία. Οπότε, εμείς καλούμαστε τώρα. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε τώρα μια συνάρτηση λοιπόν, όπου εμείς θέλουμε να του δίνουμε πόσες μοίρες να στρίψει το αυτοκινητάκι, γιατί εμείς μπορούμε να θέλουμε το αυτοκινητάκι να κάνει επιτόπου. Μπορεί το αυτοκινητάκι να θέλουμε να στρίψει 60 μοίρες. Μπορεί να θέλουμε το αυτοκινητάκι να στρίψει όσες μοίρες θέλουμε εμείς. Δεν μπορούμε να
Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε ας πούμε, να του πούμε απλά στρίψε και με βάση το, και με βάση το χρόνο να πούμε ότι θα στρίψε τόσο. Οπότε τι κάνουμε λοιπόν. Έχω μια συνάρτηση, τη rotate left και τη rotate right, όπου παίρνει σαν όρισμα τις μοίρες που θα στρίψουμε και ουσιαστικά έχει μια λούπα μέσα η οποία μετράει τώρα τους παλμούς και του λέμε αν είναι ας πούμε 70 μοίρες, τότε θα είναι 2 παλμοί. Το στρογγυλοποιούμε σε παλμούς προφανώς, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να... δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μετρήσουμε με ακρίβεια. Άμα πούμε 70 μοίρες, θα είναι στην πραγματικότητα 64 μοίρες. Αυτό είναι το assumption που κάνουμε και, και γενικά και στον κώδικα αυτό προσπαθούμε να έχουμε νούμερα τα οποία να είναι πολλαπλάσια των παλμών. Αυτή είναι η rotate left και η rotate right. Όποιος να τη δει περισσότερο μπορεί να δει μέσα στον κώδικα τη λούπα που γίνεται. Η stop, η οποία... Η stop έχει και αυτή ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι το αυτοκινητάκι δεν μπορεί να σταματήσει, δεν μπορεί καθώς τρέχει σε πλήρη ταχύτητα να σταματήσει αμέσως. Είναι ένας περιορισμός που έχουμε. Πρέπει πρώτα να χαμηλώσει ταχύτητα και μετά να σταματήσει τελείως. Οπότε η συνάρτηση stop εδώ πέρα αναλαμβάνει και πάλι αυτή την μεσαίου επίπεδου λογική του να χαμηλώσω την ταχύτητα και να σταματήσω. Να πω εδώ πέρα ότι αυτές οι συναρτήσεις όλες έχουν ένα στόχο ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέω μεσαίο επίπεδο. Είναι συναρτήσεις οι οποίες μας επιτρέπουν στον κώδικα που θα δείξω μετά που αφορά τη λογική του αυτοκινήτου να μην ασχολείται με θέματα όπως γιατί δεν σταμάτησε, πώς σταμάτησε. Αυτές οι συναρτήσεις δηλαδή θεωρητικά πρέπει και αυτές να λειτουργούν. Θα πρέπει στον κώδικα που θα δείξω μετά αυτές οι συναρτήσεις να λειτουργούν και αυτές σαν ένα μαύρο κουτί. Συναρτήσεις που τις καλώ και ξέρω ότι όταν καλέσω τη stop το αυτοκίνητο θα σταματήσει. Δεν πρέπει να. Σαν προγραμματιστής που φτιάχνω τη λογική, δεν πρέπει να έχω αμφιβολία ότι το αυτοκίνητο θα σταματήσει όταν απαντήσω σωστό, όταν καλέσω τη stop. Αυτό το λέω γιατί στην πραγματικότητα, όπως έχουμε δει από πίσω, υπάρχει ένα ολόκληρο stack του πώς ξεκινάει και πώς σταματάει το αυτοκίνητο. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε μέσα από αφαιρέσεις, μέσα από abstractions, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να φτιάξουμε μια λογική χωρίς να έχουμε το άγχος του τι γίνεται αν δεν σταματήσει, τι γίνεται αν κρασάρει, τι γίνεται αν γίνει οτιδήποτε γίνει. Τώρα μέσα στον κώδικα θα δείτε ότι υπάρχουν μερικές φορές κάποια debug κομμάτια, μερικά echo, μερικά bar dump, μερικά... Αυτό ουσιαστικά ήταν για debug λόγους, γιατί κάποια στιγμή, στη διάρκεια του σεμιναρίου, κάποιος διαπίστωσε ότι κάτι δεν είχε δουλέψει σωστά και ψάχναμε να δούμε πού μπήκε και τι δεν μπήκε. Αυτά θα καθαριστούν. Απλά δεν έχουν καθαριστεί ακόμα, οπότε φαίνονται μερικά τέτοια πράγματα στον κώδικα. Η άλλη συνάρτηση η οποία έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι η Refresh DIY Data. Είναι η συνάρτηση στη γραμμή 361. Αυτή η γραμμή είναι, από εδώ αρχίζει ουσιαστικά πλέον η λογική του αυτοκινήτου. Όπου η λογική του αυτοκινήτου, τι γίνεται τώρα. Η refresh DIY data ουσιαστικά καλείται μέσα σε μια λούπα η οποία τρέχει συνεχώς. Συνέχεια, ξαναμπαίνει σε αυτή τη λούπα. Και τι κάνει κάθε φορά που μπαίνει σε αυτή τη λούπα. Καταρχάς διαβάζει το sonar. Και βλέπουμε, γιατί το αυτοκινητάκι σκεφτόμαστε ότι τρέχει. Αυτή τη στιγμή τρέχει μπροστά. Οπότε συνέχεια, καθώς τρέχει το αυτοκινητάκι, τρέχει και αυτή η λούπα και κοιτάει μπροστά του αν υπάρχει εμπόδιο. Οπότε, το ένα κομμάτι είναι ότι διαβάζουμε το sonar. Διαβάζουμε το μακαρόνι που δίνουν τέλος πάντων τα παιδιά από το sketch. Το κάνουμε εμείς parse. Το μακαρόνι αυτό έχει ας πούμε μια δομή ότι δίνω ένα πράγμα, κόμμα, δεύτερο πράγμα, κόμμα, τρίτο πράγμα, κόμμα. Οπότε το σπάμε στο κόμμα και φτιάχνουμε ένα πίνακα με τα διάφορα στοιχεία ώστε να τα βάλουμε στις μεταβλητές με τα ονόματα τέλος πάντων που να είναι πιο κατανοητά. Αυτό κάνει στις γραμμές 381 με 386. Και αφού πάρουμε τα δεδομένα από το sonar, μετά ουσιαστικά τι κάνουμε, ερχόμαστε και καλούμε μια συνάρτηση η οποία λέγεται CardScript. Τώρα γιατί έγινε αυτό. Θεωρητικά η CardScript θα μπορούσε να χειριστεί μέσα στο ίδιο αρχείο. Δεν μας εμποδίζει κανένας. Οπλά, για να συνεργαστούμε καλύτερα, επειδή όπως είπαμε το controller PHP ουσιαστικά έχει μέσα μεσαίου επίπεδου λογική. Δηλαδή
έχουν ασχολείται ακόμα με πράγματα όπως το πώς θα εξασφαλίσω ότι το αυτοκίνητο να πατάω stop σταματάει. Ασχολείται με τέτοια πράγματα ή το όταν θα στρίψω, ότι το πώς θα μετράω τους παλμούς για να στρίψω. Αυτά τα πράγματα, γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε τη λογική, την καθαρή λογική, τη high level λογική να την απομονώσουμε σε ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο τώρα είναι το position PHP και το οποίο ορίζει τη συνάρτηση char script μέσα. Το position PHP, το ξέρω, το όνομα δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Απλά μας έμεινε ουσιαστικά και θα το διορθώσουμε σε αυτό το σχολείο. Τώρα το position PHP λοιπόν, τι κάνει ουσιαστικά. Εντάξει, ορίζει κάποιες συναρτήσεις που θα τις δούμε σε λίγο. Η βασική συνάρτηση που ορίζει είναι η CarScript, η οποία όπως είπαμε καλείται με στη λούπα, δηλαδή καλείται συνεχώς. Καλείται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τι κάνει τώρα η CarScript. Καταρχάς, για να το σιγουρέψω, έχουμε αναλύσει ποιος ήταν ο στόχος του αυτοκινήτου. Το ότι θα κάτσει και τον έχουμε αναλύσει τι κάνει τελικά. Δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο που τρέχει και αποφεύγει εμπόδια. Έχει ένα στόχο. Και ο στόχος αυτός, δεν ξέρω αν τον έχουμε πει, θα το ξαναπώ εγώ, είναι να αυτά τα δεδομένα, είναι ουσιαστικά να μπορεί να καταλαβαίνει τη θέση του μέσα στο χώρο, με βάση το σημείο που ξεκίνησε, και να στέλνει τα δεδομένα της θέσης του και τα δεδομένα των εμποδίων που συναντάει σε ένα σερβερ, ο οποίος θα τα απεικονίζει σε έναν χάρτη, σε ένα γκανβά τέλος πάντων. Αυτή είναι η ιδέα και αυτό είναι η τρίτη ομάδα που θα δημιουργηθεί ουσιαστικά, η ομάδα που θα ασχοληθεί με την απεικόνηση, η οποία θα λαμβάνει τα δεδομένα και θα φτιάχνει τον γκανβά και τα πράγματα μέσα στον γκανβά. Αυτό είναι web development ουσιαστικά. Ωραία. Για να δουλέψουν αυτά τώρα, πώς λειτουργούν. Λοιπόν, για να δουλέψουν αυτά, τι κάνει τώρα το αυτοκινητάκι, σε πολύ γρήγορες γραμμές και τελειώνουμε. Καταρχάς έχει μια συνάρτηση Recalculate Coordinates. Αυτή τώρα τι κάνει ουσιαστικά, κάθε φορά που μπαίνει στο λούπα και με βάση το. Καταρχάς το αυτοκινητάκι για να πούμε ότι προχώρησε μπροστά, δουλεύουμε πάλι με παλμούς. Δηλαδή, κάθε παλμός λέμε ότι προχώρησε τόσα εκατοστά μπροστά. Εμείς δεν δουλεύουμε με εκατοστά, δεν μας νοιάζουν τα εκατοστά που προχώρησε, εμάς μας νοιάζουν τα coordinates. Ουσιαστικά έχουμε, αν είναι αυτός ο χώρος, και το αυτοκίνητο, αν είναι αυτός ο χώρος, ας πούμε εδώ, και το αυτοκίνητο έχει ξεκινήσει από εδώ, σε κάθε παλμό λέμε ότι προχώρησε ένα κουτάκι. Δηλαδή, οι συντεταγμένες ουσιαστικά είναι με βάση το πόσους παλμούς μπροστά έχουμε πάει. Πόσα εκατοστά είναι αυτό, θεωρητικά μπορούμε να το υπολογίσουμε. Πρακτικά δεν μπορούμε, γιατί αν είναι ανηφόρα, ας πούμε, το αυτοκινητάκι πάει πιο αργά από ό,τι θα πήγαινε στην κατηφόρα. Αλλά δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει το σε επίπεδο απόστασης, μας νοιάζει σε επίπεδο παλμών, ώστε να μπορούμε απλά στον κανβά να απεικονίσουμε αυτά τα πράγματα. Ότι το αυτοκινητάκι μετά από τρεις παλμούς έχει εμπόδιο. Οπότε, με το Recalculate Coordinates κάνει αυτό ουσιαστικά. Ότι κάθε φορά κοιτάει αν έχουμε μπει σε ένα καινούριο παλμό. Αν έχουμε μπει σε καινούριο παλμό, τότε καταγράφει τέλος πάντων μια αλλαγή στα coordinates. Ότι π.χ. εδώ το coordinate ψι ανέβηκε κατά ένα. Αν πάει μπροστά, αν το αυτοκινητάκι θεωρήσουμε ότι πάει έτσι. Αυτό είναι με το coordinates. Ένας άλλος λόγος που χρησιμοποιούμε τα coordinates είναι γιατί το αυτοκινητάκι εμείς θα το ορίσουμε να παίζει μέσα σε κάποια όρια. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να πάει στη Θεσσαλονίκη. Το αυτοκινητάκι πρέπει να έχει ένα παραλληλόγραμμα μέσα στο οποίο δουλεύει. Οπότε εδώ ας πούμε το ανώριο. Με βάση τα coordinates μπορούμε να πούμε ότι όταν φτάσεις εδώ θα πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς να πας μπροστά, θα πρέπει να στρίψεις ή να γυρίσεις πίσω ή να κάνεις κάποια κίνηση καινούρια. Το οποίο όλα αυτά τα πράγματα γίνονται μέσα στη συνάρτηση που λέγεται Movement Logic, η οποία η Movement Logic καλείται από την CarScript. Η Movement Logic τώρα, εδώ πέρα έχει πολλά πράγματα που είναι commented out. Στην πραγματικότητα τα περισσότερα από αυτά δουλεύουν, απλά τα έχουμε βγάλει για λόγους δοκιμαστικούς, αλλά γενικά ψιλοδουλεύει αυτή η λογική. Τέλος πάντων, το Movement Logic περιλαμβάνει, καταρχάς, το Movement Logic περιλαμβάνει τον έλεγχο του αν υπάρχει μπροστά κάποιο εμπόδιο. Ανάλογα τώρα το εμπόδιο μπορεί να είναι μπροστά μου, μπορεί να είναι λίγο αριστερά μου, μπορεί να είναι λίγο δεξιά μου.
Ανάλογα τώρα που είναι το εμπόδιο, με το, το ανάλογα ποιο σόναρ θα ανοιχνεύσει το εμπόδιο και σε τι απόσταση θα ανοιχνεύσει κάθε σόναρ το εμπόδιο, αποφασίζουμε τι κίνηση θα κάνουμε. Αν θα πάμε αριστερά, δεξιά ή... Τέλος πάντων, παίρνουμε μια απόφαση πώς θα κινηθούμε. Αυτά σε γενικές γραμμές από το επίπεδο της λογικής. Τώρα πιο αναλυτικά, όποια ομάδα ασχοληθεί με... όποια άτομα τέλος πάντων αποφασίσουν ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με το κομμάτι της λογικής, με αυτό το PHP σπιτάκι, θα το δούμε πιο αναλυτικά και θα το συζητήσουμε. Ναι. Αυτό που λέτε ότι η νοοτροπία, ας πούμε, είναι coordinates και καλά. Ότι το έχουμε κάνει σαν τετραγωνάκια. Έτσι λειτουργούμε όντως ή τώρα το λέτε σαν παράδειγμα? Έτσι λειτουργούμε όντως. Δηλαδή, άμα δείτε τον κώδικα, στο Synaptic Recalculate Coordinates, είναι στη γραμμή 20, μπορείς να δεις ότι... ουσιαστικά, μπορείς να δεις, μπορείς να δεις τον τύπο με τον οποίο αλλάζει η θέση, ουσιαστικά. Απλά θέλω να καταλάβω, ναι. Επειδή λέμε ότι, ας πούμε, οι στροφές είναι... Οι στροφές είναι κάποιες συγκεκριμένες μοίρες. Καθορισμένες, ναι. Άρα δεν υπολογίζεις, ας πούμε, την πλαγιαστή θέση, ξέρω εγώ, ή ούτε μπορεί να στρίψει ακριβώς δεξιά. Δεν υπολογίζεις ακριβώς την πλαγιαστή θέση. Υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πλέον κατάλληλος για να εξηγήσω τον μαθηματικό τύπο, ο οποίος, τέλος πάντων, με βάση τις μοίρες, με βάση την κλίση των μοιρών με την οποία κινείται το αυτοκίνητο, μπορεί να υπολογίσει το χ και το ψ coordinate ανάλογα με το πόσο έχει προχωρήσει. Οπότε θεωρητικά τη λαμβάνει υπόψη. Μπορείς να δεις τον τύπο τώρα και εσύ στον κώδικα. Λέω, δεν είμαι πλέον κατάλληλος, δηλαδή την θεωρητική ανάλυση την έκανε ένα από τα παιδιά στο σεμινάριο. Πάντως η ιδέα είναι ότι τη λαμβάνει υπόψη την κλίση. Άλλη ερώτηση. Ωραία, χαίρομαι. Ή σας κάλυψα όλους ή δεν καταλάβατε τίποτα. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Ποιος θα μιλήσει μετά? Θα μας πει ο Απόστολος. Λοιπόν, βασικά μέχρι τώρα έχουμε δει τη συσκευή, το αυτοκινητάκι μας, πώς είναι αναλυτικά από τον Δημήτρη για να πιάσουμε πώς δουλεύει όλο. Ο Δημοσθένης προσπάθησε να δώσει λίγο τη φιλοσοφία της λογικής και πώς αποφασίζουμε που θα πάει πού. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό που λέμε απεικόνιση στο web. Έτσι, που βασικά είναι αυτό που φαίνεται, έτσι. Και από εκεί πολλοί, ας πούμε, μπορούν να και βαθμολογούν και όλα σαν ένα project δουλεύει ή όχι, ενώ βασικά αυτά που ανέφερε ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως και η λογική που είπε ο Δημοσθένης, ότι πρέπει άμεσα να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να πατήσει φρένο ή όχι, γιατί αλλιώς θα στο κάνει και θα φωνάζουμε την ΕΛΠΑ, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα εμείς πώς τα απεικονίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε για αυτούς που θα ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο ή με άλλους που θέλουν απλώς να μάθουν πώς γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι το αυτοκινητάκι μας, όπως έλεγα χθες, που έχουμε μια τελεία και είναι και τα ματάκια. Αυτή τη στιγμή αυτό θα πρέπει να συνδεθεί, αυτό που θα σας δείξω, με την κίνηση του αυτοκινήτου. Αυτό που κάνανε τα παιδιά τώρα στο προηγούμενο σεμινάριο ήταν ότι, αν παραδείγματος χάρη εγώ τώρα κάνω κλικ εκεί, βλέπετε ότι με ακολουθεί, εντάξει. Με ακολουθεί. Οπότε και τα ματάκια μπροστά τα βλέπουμε για να ξέρουμε πώς θα που πάει. Λοιπόν. Οπότε, εάν εγώ τώρα έχω κάθε στιγμή, όπως ανέφερε ο Δημοσθένης, το σημείο του αυτοκινήτου, ας υποθέσουμε ότι ήταν εδώ, αλλά το επόμενο σημείο, ξέρω εγώ, είναι εδώ, το αυτοκινητάκι με ακολουθεί. Το επόμενο σημείο είναι εδώ, άρα με ακολουθεί, και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν αυτό κάποια στιγμή θα κινείται συνέχεια
και θα μας δείχνει το που βρίσκεται στο χώρο. Εντάξει. Εμείς τώρα μένει αυτή την ωραία απεικόνιση που έχουν κάνει τα παιδιά να τη συνδέσουμε με το αυτοκίνητο μέσω από το, με τη βοήθεια αυτών που θα φτιάξουν τη λογική. Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο μεταδίδει κάθε φορά τη θέση του αυτοκίνητου προς το web. Και θα, όταν συνδεθεί θα έχουμε μια συνεχή κίνηση. Εμείς τώρα μετά θα πρέπει να βρούμε μία, όπως έχουμε στους χάρτες, που κάτω-κάτω υπάρχει ο χάρακας που λέει 1 προς 100 κτλ. Θα πρέπει να κάνουμε μια αντιστοιχεία και να μην είναι τώρα αυτό το... πόσα μέτρα θα ήταν τώρα αυτό, 3 επί 3 ας πούμε. Αν εμείς έχουμε 300 επί 300 δεν θα ήταν σωστό ή θα έπρεπε να μεγαλώσουμε την οθόνη τόσο που να μην βλέπουμε ακριβώς που βρίσκεται. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το αντικείμενο. Θα μπω τώρα λιγάκι και στον κώδικα. Αλλά εμένα το πρώτο πράγμα με ενδιαφέρει είναι να πιάσουμε τη φιλοσοφία και το δάσος, ας πούμε, και μετά πάμε στα δέντρα. Λοιπόν, εδώ τώρα πάνω θα πρέπει κάθε φορά, όταν κινείται το αυτοκίνητο, να έχουμε και το εμπόδιο. Ας υποθέσουμε ότι εδώ δεν κάνω κλικ, τώρα υπάρχει ένα εμπόδιο. Το βλέπει, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Θα πρέπει να εμφανιστεί ότι εκεί υπάρχει ένα εμπόδιο. Εντάξει, όπως κινείται, ας πούμε, το αυτοκίνητο θα πάει εδώ, εδώ ήταν το εμπόδιο πριν, τώρα δεν το βλέπει, μπορεί να εξαφανιστεί το εμπόδιο. Δεν είναι ανάγκη να μείνει εκεί πέρα. Το αυτοκίνητο το γνωρίζει. Οπότε αν θα χρειαστεί από εδώ να πάει εδώ, θα κάνει ένα έτσι για να πάει. Εντάξει, ή μπορεί εμείς να θέλουμε στην απεικόνιση να βλέπουμε πάντα τα εμπόδια. Άρα θα έχουμε κάπου ένα μενουδάκι που θα λέει δείξε μας τα εμπόδια συνέχεια και μην μας τα εμφανίζεις μόνο όταν τα βλέπει και μετά όταν φεύγει, ξέρω εγώ, να φεύγει το εμπόδιο. Εντάξει, ένα άλλο ζητούμενο που παίζουμε εδώ πέρα. Αυτά προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αυτό είναι το όταν λέμε απεικόνιση, που κάποια στιγμή αν εμείς επιλέξουμε εδώ πέρα δείξει τα όλα, θα πρέπει να έχουμε προμοσχάρι, αν το αφήναμε εδώ να κινήσει, θα πρέπει να βλέπαμε τις καρέκλες και τα τραπέζια. Εντάξει, και τα έδρανα. Τώρα πάμε λίγο στον κώδικα. Εδώ ταυτόχρονα να σας εξηγήσω λιγάκι ποιοι δουλεύετε Firefox από εδώ πέρα. 2-3 αρκετοί. Έχετε το Fireback, το γνωρίζετε. Οι άλλοι που δουλεύετε οτιδήποτε άλλο, φαντάζομαι για κάθε browser υπάρχει κάτι αντίστοιχο που μπορεί να κάνει μια ανάλυση το τι γίνεται, έτσι, ποια κίνηση υπάρχει κτλ. Το Fireback λοιπόν έχει εδώ πέρα ένα ωραίο κουμπάκι που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πάμε να βρούμε το σχετικό κώδικα που αφορά ένα συγκεκριμένο σημείο. Και μπορούμε να δούμε εδώ το DOM πώς είναι, υπάρχει αυτή, πώς έχει περιγραφεί. Λοιπόν, εγώ ήμουν στην κονσόλα, άμα κάνω πάλι ένα refresh, μπορώ να δω, ας πούμε, στο net τι έχω κάνει, την κίνηση, ας πούμε, του δικτύου. Για να πάρω αυτά, τι έγινε. Εντάξει, ποια ήταν η ερώτηση που έγινε και ποια είναι η απάντηση που πήρα. Λοιπόν, στο HTML μπορώ να δω όλο τον κώδικα που υπάρχει. Εδώ άμα δείτε βασικά δεν υπάρχει HTML κώδικας με την έννοια του HTML 1, 2, 3, 4 κτλ. Είναι όλα μέσα στο σκριπτάκι εδώ. Το οποίο αυτό είναι το σκριπτάκι. Να το μεγαλώσω λιγάκι. Αυτό εδώ είναι το σκριπτάκι που κάνει όλη τη δουλειά. Είναι το HTML 5 που λέγαμε χθες. Ο Canvas. Τώρα επειδή βλέπω ότι δεν φαίνονται αυτά εδώ που βλέπω εγώ ωραία εδώ, είναι μέσα στο MyLack όλα αυτά, παιδιά. Εδώ που πήγαινε, που εξηγήσαμε τώρα στο PHP Scripts, άμα πάμε ένα βήμα πάνω, μπορούμε να μπούμε μέσα στο web. Άμα θέλετε πάτε στο web και μέσα στο view έχει ακριβώς τον κώδικα πώς παίζει το αυτοκινητάκι στο web. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, να, παραδείγματος χάρη εδώ πέρα έχουμε φτιάξει μια συνάρτηση, άμα πάτε λιγάκι στη γραμμή 22 που λέει θέλουμε να ζωγραφίσουμε, ας πούμε, ένα αντικείμενο και μετά από κάτω μπορούμε να ορίσουμε πώς εμείς θέλουμε να το ζωγραφίσουμε αυτό το αντικείμενο. Έτσι. Άμα προχωρήσουμε παρακάτω, έχουμε την Animate, την οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις κινήσεις που θέλουμε. Και πάλι λέγοντας τώρα, μην μείνω σε αυτό το πραγματάκι, έτσι, άλλωστε
άμα δεν τα δει κανείς αυτά τα πράγματα, άμα δεν λερώσει λίγο τα χέρια του, ας πούμε, λίγο δύσκολο να το καταλάβει έτσι διαβάζοντας τον κώδικα. Λοιπόν, τώρα, τι θέλουμε εμείς επίσης εδώ πέρα να βάλουμε πάνω. Σας είπα ότι θέλουμε να ακολουθεί ανάλογα με την κίνηση. Ένα άλλο που θέλουμε να κάνουμε είναι, είναι το λεγόμενο following path. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι εμείς το αυτοκίνητο είναι εδώ και θέλουμε να το στείλουμε εδώ, το οποίο για μας, ας πούμε, είναι 200 μέτρα. Αλλά βαριέμαστε τώρα να το αφήσουμε να πάει μόνο του, να βρει τα εμπόδια, να στρίψει, γιατί θεωρούμε ότι αργεί και θέλουμε μόνο μας να το κάνουμε. Ας υποθέσουμε ότι εδώ υπάρχει εμπόδιο και τα λοιπά, να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα path και να το πούμε τώρα ακολουθήσε το φίλε. Εντάξει. Δηλαδή να δώσουμε εμείς κάτι σαν τηλεκατευθυνόμενο, αλλά όχι ακριβώς προχώρα στα μάτια αριστερά-δεξιά, του δίνεις το πάθ και του λες ακολούθησέ το. Νομίζω ότι ο Γιώργος έχει βάλει πάνω στο MyLack μια φωτογραφία το οποίο το εξηγεί πολύ ωραία αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό εδώ ας πούμε, έτσι, να μπορείς να δώσεις συγκεκριμένα points και αυτό να περάσει από εκεί για να ακολουθήσει, όπως λέει εδώ πέρα, θα πας έτσι, έτσι και μετά θα πας έτσι. Γιατί έτσι με αρέσει εμένα. Έτσι, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Όπου εκεί, από το αυτόματο του αυτοκινήτου, το αλλάζουμε κάποιο μόντους, ας πούμε, και του λέμε τώρα ακολουθείς αυτό που λέω εγώ και όχι αυτό που κάνεις εσύ. Λοιπόν. Αυτά βασικά. Εδώ είναι ο κώδικας όλου του web. Ήθελα μόνο λίγο να δείξω λιγάκι το πώς παίζει το HTML5 Λοιπόν, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα τώρα είναι JavaScript. Δηλώνουμε, φτιάχνουμε την αρχική function όπου καθορίζουμε κάποιες βασικές παραμέτρους που θέλουμε. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά εμάς, εδώ πέρα παραδείγματος χάρη λέει ότι επειδή το μηχανάκι πρέπει να συνδεθεί πρώτα στο server, εμείς για να το δεχθούμε στο server πρέπει να ξέρουμε ότι όντως είναι αυτό που λέει ότι είναι. Άρα λοιπόν έχουμε βάλει μέσα στη συσκευή ένα συγκεκριμένο token, ένα string, το οποίο προσδιορίζει ότι είναι αυτό το μηχανάκι και δεν είναι κάποιο άλλο. Εντάξει, διότι το Arduino 1, που δεν το λέγαμε Arduino 1, το λέγαμε DJOT, όπως δηλαδή είπαμε DIY Internet of Things, η βάση δηλαδή το DJOT, tools στο diot.au που έχουμε φτιάξει είναι ότι ο καθένας σας μπορεί αυτή τη στιγμή να φτιάξει κάτι σπίτι του με τη βοήθεια του πακέτου αυτού, να βάλει οποιοδήποτε sensor θέλει πάνω και να τον βλέπει οπουδήποτε είναι στον κόσμο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή, παίρνετε ένα Raspberry, παίρνετε ένα TP-Link, παίρνετε ένα οτιδήποτε, βάζετε πάνω ένα Arduino και αυτό το Arduino, ας πούμε, το βάζετε, ξέρω εγώ, 5-10 sensors, ό,τι θέλετε. Μπορείτε λοιπόν αυτό, εφόσον θα σας εξηγήσουμε λιγάκι πώς γίνεται με username password, να πάρετε το token, να πάρετε το string, αυτό λοιπόν το μηχανάκι μετά μπορείτε να το βάλετε και να βλέπετε τη ροή των δεδομένων από το web. Και χρειάζεται τώρα το token, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το string, θα μπορούσα εγώ να μπω να δω το δικό σου σπίτι. Δηλαδή, ας υποθέσουμε στο σπίτι σου έχεις βάλει κάμερα. Γιατί θες να δεις τι γίνεται, ας πούμε. Ας υποθέσουμε ότι έχεις βάλει κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι έχεις βάλει sensors να παρακολουθείς τον παππού ή τη γιαγιά σου ή το παιδί σου, ξέρω εγώ, αν αναπνέει καλά. Πρέπει εγώ να τα δω αυτά. Έτσι, υπάρχει και ένα security θέμα τώρα εδώ. Γι' αυτό το πράγμα υπάρχει, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να έχει τα δικά του Internet of Things, έτσι, τα δικά του συσκευές, να τις διαχειρίζεται και αυτός αποφασίζει αν θα δώσει κάποιον δικαίωμα να βλέπει
ή αν θα δώσει κάποιο δικαίωμα να μπορεί να τα πειράξει κιόλας ή να τα βλέπει μόνος. Λοιπόν, αυτό ήταν το αντικείμενο του πρώτου έργου και εδώ έχει φτιαχτεί αυτό όπου υπάρχει η δυνατότητα, το authentication, να ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό γίνεται εδώ πέρα, ορίστε εδώ ζητάει username, ζητάει password και εφόσον είναι όλα ok και είναι πραγματικά αυτά που, αυτός που λέει ότι είναι, έτσι, πάντα το πρέπει να το έχουμε αυτό, πάμε εδώ πέρα και λέει εδώ πέρα WSS Connect Function. Εδώ τώρα πλέον συνδεόμαστε για να πάρουμε δεδομένα από το μηχανάκι. Στη γραμμή 120 έως 140 γίνεται όλη η δουλειά. Και εδώ που λέει data, στη γραμμή 130, έχω πλέον τα δεδομένα που εγώ αποφάσισα, γιατί εγώ έγραψα το σκεπτάκι στο Arduino, τι θα δίνει. Σε αυτή τη γραμμή λοιπόν τα παίρνω και εδώ λοιπόν κάνω ό,τι γουστάρω. Είτε βάζω ένα αυτοκίνητο να γεννηθεί, είτε όχι. Λοιπόν, είμαστε στο αρχείο, έχω επειδή αυτό το έργο, Δημήτρη, το έχουμε στο MyLac, του Arduino 1. Του, ναι. Του πρώτου, βρε. Όλα όσα έχουν τον Diode, το είπα πριν έρθες, όσα έχουν τον Diode μπροστά τους, αφορούν στα σεμινάρια. Τα περισσότερα, με ξέρεις, τον Diode Car, όχι, όλα τα υπόλοιπα γίνανε στο Arduino 1. Το Diode Car χρησιμοποίησε τις βιβλιοθήκες που είπαμε, τη One Wire, τη New Pink, από το Arduino 1 και από εκεί και πέρα χρησιμοποίησαμε τον Diode Car και φτιάξαμε τον Diode Car στο προηγούμενο σεμινάριο που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό. Ναι, πρέπει να πάτε στον Diode Web Client. Ναι. Μέσα στον Diode Web Client υπάρχει ένα GS κατάλογος. Ωραία. Μέσα στο GS κατάλογος υπάρχει ένα DIYGS.gs. Εντάξει. Το έχουμε. Ωραία. Και εγώ επειδή κοιτούσα άλλο αρχείο που μπορεί να ήταν λίγο πιο παλιό ή λίγο πιο καινούριο, να βρούμε λιγάκι εδώ που είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα εδώ βρίσκονται στη γραμμή 180. Πού? Αφού τα βλέπει, το έκανε στον ομιλητή σου. Θα αγώνε στο μάτι. Λοιπόν, η συνάρτηση που λέει WS Connect είναι στη γραμμή 140. Εκεί λοιπόν το βρήκαμε. Ωραία. Στη γραμμή 140 συνδεόμαστε με τη συσκευή και εδώ πέρα πλέον έχουμε να δούμε την μεταβλητή, πώς λέγεται. Device. Λοιπόν, device λέγεται μεταβλητή, στην οποία μεταβλητή έχουμε όλα τα δεδομένα που εμείς στέλνουμε. Τώρα λέγεται device, λέγεται αλλιώς, παιδιά, είναι θέμα που θα το κάνουμε εμείς. Μας έχει να πιάσουμε το ζητούμενο. Μέσα λοιπόν εκεί υπάρχουν ό,τι εξηγούσε ο Δημήτρης που βγάζει το sketch από το Arduino. Ό,τι βγαίνει από το Arduino πηγαίνει στο server, αποθηκεύεται σε βάση πάντα και μένει και ταυτόχρονα δρομολογείται και στο web. Δηλαδή πάει σε πολλά σημεία και κρατάει. Δεν φεύγει κανένα, πώς θα το πούμε έτσι, data, δεδομένο, δεν φεύγει, δεν πάει χαμένα. Αποθηκεύεται σε βάση. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ζητούμενο είναι, προσέξτε, σας είπα προηγουμένως ότι μπορείτε να πάτε να φτιάξετε μια συσκευή δική σας. Εντάξει. Τη βάλατε, ας πούμε, στο εξωτερικό σας, που έχουμε όλοι μας, έτσι, είναι γνωστό. Και θέλουμε να ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, τι κίνηση υπήρχε πριν από ένα μήνα. Δηλαδή εμείς τι θα καθόμαστε συνέχεια μπροστά στην οθόνη και θα παρατηρούμε τι γίνεται έξω από το σπίτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αποθηκευμένα λοιπόν. Και έχεις τη δυνατότητα μέσα από εγώ περιβάλλον να πεις ότι εγώ θέλω, ξέρω εγώ, να δω τι γινόταν τον Ιούνιο από 10 μέχρι 20 έξω. Πολύ ωραία, θα καθίσεις και θα βάλεις γρήγορο να δεις τι γινόταν. Έχεις αυτή τη δυνατότητα. Εντάξει, ή να δεις, ξέρω εγώ, τη θερμοκρασία που έχεις βάλει κάπου. Εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε τελικά δεν το καταφέραμε, γιατί αγοράσαμε άλλο σένσορα.
ήταν να δώσουμε εδώ στους συνολόγους να πετάξουν ένα σένσορα μέσα στο βαρέλι. Έτσι, για πλάκα, να δούμε τι θερμοκρασίες και αν κατασύξεις εγώ μέχρι να γίνει. Να το δούμε. Εντάξει, αυτοί το ξέρουν, εμείς δεν το ξέραμε, αλλά θέλαμε με δική μας τεχνολογία. Αυτοί έχουν πάρει κάτι πολύ ωραία μηχανάκια εδώ πέρα, που πλέον όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενολόγοι από το ξέρω. Και να παράγουμε μπύρα, γιατί πλέον, από ό,τι πήγα είδα, έχει ένα μενού. Γεια. Λέει τόσο, το κάνεις τόσο, πατάς έντρα και πάτας εξπεριμένεις. Αυτό εδώ το μαραφέτη είναι ακριβώς το ίδιο θερμόμετρο που έχουμε, αδιάβροχο. Είναι ενσωματωμένο σε ένα, πώς το λένε, γαλβανισμένο, ένα μέταλλο εδώ πέρα, το οποίο μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε υγρό. Μπορείτε να το αποστηρώσετε με λίγο ενόπνο, με ξέρω κάποιο άλλο αποστηρωτικό και να το βυθίσετε μέσα σε ένα βαρέλι. Γι' αυτό το έχω πάει. Αυτά που λέει ο Απόστολος, υπάρχουν διάφοροι, μια σειρά σενσόρων, οι MQ, είναι αυτοί εδώ, οι οποίοι μετράνε συγκέντρωση σε PPM στον αέρα διαφόρων αερίων. Είναι λίγο ζώρικοι οι σένσορες, αλλά μπορείτε να κάνετε τις Παναγιάς στα μάτια από μετρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. MQ2, 5, 9, 8, ξέρω. Αυτά ήθελα να παρουσιάσω σχετικά με το web, για να κλείσουμε όλα τα πλευρές που μπορεί κανείς να ασχοληθεί και να δουλέψει. Αυτές είναι οι τρεις βασικές, έτσι, χαρτοβαρικά πιο πολύ εκεί η Arduino, στη λογική της κίνησης και όλου αυτού ή στην αναπαράσταση. Τώρα το καθένα χωρίζεται σε μικρότερα. Πριν φύγουμε σήμερα, θα θέλαμε να φτιάξουμε έτσι ένα πρώτο διαχωρισμό σε ομάδες για να αρχίσουμε, ξέρω εγώ, να μπείτε εσείς να φτιάχνετε πράγματα και να τα δείτε να παίζουμε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από αύριο στο προγραμματισμό. Βέβαια, ο διαχωρισμός που θα γίνει δεν πάει να πει ότι κάποιος μπορεί να φύγει στον δρόμο και να πει, ξέρεις, αλλιώς το φανταζόμουν, ή να μην είναι και σε δύο και σε τρεις ομάδες. Εντάξει. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις από όλο το ΟΘΟ και στους τρεις μας, σε μένα ειδικά, στον Δημήτρη, στον Δήμο. Ναι, θα κάνουμε διάλειμμα, απλώς θα κλείσουμε λίγο το... Ναι. Το πρόγραμμα Weber θα διαβάζει και τη βάση δεδομένων για να αναπαριστά, εκτός λογικά θα παίρνει, θα έχει δυνατότητα να διαβάσει τη βάση δεδομένων. Όχι, όχι. Αυτό, ναι. Για να εμφανίσει... Όχι, αυτό δουλεύει με WebSocket που σας έλεγα. Ναι. Δεν διαβάζει βάση δεδομένων, διότι είπαμε ότι για οποιαδήποτε να στείλουμε πράγμα και να πάρουμε κάνει 4-5 δευτερόλεπτα. Εμείς θέλουμε άμεσο, όταν λέμε live εννοούμε live. Αυτό γίνεται τη στιγμή που το βγάζει το Arduino οποιαδήποτε πληροφορία, στο επόμενο millisecond, όχι millisecond, αλλά τέλος πάντων ούτε καν δευτερόλεπτο βρίσκεται στο web. Ναι, αλλά από τη στιγμή που θα έχουμε φτιάξει ένα μενού για να εμφανίζω ή όχι τα εμπόδια, άμα έχει περάσει από το χώρο και τον έχει χαρτογραφήσει στη βάση δεδομένων, θα ξέρω... Θα ξέρω τα εμπόδια. Και θα πρέπει να τα εμφανίσει αυτό... Θα εμφανίσει τα εμπόδια που τα έχει, ναι. Δεν θα τα πάρει από τη βάση δεδομένων. Το web αυτό, το εφαρμογή μας. Δεν θα τα πάρει. Δεν θα σταματήσει η ροή του WhatsApp. Όχι. Έτσι είναι ένα επιπλέον. Α, το δούμε σαν επίπεδο. Από κάτω είναι το WebSocket, το οποίο μας στέλνει συνέχεια τι κάνει το αυτοκίνητο, και μετά μπορούμε εμείς με Ajax κλασικά να φέρνουμε τα εμπόδια. Ή θα δούμε με ποιο τρόπο. Μπορούν να ανοιχτούν δύο κανάλια. Ναι, και το ίδιο μπορεί να το κάνει. Έτσι. Ανάλογο. Άλλη. Ναι. Παιδιά, επειδή το ασύρματο είναι λίγο ζωρισμένο, φτιάξαμε άλλο ένα access point. Το Arduino 3α με ίδιο κωδικό, έτσι θα το γράψω και στο notepad να το έχετε. Είναι αυτό εδώ. Πρόταση δικιά μου. Η από εδώ πήγε στο 3, η από εδώ στο 3α. Αν θέλετε, έτσι, αν δείτε τη ζωή. Εντάξει. Μην μπείτε όλοι στο 1. Ας το κάνουμε έτσι. Από εδώ στο 3α, στο 3 που είναι το μπλε και 3α το μαύρο ή από εδώ. Εντάξει. Το κλείνω, όχι. Λοιπόν, Arduino 3α, έτσι.
Λοιπόν, να κάνουμε, μένουν δύο ακόμη λίγο θεωρητικά πράγματα. Το ένα είναι ο Γιώργης να μας δείξει λιγάκι στο GitHub, να δώσετε όλα τα usernames και τα λοιπά που έχετε, να σας δώσουμε πρόσβαση για εκεί, για το όλη την ώρα που μιλάμε, που είναι το πιο πρακτικό. Και το άλλο, θα ήθελα να το αποφύγω, αλλά μίλησα και λίγο με την ΠΕΙ και τα λοιπά, πρέπει να πούμε και λίγο για κάτι άδειες. Θα το κόψω πάρα πολύ, συνήθως αυτό είναι μια ώρα. Θα υπόσχομαι σε ένα τέταρτο να έχω τελειώσει με αυτό το πράγμα. Αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Εντάξει, συμφωνείτε. Μετά θα έρθει και το catering εδώ πέρα, να μας φέρει ένα σάντουιτς και διάφορα τέτοια, αλλά δεν ξέρω τώρα τι ώρα έχουμε συνηθίσει, είναι η πρώτη μέρα. Έχουμε συνηθίσει όλα, αλλά είναι η πρώτη μέρα, τώρα δεν ξέρω τι ώρα θα έρθουν. Μπορούμε εμείς μετά να τους λέμε από τώρα και πέρα τι ώρα θα θέλουμε. Τώρα βέβαια η ώρα είναι μία, καλά θα ήταν εδώ τώρα. Εντάξει, ας κάνετε διάλειμμα και άμα είναι θα σας κάνω ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, είναι το τελευταίο κομμάτι θεωρητικού περιεχομένου, να το πούμε έτσι. Τα υπόλοιπα θα είναι on demand. Δηλαδή, μόνο αν εσείς έχετε κάποιο πρόβλημα ή θέλετε κάπου κάτι να μάθετε σε οποιοδήποτε αντικείμενο, θα μας το λέτε και θα δημιουργούνται γκρουπάκια. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα, ξέρω εγώ, με το HTML5. Θα συγκρουθούμε εκεί και θα το κάνουμε. Έτσι ώστε να δουλεύει ο καθένας με την ταχύτητα που θέλει, με την ομάδα που θέλει, αλλά να υπάρχει και η ενημέρωση όπου κάπου υπάρχουν κενά. Εντάξει, αυτό περιμένουμε να μας το πείτε εσείς. Τώρα, επειδή αυτό το έργο ανήκει μέσα σε μια γενικότερη φιλοσοφία και εδώ στην Ελλάδα, αλλά πιο πολύ στο εξωτερικό, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα πάνω και είμαστε και λίγο υποχρεωμένοι από το έργο γενικότερα να το κάνουμε. Είναι η ιδέα του ανοιχτού λογισμικού. Έτσι. Έχουμε δύο έννοιες. Στα ελληνικά το λέμε ΛΑΚ, ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Είναι δύο φιλοσοφίες, δεν είναι μία. Απλώς αποφασίσαμε να συμμαχήσουμε για να προχωρήσουμε. Έχει κανένας ασχοληθεί, έχει διαβάσει κάτι με το open source γενικά ή το ελεύθερο λογισμικό, οτιδήποτε. Ή το χρησιμοποιείτε απλά μόνο επειδή είναι Java. Ναι. Ναι. Ναι, βάλω το. Ήμουν σε ένα παρόμοιο. Ναι. Είτε στο InnoVathens. Κοίταρε πάνω στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και μας είχαν μιλήσει εκεί πέρα για το GNU, που είναι το ελεύθερο λογισμικό, για το open source και για το κλειστό. Το open source στην ουσία είναι κάπως πιο κερδοφόρο και για την επιχείρηση, αν μπορώ να το πω έτσι, που μοιράζεις εν μέρη τον κώδικά σου, αλλά από την άλλη λειτουργείς και σαν εταιρεία που έχεις πιο χαμηλές τιμές και σε σχέση με το κλειστό λογισμικό και από την άλλη όταν τελειώσει το έργο το δίνεις σε κάποιον άλλον με την άδεια του copyleft, μεταφέρεις δηλαδή την άδειά σου τη χρήση στον επόμενο, στον επόμενο, στον επόμενο. Και αυτός, άμα θέλει, μπορεί να το αναπτύξει περαιτέρω. Ναι. Αυτό είναι η βασική άδεια. Η βασική ιδέα. Ναι. Το open source και το ελεύθερο λογισμικό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άδειες. Αυτός που το έχει φτιάξει έχει άδεια. Είναι δική του. Την έχει και τη χαίρεται. Και μάλιστα εμείς είμαστε πολύ πιο αυστηροί σε αυτά τα πράγματα από ό,τι το κλειστό λογισμικό. Δηλαδή αν κάποιος γράψει ένα πρόγραμμα και δει ότι το πήρες εσύ παραδείγματος χάρη και κάνεις δουλειά και δεν αναφέρεις ότι το έκανα εγώ, θα έχεις μπλεξίματα μεγάλα. Δηλαδή είναι το θέμα, σου χαρίζω ένα γάιδαρο το κοιτάς στα δόντια, δηλαδή τουλάχιστον πες το δικό μου και γράψω κάπου και βάλει την άδεια εκεί πέρα. Τώρα οι άδειες που υπάρχουν είναι αυτό που λέμε copyleft ή τη δυνατότητα που έχουν αυτές να... Ο κώδικας που παράγεται να επιστρέψει στην κοινότητα, όπως σας είπα χθες με το OpenWRD. Όπως συμβαίνει και με αυτή τη τηλεόραση εκεί πέρα πάνω. Οι Philips και όλοι οι άλλοι έχουν από πίσω Linux. Όλες οι φλάτ τηλεοράσεις έχουν πίσω Linux. Πήρες λοιπόν ένα πράγμα που το δουλεύουν τόσοι χιλιάδες κόσμος, έκανες τη δουλειά σου, βγάζεις τα χρήματά σου, μοιάζεις με χαρά σου, κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτό. Αλλά αν εσύ όμως έκατσες και έγραψες ένα driver τώρα, ο οποίος κάνει τη δουλειά σου, παρακαλώ πάρα πολύ φέρτο, γιατί άμα δεν είχες εμάς δεν θα κάνεις τον driver. Πώς να τον βάλεις τον driver να παίξεις την παλάμη σου.
θέλεις ένα λειτουργικό σύστημα να παίζει. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν του open source. Διαφέρει βέβαια από το ελεύθερο λογισμικό. Εγώ θα σας μιλήσω με ένα βιντεάκι με κάποια θεματάκια για το ελεύθερο λογισμικό πιο πολύ. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις, εγώ είμαι πιο πολύ οπαδός στο ελεύθερο λογισμικό παρά του ανοιχτού λογισμικού. Λοιπόν, ας δούμε λιγάκι το βιντεάκι. Θεωρητικά δεν διαβάσατε καθόλου τη φιλοσοφία πάνω σε αυτό που βασίζεται. Ο καθεδρικός ναός και το παζάρι το έχετε ακούσει, το βιβλίο. Ωραία. Ας το δούμε τότε μαζί, θα έλεγα. Σε LVLC, κάτσε. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε και μια ηλικία αρχή. Λοιπόν. Έχουμε εδώ τώρα είναι ένα ωραίο βιντεάκι που λέει για την ιστορία του καθεδρικού ναού και του παζαριού. Αυτά θα το μπορείτε να το βρείτε και αγγλικά. Εγώ θα σας κάνω μια ελεύθερη μετάφραση τώρα. Έχουμε το παζάρι όπου πολλοί άνθρωποι μεταξύ τους έχουν ομάδες και ο καθένας δουλεύει για τις ανάγκες της ομάδας, όπως ξέρουμε το παζάρι του κανονικού. Από την άλλη λοιπόν υπάρχει ο καθεδρικός ναός, ο οποίος λίγο πολύ ξέρουμε τι κάνει ένας καθεδρικός ναός με την έννοια την πραγματική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εδώ από τη δεξιά πλευρά που είναι το παζάρι έχουμε τις ομάδες όπου υπάρχει αλληλοεπίδραση διαφορετικών ομάδων μεταξύ τους και αλληλοεπίδραση διαφορετικών ομάδων μεταξύ τους. Εδώ στον καθεδρικό ναό έχουμε μία αποφάσεις και γενικώς που παίρνονται είναι από πάνω προς τα κάτω. Η διάχυση δηλαδή δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα, λίγο πολύ αναρχική, αλλά είναι από πάνω προς τα κάτω. Κάποιος κάποιοι αποφασίζουν κάτι και οι άλλοι το ακολουθούν. Αυτό είναι το μοντέλο του καθεδρικού ναού. Εδώ βλέπουμε τις γραμμές που είναι, ότι μπορεί να υπάρξει αλληλοεπίδραση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις ανάγκες, εδώ λέει το αγγλικό κείμενο τώρα, τις οποίες υπάρχει μια ομάδα που δεν έχει κάποια άλλη, κάποια πράγματα, υπηρεσίες, οτιδήποτε προσφέρει μια ομάδα που δεν προσφέρει άλλη, και τέλος πάντων διακινούνται έτσι αγαθά και ιδέες μεταξύ τους, τα οποία είναι προϊόν όλες αυτές τις διαπραγμάτευσης, να το πούμε έτσι, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων, μεταξύ τους. Έτσι, μια συγκεκριμένη διαδρομάτευση τώρα, ναι. Εδώ το συμβολήσαμε τώρα ως ένα εργοστάσιο, έτσι, το οποίο πηγαίνουν αυτοί που θέλουν να καταναλώσουν προϊόντα με τα καροτσάκια μας, έτσι, και παίρνουν διάφορα προϊόντα. Έτσι, δεν έχεις επαφή εδώ τώρα εσύ ως καταναλωτής ενός τέτοιου μοντέλου άμεσα με το παραγόμενο πράγμα. Εντάξει, ενώ εδώ είσαι ταυτόχρονα παραγωγός και καταναλωτής. Σκεφτείτε τη λαϊκή, σκεφτείτε τα παραδοσιακά παζάρια που μπορείτε να έχετε δει σε ταινίες του Βέγκο, έτσι. Είσαι και παραγωγός, είσαι και καταναλωτής. Δηλαδή λαμβάνεις μέρος στην όλη διαδικασία. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό μοντέλο, ενώ εδώ πέρα δεν λαμβάνεις. Πηγαίνεις, αγοράζεις, παίρνεις και βέβαια αυτά που παίρνεις και πολλές φορές για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο υπάρχουν και πατέντες, υπάρχουν δηλαδή πράγματα που είναι κλειδωμένα. Δεν γνωρίζεις εσύ βασικά. Εφόσον δεν είσαι μέλος της παραγωγής σε κανένα σημείο, είσαι μόνο καταναλωτής, δεν γνωρίζεις το προϊόν, δεν μπορείς να έχεις οποιαδήποτε λειτουργία πάνω στο όλο θέμα του προϊόντος. Εντάξει. Αυτούς. Σε αντίθεση εδώ πέρα που ένας που παράγει ντομάτες μπορεί να μην παράγει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Αλλά είναι μέσα στην παραγωγή. Γνωρίζει τι σημαίνει παραγωγή κτλ. Αυτό το σύστημα, ενώ εδώ πρέπει να δουλέψει κλειστό, δεν γίνεται να δουλέψει ανοιχτό αυτό το σύστημα, το άλλο πρέπει να είναι ανοιχτό. Ιδάλλως, δεν γίνεται να δουλέψει. Όταν διακινούμε ιδέες, οι ιδέες είναι ανοιχτές. Όταν βγαίνω και εγώ λέω έχω αυτό, πρέπει να το διαλαλήσω. Άμα δεν μπορέσω να το διαλαλήσω, πώς θα μπορέσω να πάρω τα αυτά που θέλω, ή πώς θα μπορέσω να έχω τις πρώτες ύλες κτλ. Λοιπόν, αυτά τα πραγματάκια δεν γεννήθηκαν τώρα, λέει το κείμενο, με τους υπολογιστές που ξεκινήσαμε εμείς να φτιάχνουμε ανοιχτό λογισμικό, υπήρχαν πάντα και θα σας φέρω παραδείγματα. Και υπάρχει πάντα μια μάχη μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων. Έτσι, αυτά υπάρχουν από πάρα πολύ παλιά, δεν είναι τώρα. Απλώς τα μελετήσαμε και φτάσαμε σε ένα σημείο. Και λίγο πολύ μέσω της πληροφορικής έχουν φτάσει. Παλεύανε λοιπόν μεταξύ τους και πότε ήταν, όπως έδειξε την προηγούμενη εικόνα,
κέρδιζε το μοντέλο του καθολικού ναού, λέγε με Μεσαίωνα, και πότε κέρδιζε το μοντέλο του παζαριού, έτσι, όπου η αγορά, η διακίνηση των ιδιών, των προϊόντων και των μικρών πόλεων, πες με αρχαία Ελλάδα και τα λοιπά, που υπήρχε, που κάθε πόλη έκανε, μπορείς να τη δεις σαν μια ομάδα, έτσι, που μπορούσε να επικοινωνήσει με τις άλλες. Ανάλογα με τις εποχές υπήρχε και αντίστοιχο μοντέλο το οποίο είχε τα πάνω του. Λοιπόν, αυτό το μπορείτε να το βρείτε εδώ. Λοιπόν, άμα βάλετε τώρα, εδώ τώρα αυτό ήταν, όπως λέει, ένα ρομπότ, μας λέει αυτή την ιστορία. Αυτό όμως είναι ένα ωραίο βιβλίο, μπορείτε να το πάρετε να το διαβάσετε, είναι καταπληκτικό βιβλίο. Έχει πολλές πτυχές αυτές που προσπάθησα εγώ τώρα να σας πω σε 2-3 λεπτάκια, αξίζει να το διαβάσετε. Έτσι. Υπάρχει, νομίζω το έχουμε μεταφράσει και στα ελληνικά, αλλά άμα το βάλετε έτσι μπορείτε να το βρείτε και στα αγγλικά, όσοι ξέρετε, να το διαβάσετε κατευθείαν τη πηγή του. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δω τι έρχεται. Ναι, λοιπόν, εγώ τώρα με αυτό το θέμα ήθελα να ρίξω κάποια πράγματα και να σας προβοκάρω και οτιδήποτε για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Έχετε κάτι μέχρι στιγμής, ξέρω εγώ, κάποιο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε, μια σχόλια, ένα οτιδήποτε? Είπατε πριν ότι όταν δίνεις κάτι από την κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού και το χρησιμοποιεί κάποιος, είναι υποχρεωμένος, αν αυτός ο κάποιος προσθέσει κάτι, να το επιστρέψει πίσω. Ανάλογα με την άδεια. Ανάλογα με την άδεια. Πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος στην πράξη, δηλαδή πώς θα βρει η κοινότητα ότι εγώ έχω χρησιμοποιήσει κάτι, το έχω αναπτύξει και δεν το έχω επιστρέψει πίσω? Ναι. Με δύο τρόπους. Όπως λέει ότι αυτός που προστατεύει τη δημοκρατία μας εμείς οι ίδιοι, έτσι λένε οι αρχές της δημοκρατίας. Έτσι και εμείς λοιπόν ο καθένας μας που είμαστε και δουλεύουμε και είμαστε οπαδοί αυτού του συστήματος που λέγεται ΛΑΤ, πρέπει να φροντίσουμε όταν βλέπουμε κάτι να το δει, να το, πώς το λένε, να το βάζουμε στη βάση που υπάρχει στο FSF και στο GNU. Αυτοί μετά κάνουν κινήσεις αντίστοιχες. Δηλαδή, εσύ στην που σας έλεγα προηγουμένως, δεν θα το έδωσε κατευθείαν, έτσι. Αλλά όμως έχεις απέναντι δύο οργανισμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι, έτσι, το FSF που είναι του ανοιχτού λογισμικού και το GNU που είναι πιο πολύ του ελεύθερου, οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Μπορεί να μην ασχοληθεί με μένα που πήρα, έγραψε ένα πραγματάκι και δεν το επέτρεψα, αλλά βαριά πράγματα της Philips ή οτιδήποτε, ή ότι πήρε η Google τώρα στο Android και έβαλε πράγματα, από ό,τι βλέπετε τα έχει ανοίξει τα περισσότερα. Δηλαδή γίνεται και υπάρχει... Καλά τώρα, δέκα. Υπάρχει τώρα με μερικά... υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Έτσι. Εμείς τώρα τι προσπαθούμε. Προσπαθούμε με τις άδειες που έχουμε φτιάξει να μην υπάρξει τρύπα μέσα στις άδειες νομικά. Εντάξει. Γιατί δεν ξέρω την ιστορία του Unix αν την έχετε διαβάσει. Βασικά είναι, πάει πίσω σε 2-3 άτομα. Τα οποία 2-3 άτομα τι κάνανε, φτιάξανε ένα σύστημα το οποίο το δουλέψανε, φτιάξανε ένα multi στην αρχή, απέτυχε και μετά λέει ας κάνουμε το Uno, το οποίο είναι το αντίστοιχο του multi που το πάμε Unix. Λοιπόν, και καθίσανε και φτιάξανε αυτά τα πράγματα σε κάτι πεταμένους υπολογιστές. Έρχεται μετά το πανεπιστήμιο όταν είδε ότι παίζει και λέει ρε φίλε, εσύ μας τα έφτιαξε δικούς μου υπολογιστές, άρα μου ανήκει ο κώδικας. Δηλαδή βασικά τα ποιήματα που σε φέρει πρέπει να ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, διότι τα έγραψε με στυλό όταν ήταν πρέσβη στην Αλεξάνδρεια. Το ξέρεις αυτό. Άρα λοιπόν γιατί δίναμε χρήματα στην οικογένεια σου φέρει τόσα χρόνια. Να τα πάρουμε. Χρησιμοποιήσει στυλό και χαρτί της πρεσβείας της Αλεξάνδρειας. Συγγνώμη, μην πιστεύουμε, αυτό είναι η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος πρέσβης ήταν, έγραφε ότι στον ελεύθερο του χρόνο και έπαιρνε το στυλό της πρεσβείας και έγραφε. Πήρα το λάθος στον αυτό και στο αμογιάλι και τι έγραφε. Λοιπόν. Και το χαρτί της πρεσβείας. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, με την ίδια λογική, θα έπρεπε να είναι και αυτό έτσι. Να το είδες. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ναι. Εμείς προσπαθούμε τώρα με άδειες να μην ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο έτσι. Να ρωτήσω κάτι.
το θέμα ανοιχτού με κλειστού. Από το θέμα για το κλειστού και ανοιχτού που λέγαμε, το λογισμικό. Από το θέμα της ασφάλειας που πολλοί λένε, ας πούμε, ότι τα κλειστά είναι πιο ασφαλές από τα ανοιχτά. Αντιθέτως, τα ανοιχτά είναι πιο ασφαλές από τα κλειστά. Λοιπόν, έρχομαι εδώ τώρα σε ένα παραδειγματάκι, θα το πούμε λιγάκι και θα το συζητήσουμε πάλι ξανά. Λοιπόν, πάμε. Σας έλεγα για μοντέλα προηγουμένως, που δεν είναι αναγκαστικά της πληροφορικής, έτσι. Εδώ είναι ένα μοντέλο που προσιάζουμε τα σπίτια. Είναι ανοιχτό μοντέλο αυτό που λέει. Γιατί σας είπα από τη ζωή τώρα. Το σπίτι είναι ανοιχτό μοντέλο. Πας εσύ βλέπεις ένα τύπο και σου δείχνει ορισμένα 3-4 πράγματα και λες αυτό θέλω. Πες δεν λες, θέλω αυτό. Το παίρνεις λοιπόν αυτό εσύ και λες, ξέρεις φίλε, εκεί που μόλις το παράθυρο, εγώ το θέλω λίγο πιο μεγάλο, δεν θέλω την κουζίνα εκεί, τη θέλω εκεί, μεγάλο σέντρινγκ εκεί πέρα, εγώ ξέρω εγώ μπορεί να μου αρέσει να έχω μεγάλο σαλόνι, άλλο μικρό κτλ. Κάνεις αλλαγές στο σπίτι. Δεν σε κάνεις αλλαγές. Τα σχέδια είναι δικά σου, τα έχεις, μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, και μετά παραγγέλνεις ένα συνεργείο και αρχίζεις να φτιάχνεις σπίτι. Εντάξει, φτιάχνεις το σπίτι κανονικά, ωραία. Δεν πιστώνεις όμως ότι αυτοί λοιπόν τη βαράνε και δεν φτιάχνεις καλά τη δουλειά. Τους διώχνεις πέρα σε άλλους. Επειδή έχεις τα σχέδια, μπορείς να διώξεις όποιο συνεργείο θέλεις και να συνεχίσεις με όποιο το δουλειά θέλεις στο έργο σου που θέλεις. Αν δεν έχεις τα σχέδια, δεν μπορείς να διώξεις συνεργείο. Αν τα σχέδια ανήκαν στο συνεργείο, διώχνοντας το συνεργείο θα είχαν και τα σχέδια αυτή. Εσύ όμως τα έχεις αυτά. Πλήρωσες έναν τύπο, στα φτιάξεις ένα δικά σου. Λοιπόν, το παίρνεις, το φτιάνεις, το ράνεις και βλέπεις εδώ πέρα ότι τελευταία στιγμή αποφάσισες να βάλεις και δορυφορική κεραία. Την έβαλες. Δηλαδή κάνεις ό,τι αλλαγές θέλεις. Δεν ρωτάς κανέναν. Εντάξει, ξεκίνησες έτσι, το πήγες έτσι, μετά λες α, δεν είναι έτσι, μετά μ' αρέσει έτσι, μετά έτσι. Κοίταξε να δεις 5 αλλαγές και σε έκανες εσύ χωρίς να ρωτήσεις κανέναν. Εντάξει, αυτό είναι το μοντέλο του ανοιχτολογισμού. Δουλεύει η ανθρωπότητα χρόνια ολόκληρα σε αυτό το σημείο. Με αυτό το μοντέλο του παζαριού. Πας, βλέπεις πράγματα και τα κάνεις. Εδώ έλεγε control. No control, λέει. Αυτό που κατηγορούν του ληστού λογισμικού και του καθεδρικού ναού γενικότερα σου λέει δεν έχεις τον έλεγχο. Όπως δεν έχω τον έλεγχο, ρε φίλε. Εγώ πήγα πλήρωσα έναν αρχιτέκτονα, μου έδωσε ένα πράγμα, μετά το έχω διαλύσει, το έχω αλλάξει, το έκανα όπως το γουστάρω και το πήγα εκεί. Αυτό ήθελα, αυτό έκανα. Γιατί δεν έχω κοντρόλ. Πάτησα από πουθενά ένα κουμπί και μου φέρει όπως μου φέρει το Hamburg και ξέρω εγώ το McDonald's και του λες δεν θέλω κρεμμύδι, μπα όχι, εμείς μη κρεμμύδι το δίνουμε. Αυτό είναι ο κοντρόλ. Δεν είναι no control να πάω στην ταβέρνα και του λέω ξέρεις φίλε, αυτό βγάλω το και βάλει μου εκείνο. Δεν μου βάλεις μουστάρα, θα μου βάλεις εκείνο. Αυτό λέγεται control. Εντάξει, και αυτά τα μοντέλα δουλεύουν όπως σας έλεγα προηγουμένως ταυτόχρονα. Λοιπόν, εδώ είναι η μύθη. Γι' αυτό αυτό το βιντεάκι να σας το δείξω που το έχω φτιάχτηκε για να αποδείξουμε σε πολλούς ότι το μοντέλο αυτό δεν είναι μόνο της πληροφορικής. Είναι μοντέλο που δουλεύει από την εποχή του Φιδία μέχρι σήμερα με ανοιχτό λογισμικό. Και μάλιστα έχει φτιάξει πράγματα και θάματα που τρίβει ο καθένας στα μάτια του. Από δικά μας και οπουδήποτε στον κόσμο. Λοιπόν, άρα έχω το κοντρόλ. Πάμε παρακάτω. Τι λέει το δεύτερος μύθος. Πάτησε, ναι. Να προχωρήσεις. Ναι. Open and safe. Επειδή είναι open, είναι unsafe. Εδώ τώρα σας μεταφράζω αυτό που λέει. Μα ακριβώς το αντίθετο είναι. Επειδή είναι open, το βλέπουν πολλά, πιο πολλά μάτια, άρα τα πολλά μάτια θα το διορθώσουν. Και δεν θα τα αφήσουν. Το θέμα της σημερινή ιστορία σε σχέση... Φεύγω λίγο από την αρχιτεκτονική, αν και εδώ πέρα είναι το ίδιο, διότι όταν ο άλλος πήγε ήδη, ξέρω εγώ, τα λάθη που έκανε ο άλλος στην πίζα, δεν είχα ζωή να πάω να ξανακάνει τέτοια λάθη. Άρα λοιπόν, πού είναι το unsafe. Έχουμε δεύτερη πίζα πουθενά. Δεν έχουμε. Πώς αυτό το είδαμε το λάθος. Ή κατέρευσε κάτι ή οτιδήποτε. Ή ο τρούλος δεν ήταν ωραίος. Δεν ξέρω εγώ τι. Βλέπουμε μια τάση, άμα διαβάσει κανείς λίγο βιβλίο αρχιτεκτονικής κτλ. Που πάει έτσι. Ανεβαίνει. Δεν πάει έτσι. Έτσι. Οπότε γινόμαστε πάντα καλύτεροι. Αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι όταν πολλοί βλέπουν, το διορθώνουν κιόλας πιο γρήγορα. Και βλέπετε τώρα σε προγράμματα ανοιχτού λογισμικού, η αντίδραση που υπάρχει σε σφάλματα ή σε τρύπες είναι άμεση. Είναι την επόμενη μέρα. Ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες, όπως η Microsoft, αργεί να καλύψει τις τρύπες, διότι είναι πρακτικό το πράγμα. Δεν έχει τόσους ανθρώπους η Microsoft όσους έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε περισσότεροι. Έτσι. Και εμείς είμαστε πιο πολλοί. Όταν ο άλλος σου δίνει ένα ανοιχτό λογισμικό και το παίρνεις δωρεάν και βλέπεις ένα λάθος, θα πάρεις το ποντικάκι και θα το αναφέρεις εκεί που πρέπει. Πιο πολύ θα το κάνεις από ότι ένας κλειστού λογισμού που σου λέει γιατί να βοηθήσω εγώ την εταιρεία τώρα.
Έτσι. Ενώ εδώ πέρα το λες, ποιος φίλε. Άλλωστε τα περισσότερα προγράμματα ανοιχτού λογισμικού έχουν crash πρωτόκολλο, να το πούμε έτσι. Όπου όταν κρασάρει ένα πρόγραμμα, στο Firefox παραδείγματος χάρη, όταν κρασάρει, βγαίνει μια σελίδα και σου λέει θέλεις αυτό τώρα να το στείλεις στη Mozilla. Εγώ πατάω πανταγές. Αυτό το πραγματάκι για να το κάνει μια εταιρεία, είτε λέγεται Oracle είτε λέγεται Microsoft, είναι να πληρώσει ομάδα για να το κάνει. Δεν πληρώνει. Αυτή τη στιγμή θα πωλήσει η Microsoft 17.800 άτομα. Το διαβάσατε έτσι. Από τον τομέα των κινητών. Διότι πόνταρε ότι όλος ο κόσμος θα πάει να αγοράσει Windows κινητά, αλλά εντάξει. Δεν αγοράσει. Οπότε 17.800 φεύγουν. Ναι. Του Android γενικώς είμαστε πιο πολύ, να το πούμε έτσι, και πολύ πιο στα λογισμικά κτλ. Μπορούμε να πατήσουμε το, να το στείλουμε. Άλλωστε λέει και ένας τύπος μαθηματικός που λέει, ο τύπος των Δελφών, ότι δύο Einstein είναι καλύτερος από τον ένα. Που σημαίνει ότι όταν έχουν πολλούς προγραμματιστές είναι καλύτερο από τον ένα. Οι πολλοί είναι καλύτεροι για να βγάλουν, να βλέπουν λάθη, να δοκιμάζουν κτλ. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο μύθο, ότι όλα είναι ελεύθερα. Αυτός είναι ο μύθος που το κάνουμε λάθος εμείς καταρχήν στην Ελλάδα. Δεν είναι ελεύθερα όλα. Με την έννοια αυτή. Όλα είναι τζάμπα, ξέρω εγώ. Αυτό το μοντέλο του ανοιχτού λογισμικού, το μοντέλο του παζαριού, είναι αυτό που δουλεύουμε εμείς στην πληροφορική. Είναι ελεύθερο, μπορώ να κάνω σπίτι. Όχι. Πήγα, πλήρωσα ένα αρχιτέκτονα, μου έδωσε τα δεδομένα. Είναι ανοιχτό μέχρι στιγμής. Τον πλήρωσα, μου έδωσε ένα προϊόν. Πολύ ωραία, το έχω, το κάνω ό,τι θέλω. Δεν μου λέει μετά, ξέρεις τι λέει. Τέλειωσε τώρα η άδεια. Δώστε το πίσω. Όπως είναι στα κλειστά τα λογισμικά που έχετε, που δουλεύετε, αν δουλεύετε. Δεν είναι δικά σας, είναι νοικιασμένα. Ξέρετε. Δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Έτσι. Ούτε να τα μεταπολίσετε. Ενώ αυτό εδώ πέρα μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, δηλαδή αυτό το σχέδιο που έδειχνε στην αρχή μπορεί να το δώσει και στο φίλο του. Έχει το φίλο και λέει: μου άρεσε σπίτι, σου είπα τα σχέδια. Ανοιχτό λογισμικό. Λοιπόν, όμως δεν είναι ελεύθερο. Πλήρωσα και να πάρω τα σχέδια εκτός αν ήμουν ο ίδιος αρχιτέκτονας. Πολύ ωραία. Πληρώνω κάποιος να το φτιάξουν το σπίτι. Εκτός αν ξέρω εγώ ο ίδιος να το φτιάξω. Άρα δεν είναι ελεύθερο. Το ίδιο σημαίνει και εδώ πέρα. Αν καθίσω εγώ εδώ πέρα να κάνω εγώ ένα γοψάρι για να κάνω τη δουλειά μου, σημαίνει ότι είμαι προγραμματιστής. Που εντάξει, μπορεί να τυχαίνει εγώ τώρα να μπορώ να το κάνω, αλλά άλλος μπορεί να μην το κάνει. Εγώ μπορεί να μην ξέρω να κάνω άλλα πράγματα, που σίγουρα δεν ξέρω να κάνω άλλα πράγματα. Άμα θέλω να κάνω εκεί πέρα, πρέπει να το πληρώσω. Μα και εγώ πάλι να το δείτε εκεί που έφτασα και ξέρω αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι κάποτε σπούδασα. Δηλαδή, όπως και να το πάρει φιλοσοφικά, free δεν είναι. Δεν είναι θέμα τζάμπα. Είναι θέμα ελευθερίας να μπορώ εγώ να κάνω με το προϊόν που έχω αγοράσει ό,τι θέλω. Όπως αυτή τη στιγμή εδώ πέρα αυτό, εγώ μπορώ να το πετάξω, να το κάνω όταν δεν το γουστάρω. Ή να πάρω, ξέρω εγώ, 10 μπουκάλια Coca-Cola, να μην τα θέλω και να τα δώσω δίπλα σε ένα πάρτι μικρών παιδιών που έγινε και να μου δώσουν, ξέρω εγώ, από εκεί που τα είχα πάρει, ξέρω εγώ, 3 ευρώ το μπουκάλι, να μου δώσουν 1 ευρώ. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με το λογισμικό, στο κώδικα. Έτσι, πρέπει να ξαναγοράσεις το κώδικα, το πρόγραμμα. Αυτό είναι που λέμε ελευθερία γενικότερα στο όλο πράγμα. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο και από πού το έχουμε αυτό, άμα θέλετε να το δείτε με τις ψυχές σας. Που βεβαίως αυτά που σας έχω πει είναι ανοιχτού λογισμικού. Δεν τα έχω κλέψει. Είναι και τα δύο βιντεάκια ανοιχτού λογισμικού. Που σημαίνει πάρτα φίλε, δείχτα και κάντα ό,τι γουστάρεις, αλλά ξέτα. Λοιπόν, μπορείτε να τα δείτε εδώ πέρα που λέει, τη σελίδα εκεί πέρα πάνω, που φτιάξανε αυτό το ωραίο βιντεάκι. Εγώ το βρίσκω καταπληκτικό. Περιγράφει δηλαδή ένα μοντέλο που δεν έχει σχέση με την πληροφορική. Που σας έλεγα προηγουμένως σχετικά με το παζάρι και το καθολικό ναό. Λοιπόν, αυτά είναι η άδεια η οποία έχει. Δεν θα το σταματήσω τώρα, θα το πάω γρήγορα. Εδώ είναι η ιστορία του Linux, παιδιά. Αυτός είναι ο Linus Torvalds. Όταν ήταν φοιτητής, μαθητής φοιτητής, και έγραψε αυτό το κείμενο. Και το έστειλε στο Ιντερνετ. Γεια σας, παιδιά, σκοπεύω να κάνω ένα μικρό προγραμματάκι, όχι και εσύ τίποτα μεγάλο, μόνο σήμερα θα δουλεύει. Αυτό ήταν το μήνυμά του.
Όμως αυτό, επειδή ήταν μέσα στην τάση τη λίγο έτσι επαναστατική της εποχής, αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, υλοποιήθηκε και από το γνού που λέγαμε πριν, το υιοθέτησε και άρχισαν να γράφουν πράγματα. Αυτός είναι ο Στάλμαν. Είναι αυτός που έχει φτιάξει το γνού. Ήταν καθηγητής, παραιτήθηκε και από τότε ασχολείται μόνο με το ελεύθερο λογισμικό, μη μας το κλέψει κανένας. Και βέβαια τον φτιάξαμε έτσι γιατί είναι ο δικός μας, με τις 10 εντολές. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εντολές εδώ πέρα. Είναι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες που πρέπει να έχει ένα λογισμικό για να είναι ελεύθερο. Ό,τι λείπει από μέσα σημαίνει ότι δεν είναι ελεύθερο. Η Microsoft συνήθως δεν τα έχει και τα τέσσερα αυτά, όπου ελευθερώνει που λέει ο Δημήτρης. Έχει την ελευθερία να το διαβάζεις, την ελευθερία να το αλλάζεις, την ελευθερία να το διανέμεις, την ελευθερία να το κάνεις ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, αν απαγορεύεται οτιδήποτε από αυτό, δεν γίνεται. Και εδώ λέει ότι το Linux, όπως ξεκίνησε από, από κάτι punk, το δείχνω μέσα εδώ πέρα, που ήταν για χόμπι, που ήταν για φοιτητές, έχει αυτή τη στιγμή η Wall Street δουλεύει με Linux, το Ιντερνετ, παιδιά, δουλεύει, είναι εργατό με Linux, μόνο το desktop είναι Windows πλέον. Λοιπόν, εξυπηρετεί κόσμο και ο κοσμάκι, το Android είναι Linux, αυτά είναι Linux, έτσι. Τα ATM δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι Linux, αλλά αυτοί το γράψαν εκτός Ελλάδας. Και όπου πάτε σε γυμναστήρια και τα λοιπά, κάτι τέτοιες συσκευές ειδικές, έχει Linux πάνω. Πώς? Τα ATM, ναι. Ναι, αυτό τώρα το γράψαν άλλοι, εκεί πέρα ξεκίνησαν την αρχή να βάζουν Linux. Λοιπόν, αυτό ήταν το έτσι η γρήγορη ιστορία του Linux, λίγο αστεία φτιαγμένη. Μέχρι εδώ κάτι, ξέρω εγώ, παρατήρηση, σχόλιο, οτιδήποτε. Όταν κάποιος παίρνει τον κώδικα σε ένα οποιοδήποτε ανοιχτού λογισμικού και κάνει τις διάφορες τροποποιήσεις, ναι, αυτές μπορεί κάποιες φάσεις, ας πούμε, να μην βγουν σε καλό. Όταν τις επιστρέψει πίσω, υπάρχει κάποιος έλεγχος από την κοινότητα ώστε να δουν ότι εκεί πέρα έχει γίνει κάποιο λάθος ή ίσως και επίτηδες να έχουν, να προσπαθούν να σαμποτάρουν, ας πούμε, για παράδειγμα, το ανοιχτό λογισμικό. Στο kernel, προσέξτε το Linux, έχει το kernel.org. Το kernel.org, αν θέλετε χτυπήστε το, εκεί είναι ο πυρήνας. Αυτό είναι η βάση του Linux. Εκεί δεν μπαίνει τίποτε αν δεν περάσει πρώτα από την σκληρή ομάδα, να το πούμε έτσι, που θα βάλει πράγματα μέσα. Δηλαδή το χειρότερο που θα μπορούσε να μας συμβεί είναι στον πυρήνα πραγματικά μέσα να μπουν δούρυοι ύπη κτλ. Αυτό ελέγχεται έτσι. Τώρα, εμείς σε αντίθεση με τα Windows, όπου ποιοι δουλεύουν Windows από μέσα, έλα πείτε το, ναι. Ωραία. Όταν ψάχνετε προγράμματα, τι κάνετε βασικά. Πάτε, κάνετε, ψάχνετε δεξιά, Google από εδώ, Google από εκεί, βρίσκετε το πρόγραμμα, το κατεβάζετε, next, έντε, τέλος. Αυτή είναι η νορμάλια διαδικασία που κάνετε. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης που έρχεται από την διανομή που ο καθένας αγαπάει και παραδείγματος χάρη εγώ που μου αρέσουν τα Red Hat Oriented και δουλεύω, ας πούμε, το CentOS, έχω μια εντολή που λέγεται YAM. Όταν θέλω να εγκαταστήσω κάτι δεν ψάχνω ποτέ στο Internet. Πάω λοιπόν στο YAM και γράφω YAM, ψάξε αυτό το πρόγραμμα, Enter, και μου βγάζει μια λίστα. Ό,τι θέλω εγώ τώρα από αυτά, έχει μετά YAM info, το κάθε έχει να δω τι κάνει κτλ. Και όταν τελικά αποφασίσω ότι το θέλω, γράφω YAM install, αυτό το πράγμα, enter. Και μπαίνει στον υπολογιστή μου. Τι διαφέρει αυτή η διαδικασία από αυτή που κάνετε εσείς? Ότι εγώ παίρνω από μια αποθήκη η οποία έχει εγκριθεί από τη διανομή την οποία αγαπώ. Αυτή η διανομή, γι' αυτό λέμε υπάρχουν καλές διανομές και κακές διανομές, έχει ελέγξει οτιδήποτε έχει μπει μέσα. Αν ακολουθώ εγώ ως χρήστης Linux πάντα αυτή τη διαδικασία, είμαι σίγουρος ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα έχει ποτέ τίποτα κακό πάνω. Αν και εγώ τώρα όμως πάω και αρχίζω και τσιμπολογάω δεξιά-αριστερά και το βάλω, τότε ας πάω. Άμα πάρω κάτι στραβό. Εντάξει, η διαδικασία αυτή. Έτσι λοιπόν, επειδή περνάνε από αυτές τις, από αυτούς τους ελέγχους, είναι πολύ δύσκολο να μπει κάτι μέσα. Έτσι. Βεβαίως υπάρχουν και χρήσεις οι οποίες δεν ακολουθούν αυτή την λογική, αλλά οι περισσότεροι ακολουθούν αυτή τη λογική διότι είναι και πιο εύκολη. Θέλω να βάλω, ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας,
αντίστοιχο το Photoshop, σε εμάς λέγεται Gym. Βάζω λοιπόν Yomi Style Gym. Πατάω Enter και πίνω καφέ. Ούτε να το κατεβάσω, ούτε να το βάλω, ούτε να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση, ούτε να έχεις next, τίποτα. Είτε εμπιστεύουμε λοιπόν τη διανομή, είτε δεν εμπιστεύουμε. Και να συμπληρώσω εγώ με ένας από αυτούς που δεν εμπιστεύεται, διότι με αρέσει πιο πολύ το Slagware. Το Slagware λοιπόν, κάθισε μόνος και φτιάχνει τα πακέτα. Τα παίρνεις, τα κάνεις κομπάι και τα φτιάχνεις. Όμως τον πηγαίο κώδικα πάλι και εμείς δεν τον κατεβάζουμε από οπουδήποτε. Το κατεβάζουμε πάλι από τη διανομή. Απλώς δεν μας τον έχει κάνει pre-combine. Θα μου πείτε γιατί βασανίζεις ρε Αποστόλη και το κάνεις κομπάι. Όταν γίνεται κομπάι στο δικό μου το μηχανάκι θα τρέξει πάντα πιο γρήγορα από το να μου το έχει δώσει έτοιμο. Παίρνω ταχύτητα, παίρνω σταθερότητα. Όχι υψηλά γράμματα που να μου πείτε, αλλά εμένα έτσι μου αρέσει. Βλέπετε ότι ο καθένας κάνει ένα γουστάρι, αλλά ακολουθούμε πάντα κάποιες λογικές οι οποίες μας προστατεύουν. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει. Και κάθε, άμα γραφτεί σε διάφορα forums, υπάρχει πάντα λίστα που μπορεί να σου στέλνει και να σου λέει αυτό έχει από τον τάδε ομάδα, από τον τάδε group, ξέρω εγώ, έδειξε ότι έχει πρόβλημα κάποιο bug σε αυτό το αντικείμενο, σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το πρόβλημα που έχεις. Τώρα εσύ σκέφτεσαι, μπορείς να δεις, το κάνω εγώ αυτό ή δεν το κάνω. Κάνω κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Άμα το κάνω, πρέπει να το κάνω update. Οι περισσότεροι, και ο Δημήτρης μπορεί να πει ότι κάθε εβδομάδα, κάθε πότε το κάνει Δημήτρη, update το μηχάνημά σου για critical. Για critical είναι μια φορά την εβδομάδα, το έχω ρυθμίσει εγώ και minor έχει κάθε... όχι ανάπτυα. Critical κάθε μέρα και minor εβδομαδία. Έτσι. Κάθε μέρα το βράδυ λοιπόν υπάρχουν η διανομή που χρησιμοποιεί ο Δημήτρης, βγάζει κάποια fix που αν είχε τρύπα το βράδυ στις ίδιες μέρες κλείνει. Αυτά τα πράγματα είναι, πιστεύω, για την πλευρά του Linux, Windows ακόμα λίγο μακριά. Δεν πειράζει, έχει ακόμα κάτι δεκαετίες. Τα 10. Εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 10 χρόνια πιο παλιό από το Linux, έτσι. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι το παζάρι είναι πάντα καλύτερο. Φτάνει πιο γρήγορα στην πηγή. Το νερό. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Ποιος έβαλε PowerPoint εδώ πέρα? Δημήτρη, εσύ έβαλες PowerPoint εδώ? Εδώ σε αυτή την αίθουσα, παιδιά, γίνονται τα κλεκτορικά που έχετε ακούσει ότι υπάρχει τηλεδιάσωση πάντα μεταξύ των πανεπιστημίων, αν θα γίνει κάποιος καθηγητής ή οτιδήποτε, που και άλλοι εκτός του δικού μας ΤΕΗ πρέπει να συναντιούνται και να λένε το OK. Και μας χαλάνε μηχανάκια εδώ με Windows, ας πούμε. Λοιπόν, μια γρήγορη, δύο λεπτά λίγο ιστορία του Linux. Όχι πάρα πολύ μεγάλη. Ωραία. Εγώ αναφέρω εδώ πέρα, λίγο γιατί, ξέρετε, όταν λέμε διανομή τι εννοούμε. Όλοι. Διανομή Linux. Όχι. Εγώ ανέφερα εδώ πέρα, αναφέρω λίγο τέσσερις διανομές, οι οποίες έχουν διαφορές μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολλές. Το Slagware είναι One Man Show, είναι το πρώτο, το 1993, το οποίο παραμένει από τότε πρώτο, ενώ όχι πρώτο στην δημοτικότητα, αλλά One Man Show. Το έφτιαξε, έχει φανατικούς οπαδούς και έχει πολλούς, ας πούμε, γενικώς ανά τον κόσμο φανατικούς που δουλεύουν πάνω στο θέμα, είναι σταθερό. Ακολουθεί την, είναι σταθερό γρήγορο και ακολουθεί πάντα τις εξελίξεις, αλλά όχι ό,τι βγαίνει τρέχω να το αρπάξω να το βάλω, αλλά τα stable. Εντάξει. Και παραμένει έτσι. Δεν έχει κάνει ανοίγματα, δεν έχει γίνει εταιρεία μεγάλη, τίποτα. Δουλεύει ο άνθρωπος και ζει από αυτό το πράγμα και εμείς οι υπόλοιποι με την ομάδα της κληρονοπυρηνική που έχει γύρω του και εμείς οι υπόλοιποι ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι το Slagware. Το Σύζυγο τώρα αντιθέτως έγινε από 4 φοιτητές Γερμανούς. Ξεκίνησε και αυτό γύρω στο 93-94, έγινε μεγάλο, λόγω του ότι οι Γερμανοί έχουν μια υγιή, ένα υγιή, ας πούμε, κάτι που δεν έχουμε εμείς, τοπικισμό. Παραδείγματος χάρη δεν θα βρείτε δημόσια υπηρεσία στη Γερμανία να έχει ξένα αυτοκίνητα. Μη γερμανικά. Εντάξει. Λοιπόν, Citroën, να υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βάζαν πάντα Σούζε. Όπου Linux, στη Γερμανία, ίσως Σούζε. Okay. Και μεγάλωσα. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε η Νοβέλ και το αγόρασε. Με το που το αγόραζε η Νοβέλ έγινε το OpenSUSE. Εντάξει, συνεχίζει να υπάρχει.
Το Red Hat από την αρχή είναι αμερικάνικο, είναι από την αρχή μια εταιρεία η οποία έκανε ανοίγματα γενικώς, έχει φτιάξει, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή. Linux στον κόσμο. Δεν είναι ούτε το Ubuntu ούτε αυτό, είναι η Red Hat. Γιατί είναι και πιο παλιά, την ξέρει ο κόσμος, την εμπιστεύεται, έχει κάνει ανοίγματα σε όλες τις πλατφόρμες, παρέχει υποστήριξη απομακρυσμένη όπου χρειάζεται κανείς, δίνει certificate αυτή τη στιγμή, το μόνο certificate το οποίο μπορείς να πάει να δείξεις και να ξέρεις ότι, να αποδείξεις ότι ο άλλος ξέρει ότι εσύ ξέρεις Linux, είναι το Red Hat, οποιοδήποτε άλλο πας, εντάξει, είναι σαν τα, κάτι άλλο από δημιουργικά φροντιστήρια. Λοιπόν, ναι. Και το Debian είναι, μην με καταλάβετε λάθος, είναι οι κομμουνιστές της περίπτωσης. Το δεν θέλω τώρα αυτός, αλλά είναι η καθαρή, ας πούμε. Είναι οι κομμουνιστές με την έννοια ότι δεν είναι εταιρεία, είναι σύλλογος. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω, όχι με την κακιά. Δηλαδή δεν θέλουν εταιρείες πίσω, δεν θέλουν χρήματα τα οποία μπορεί να τους δώσουν όθηση να φτιάξουν κάποια πράγματα, αλλά μετά θα υποβόσκει κάποια, ξέρω εγώ, υποχρεώσεις και τα λοιπά, με αυτή την έννοια, εντάξει, μην με καταλάβετε λάθος τώρα, δεν είναι εταιρεία, είναι από την αρχή εκεί πέρα, κάνουν συνελεύσεις, αποφασίζουν, κουλουπού κουλουπού κανονικά, μπράβο τους, μια χαρά, το 94 δουλεύει έτσι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Ubuntu βασίζεται πάνω στο Debian τώρα, εντάξει, το οποίο Ubuntu το έφτιαξε ένας τύπος, ο οποίος είχε κάποια θύματα, ταξίδεψε στο διάστημα, πήγε ένα καφέ στο διάστημα καθώς γύριζε γύρω γύρω από τη γη και λέει μετά ας κάνω και ένα Linux. Τέλος πάντων, χωρίς αστεία τώρα, έτσι έγινε αυτός ο άνθρωπος, έκανε το ταξίδι στο διάστημα, έδωσε 12 εκατομμύρια, έδωσε Δημήτρη, 12-14 εκατομμύρια κάπου εκεί και λέει με αυτά παιδιά τώρα φτιάξτε μια διανομή, αντεγιά. Έτσι, τα δώρα στην κοινότητα. Όχι αντεγιά. Ακόμα ασχολείται, έχει την κανόνη καλή ιδρύση σαν εταιρεία που παρέχει επιπληρωμή υποστήριξη, η εταιρεία διοικείται από αυτόν και ακόμα συνεχίζει να το υποστηρίζει εμπορικά όπως η Red Hat. Αλλά έχει αφήσει και το free κομμάτι αντίθετα από τη Red Hat. Μην τον κακολογούμε τον άνθρωπο. Κάνει δουλειά. Δεν τον κακολογώ. Οποιοςδήποτε δίνει χρήματα δεν με κόψει. Λοιπόν, τώρα να μην λέμε μόνο τα καλά, να λέμε και με ορισμένα προβλήματα που έχουμε και πώς τα λύνουμε. Η MySQL ξέρετε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή βάση και την αγόρασε η Oracle. Εντάξει. Εδώ συνήθως ρωτάω τι αγόρασε αυτήν ελεύθερα. Μπορούσε να βάλει μια ομάδα μες στην Oracle και να πει παιδιά, ορίστε κώδικα, κατεβάστε τον, αλλάξτε τον όπου θέλετε, κάντε γουστάρετε οτιδήποτε. Τι αγόρασε, γιατί πλήρωσε. Βασικά πλήρωσε το όνομα, δεν πλήρωσε τίποτα άλλο. Και πήρε και ορισμένους προγραμματιστές που δουλεύαμε στη MySQL και τώρα δουλεύουμε για την Oracle. Επειδή εμείς του ανοιχτού θέλουμε πραγματικά να είναι ανοιχτό το πράγμα, γιατί δεν εμπιστευόμαστε ειδικά την Oracle και τη Microsoft, την επόμενη στιγμή μπορεί να σκεφτούν τρόπους να το κλείσουν, αμέσως γεννήθηκε η MariaDB. Έτσι. MariaDB, το καταλαβαίνετε τώρα, κάποιος είναι μια Μαρία, κοπάνε και το DB μέσα, MariaDB. Στα ονόματα έχουμε πολύ πιο. Είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι από ότι του κλειστού λογισμικού. Λοιπόν, έτσι το λύσαμε. Αυτή τη στιγμή η Oracle δεν έχει κάνει τίποτα. Η MySQL βάλει αυτή τη στιγμή, η MariaDB βάλει, δεν είχε καμία διαφορά. Η Oracle δεν έκανε ακόμα τίποτα. Δουλεύει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή θα κάνει. Αυτή τη στιγμή που το θέλετε, εγώ έχω ήδη αλλάξει το MariaDB. Μ' αρέσει και το όνομα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στο OpenOffice και στο LibreOffice. Στο OpenOffice τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Επειδή γράψανε πάρα πολύ πράγματα, ανοίξει σαν το OpenOffice και αυτό, γράψανε πάρα πολύ πάνω εκεί, είχαν ο καθένας την άδειά του και όταν ήθελες να κάνεις μια αλλαγή έπρεπε όλους να τους οπίσεις αν συμφωνούν κτλ. Ήταν λίγο δύσκολο και επειδή αργούσε να γίνει αλλαγή και επειδή πράγματα τα θέλαμε να υπάρχουν γιατί σε αντιστοιχεία με το Word, ας το πούμε έτσι, ήταν πίσω κάποια στιγμή, γεννήθηκε το LibreOffice για να ξεπερασούν αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω αυτή τη στιγμή εγώ δουλεύω το LibreOffice, αν και είμαι λίγο πιο πολύ του LaTeX, δεν ξέρω αν το ξέρει κανείς, πολλά πράγματα θα κάνουμε το LibreOffice. Και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή και το OpenOffice και το LibreOffice. Ξεπεράσαν τα προβλήματα τώρα το OpenOffice και το έχει πάρει η Apache. Apache.org το έχει πάρει και είναι μία από τις δύο, να ξέρετε, μία από τους δύο οργανισμούς που είναι πραγματικά σοβαροί. Είναι ο Mozilla η μία και Apache η άλλη, ότι ό,τι κάνουν αυτοί πραγματικά, επαγγελματικά, έτσι, και όχι κάνω κάτι σήμερα και το παρατάω αύριο, είναι καταπληκτικές, καταπληκτικοί οργάνισμοι. Λοιπόν, και έτσι λύσαμε αυτό το πρόβλημα της λειτουργίας, όπως λύσαμε και το πρόβλημα Mambo Joomla. Εσείς τα ξέρετε το Joomla, φαντάζομαι περισσότερο. Πριν λεγόταν Mambo.
το οποίο αυτοί που το φτιάξαν και ήταν ανοιχτό λογισμικό αποφασίσαν κάποια μέρα να φτιάξουν εταιρεία και να το κλείσουν. Αλλά δεν μπορείς να το κλείσεις προς τα πίσω. Δηλαδή, αν εγώ αποφασίσω σήμερα κάτι να κλείσω και το φτιάναμε μαζί, μπορείτε εσείς να πείτε πολύ ωραία, αυτός αποφάσισε σήμερα τι μέρα έχουμε και τι ώρα έχουμε, να το κλείσει. Πολύ ωραία. Εγώ παίρνω ένα λεπτό πριν που ήταν ανοιχτό και το ονομάζω Τζούμπλα. Αυτό έγινε. Και ο κόσμος δούλευε στο Τζούμπλα, το Μάμπο δουλεύει, βγάζω χρήματα δεν ξέρω, αλλά όλος ο κόσμος ξέρει το Τζούμπλα. Δηλαδή, αυτοί είναι οι τρόποι που εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό και τα ανέφερα. Δηλαδή δεν κλείνει κάτι να πεις θα χάσω τον κώδικα που έγραψα εγώ, το γράφω, το δίνω σε κάποιον, άρα κάποια στιγμή αυτός μπορεί να το κλείσει. Άρα θα το χάσω. Δεν το χάνεις. Τη στιγμή που θα αποφασίσεις να το κλείσει, ένα δευτερόλεπτο πριν ήταν ανοιχτό. Άρα πώς θα το πάρεις. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Είπατε ότι πρόκειται για εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες από πού βγάζουν κέρδος? Γιατί άμα το... Πρέπει και η εταιρεία να έχει κέρδη, δεν μπορεί να είναι ανοιχτή. Έχει και ζουν μια χαρά. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Είναι η αλλαγή του μοντέλου. Όπως έλεγα στην αρχή, δεν είναι free, δεν είναι τζάμπα. Αλλά είναι αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας. Ενώ το ένα σου δίνει άδεια για να έχεις κάνει εσύ τη δυνατότητα να το δουλέψεις και πληρώνεις την άδεια, εδώ έρχεται και σου πουλάει την υποστήριξη. Σου πουλάει την εκδούλευση. Δεν αγοράζεις την άδεια να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή όταν πας στον αρχιτέκτονα εσύ και σου δίνει τα σχέδια του, το προϊόν δεν αγοράζεις. Ωραία, δεν αγοράζεις δηλαδή την άδεια να πας να καθίσεις απέναντί του. Εντάξει, να έχεις κάνει τη δυνατότητα, γιατί το κλειστό λογισμικό για να το δουλέψεις, πέρα από το Word, άμα πάμε λίγο σε πιο πολύπλοκα πράγματα, θέλεις και το άτομο να το δουλέψει μετά. Δεν είναι έτσι? Εδώ χρεώνουμε μόνο το άτομο. Που λέμε πάρτο, κάντε ό,τι θέλεις, αλλά αν θέλεις βοήθεια, εδώ εγώ μπορώ να σου δώσω οποιαδήποτε βοήθεια θέλεις. Παράδειγμα τώρα, στο ελληνικό δημόσιο, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον αλογοσκούφι να δίνει το χέρι στον Bill Gates. Έτσι, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό το πραγματάκι, δεν το ξεχνάω και το έχω κολλημένο πάνω από το γραφείο μου. Λοιπόν, τη θυμόσαστε την αρχή που αυτό, ναι. Και έβγαινε και έλεγε ότι ενώ κόστιζε, ξέρω εγώ, 200 ευρώ πόσο κόστιζε η άδεια, κατάφερε αυτός να το κάνει 80. Μπράβο ρε φίλε, αλλά είναι 80 περισσότερα από αυτά που θα δεν έχω. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε με τον ανοιχτό λογισμικό? Μπορείς εσύ να πληρώσεις, όπως λέγαμε, μια εταιρεία, την Open Office ή την Libre Office. Να πεις ρε φίλε, εγώ στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια, κάνω αυτά τα πράγματα. Σύμφωνα με το μάθημα, κάνω αυτά τα πράγματα. Το δικό σου το πρόγραμμα δεν τα έχει. Πόσο θέλεις να τα βάλεις? Ή να πας εδώ στην Ελλάδα να βγάλεις ένα πρόγραμμα. Πόσο θέλετε να τα κάνεις? Τόσα. 5.000 σου λέω, έτσι, μαζεμένα. Πάπα. Τα φτιάχνεις. Εντάξει. Ωραία. Πας μετά σε μια εταιρεία και λες κάψε μου 10.000 CD. Γιατί δεν έχω δίκτυο να τα στείλω πάνω στα γρεβενά. Οκ. Το κάνεις και αυτό. Φτιάχνεις και το δίκτυό σου, φτιάχνεις και ένα site να δίνεις update. Και τα μοιράζεις, δεν ρωτάς κανέναν. Τελείωσε. Έδωσαν σε τα έξοδα και τελείωσε. Αυτό ήταν. Τώρα πάμε στην άλλη περίπτωση, για λόγους κούφια, ας πούμε. 10.000 σχολεία έχουμε, έτσι. Και το δίκτυο είναι 10 υπολογιστές σε κάθε σχολείο. Έτσι δεν είναι αυτή τη στιγμή το στάνταρ. Άρα έχουμε 10 υπολογιστές επί 100.000. Επί 80 που λέει αυτός ότι τα έκανε καλά, πόσο βγαίνουν? Τόσα βγαίνουν. Αλλά δεν θα δουλέψει μόνο ο Windows εσύ. Δεν θα βάλεις και μια βάση που κάναμε στη Δευτέρα γυμνασίου, πώς το διάλογο κάνουμε? Δεν θα πάρεις και ένα κομπάιλερ, δεν θα πάρεις και τούτο και τα άλλα, αλλά δεν βγαίνει 80, κύριε Λογοσκούφη. Βγαίνει παραπάνω. Και αυτό μετά, επειδή η Microsoft είναι μεγάλη, δεν είναι, μας ακούνε, δεν είναι, ξέρει τη δουλειά της, θα σου βγάλει ένα update μετά από 2 χρόνια, Service Pack 14, 15, 34, Windows 95, 96, 97, Millennium και δεν ξέρω τι άλλο θα βγάλει και θα χρειάζεται συνέχεια να κάνεις update εσύ και συνέχεια να πληρώνεις. Λοιπόν, στους άλλους θα πληρώσεις, ναι, θα κερδίσεις χρήματα, αλλά είναι χρήματα που πήρες πραγματική δουλειά. Έτσι. Η Red Hat, επειδή το χρειαστήκαμε εμείς εδώ πέρα, για να σου φτιάξει ένα σύστημα high availability, δηλαδή έχεις αγοράσει ένα σύστημα το οποίο για να το πάρεις κάνει γύρω στα 10.000 και βάλε, που έχεις δύο ομάδα προς πάνω, δύο κάρτες, δύο δίσκους, δύο απ' όλα, RAID δίσκους εκεί πέρα, τα βγάζεις, τα βάζεις κτλ. Κτλ. Θέλει 900 ευρώ. Εντάξει, 900 ευρώ.
Τα πληρώνεις σε Red Hat και τι ζητάει. Ζητάει εσύ να κάνεις μια σύνδεση SSH στη Red Hat. Σου δίνει τα στοιχεία, μπαίνεις μέσα και μετά αναλαμβάνουν αυτοί να στο φτιάξουν και σου λένε τώρα εντάξει, έχεις αυτό το username, root κτλ. Στο δίνω, είσαι έτοιμος. Μπορείς να δουλέψεις σε πάντα. 900 ευρώ. Ποιος θα μου πει το αντίστοιχο της Microsoft πώς κοστίζει. Και επειδή το ρώτησα. 25.000 παιδιά. Μόνο για τις άδειες. Και μετά πρέπει να πληρώσεις το τεχνικό, να τον ταΐσεις, να του δώσεις ξενοδοχείο να μείνει για να σου φτιάξει. Εντάξει. Και μάλιστα, εμένα αυτό που μου άρεσε, που το έχω γράψει και στην πρόταση, γιατί όταν μου είπανε βγάλε τι θα πάρουμε τελικά, εννοείται ότι εγώ δεν είπα μάλιστα, αλλά το θέμα τι είναι. Ότι δεν σου δίνει εγγύηση πότε θα τελειώσουν. Είναι κουφό. Ενώ οι άλλοι σου λένε σε μια εβδομάδα όπως το έχω έτοιμο, αυτοί λένε θα δούμε. Στα δεις ρε φίλε. Έχω πάρει hardware το οποίο είναι εγκεκριμένο από εσάς. Microsoft certificate λέει πάνω. Τι στο διάλογο το θέλω το certificate, αν εσύ δεν ξέρεις αν αυτό δουλεύει. Έτσι. Δεν ξέρουμε λοιπόν, να πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω, εντάξει. Εγώ. Μπορεί, ναι, μπορεί όχι. Είναι πράγματα τα οποία εμένα με τρελαίνουν, αλλά πολλοί άλλοι τα γουστάρουν. Λοιπόν, εδώ ήθελα λίγο ένα τελευταίο πραγματάκι, γιατί με ενδιαφέρει να... το εφέντηκα είναι. Ποιο είναι το εφέντηκα, δεν είναι το full screen είναι. Εφέντηκα είναι στο Firefox. Λοιπόν, ένα τελευταίο γιατί μακρηγόρησα. Και είπα το Δημοσθένη να με διακόψει, αλλά δεν με διακόψε. Λοιπόν, ένα τελευταίο γιατί με ενδιαφέρει λίγο το παράδειγμα εκτός λογισμικού. Free. Λοιπόν, αυτό είναι το σύμβολό μας, της GNU. Αυτό είναι το σύμβολο της FSF. Και αυτό είναι τελείως ελληνικό σύμβολο. Είναι ένα λινάρι ελληνικό. Κόκκινο βαμμένο. Τώρα αν η φωτογραφία είναι από την Ελλάδα δεν ξέρω, πάντως τη βρήκα και μου άρεσε. Αυτό αναφέρεται στα μπελάκια. Ξέρετε τα μπελάκια. Στην Θεσσαλία, στη Λάρισα, είναι ένα σύνολο από χωριά. Έτσι. Τα οποία πηγαίναν πάρα πολύ καλά την εποχή της τροχοκρατίας. Από 1700 ξέρω εγώ 30, εκεί, 100 χρόνια μετά, 40, 1740, 1840 εκεί πέρα, ήταν νούμερο ένα στην Ευρώπη. Βιομηχανία μιλάμε τώρα, όχι αστεία. Λοιπόν, και τι κάναν αυτοί τότε, πέραν το μπαμπάκι, το βάφαν κόκκινο, επειδή υπήρχε εκεί πέρα το λινάρι, και το εξάγανε στην Ευρώπη. Okay. Τώρα γιατί το λέω αυτό, θα μπορούσα να βρω και μια άλλη βιομηχανία που την έκανε ο καπιτάλας ο Τάλα. Εδώ δεν ήταν καπιτάλες παιδιά, δεν ήταν τίποτα, ήταν ομάδες, ήταν παζάρι, αυτό σας το λέω. Και κάθε ομάδα λεγόταν κοινή συντροφιά. Υπήρχαν 15-20 τέτοιες ομάδες, οι οποίες είδανε ότι εδώ υπάρχει σιτό, εντάξει, φτιάξανε τις ομάδες και κάθε μία δούλευε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν ήταν συνεταιρισμός. Έτσι, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα συνεταιρισμού. Εδώ είναι κλασικό παράδειγμα παζαριού, το οποίο σας είπα από την αρχή. Φτιάξανε λοιπόν κοινή συντροφιά, φτιάχνανε αυτά τα προϊόντα και τα βγάζανε στην Ευρώπη, Αυστρία, Βιέννη, Παρίσι, γενικώς Αγγλία, είχε πλημμυρίσει η Ευρώπη από τα προϊόντα τα δικά τους. Φτιάξανε σχολεία, έχουν φτιάξει και το πρώτο θηλαίον, έχουν φτιάξει βιβλιοθήκη, είχαν βάλει χρήματα στην άκρη για συντάξεις, είχαν βάλει για αυτούς που τραυματίζονται, μιλάμε πράγματα για την εποχή ειδικά καταπληκτικά. Και όλα αυτά χωρίς καθεδρικό ναό, χωρίς κάποιος να αποφασίζει και να γίνεται μόνο με το σύστημα του παζαριού. Άλλος είχε αναλάβει τη μετάδοση, άλλος είχε κάνει καμίνες να τα πάει πάνω, άλλος είχε τα καράβια, άλλος από εδώ από εκεί. Πάντως ήταν ολόκληρο δίκτυο. Βάλτε λίγο άμα θέλετε στο Google αμπελάκια και θα δείτε, θα βγάλει 2-3 σελίδες για τα αμπελάκια. Και θα βάλει και κάποιον Σφάρτς. Έτσι, μαύρος. Στα γερμανικά Σφάρτς. Διότι αυτόν τον είχαν στείλει στην Αυστρία για να τα διακινήσει. Αυτό τώρα έπεσε για τρεις λόγους μετά από 100 χρόνια. Δούλεψε με αυτό το σύστημα του παζαριού τόσα χρόνια, πάρα πολλά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτονών η Ελληνική Επανάσταση δεν τους βγήκε σε καλό.
Διότι από τη στιγμή που έγινε η Ελληνική Επανάσταση, η Θεσσαλία, όπως ξέρετε, το 1880 μέσω ΜΑΤΟ, όθηκε, τους πηγαίναν κόντρα, εννοείται. Τι είστε εσείς εδώ, Έλληνες, οι άλλοι βαράνε παρακάτω, ό,τι εμπόδια μπορείτε να φανταστείτε, τους βάζανε. Βέβαια, αυτοί λαδώνανε. Εντάξει, δούλευε το σύστημα. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι εμείς συνήθως μετά από λίγο πλακωνόμασταν. Άρχισαν να αλληλοπλακώνονται και άρχισαν σιγά σιγά να κερδίζει πιο μεγάλη κίνηση δροσιά κτλ. Κατηγορήθηκε και ο Σβάρτς ότι τους έκλεβε και γινόταν της κακομοίρας με λίγα λόγια. Το τρίτο και το χειρότερο, αλλά έχει άμεση σχέση με το δεύτερο, είναι ότι κάπου εκεί έγινε και η επανάσταση της Αγγλίας, έτσι, το βιομηχανική. Και βρεθήκανε, ενώ εδώ γινόταν όλα με το χέρι, παραδοσιακά, υπήρξαν, πώς το λένε, μηχανές, οι οποίες κάναν αυτή τη δουλειά πολύ πιο γρήγορα. Αγοράσανε μηχανή, παιδιά, τη βάλανε κάτω, δεν δούλεψε ποτέ. Υπάρχει, νομίζω, ακόμα στο αυτό, να τη δείτε, αν θέλετε. Αλλά δεν δούλεψε γιατί πλακωνόντουσαν. Δεν κάναν την αλλαγή που θα μπορούσαν, να πούσε νούμερο ένα, είστε σαν τη Microsoft, ας πούμε, έτσι. Βλέπεις κάτι ότι γίνεται, αντιδράς και κάνεις κάποια πράγματα. Αυτοί δεν τα καταφέραν. Τέλος πάντων, μετά από 100 τόσα χρόνια, σταμάτησε αυτή η λειτουργία να δουλεύει. Αυτό το λέω πάντα γιατί μου αρέσει εμένα σαν παράδειγμα. Εγώ είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα που έγινε, γιατί δεν χρειάζεται να βάζω μπροστά τη λέξη αρχαίος Έλληνας. Είναι νέο Έλληνας που το κάνει αυτό. Λοιπόν, και είναι ένα παράδειγμα προσαγγιού που δούλεψε. Όπως επίσης τελευταίο, ένα τελευταίο παράδειγμα που έχω παζαριού αλλά και καθεδρικού ναού ταυτόχρονα, είναι με την ανακάλυψη της Αμερικής. Η Αμερική ανακαλύφθηκε ως γνωστόν, όπως θες πέρα τη λέξη ανακαλύφθηκε, από τους Ισπανούς, έτσι. Ωραία. Οι Ισπανοί είχαν το σύστημα του καθεδρικού ναού. Αποφάσισε βασίλισσα και βασιλιάς, να στείλουμε τον Κολόβο, ο Κολόβος πήγαινε εκεί, τον διορίσαμε αντιβασιλέα, ό,τι έβρισε και μετάφερνε, μετά εμείς αποφασίσαμε να στείλουμε δεύτερο, να στείλουμε τρίτο, να στείλουμε τον Πιζάρο, να στείλουμε τον Σάντσες και δεν πάει και δεν συμμαζεύεται. Όλα όμως ήταν απόφαση από πάνω προς τα κάτω. Έτσι. Έχουμε όμως ακόμα ένα μοντέλο που δούλεψε με το σύστημα του παζαριού. Αυτό είναι το σύστημα της Αγγλίας. Η Αγγλία δεν πήγε με το σύστημα του καθεδρικού ναού, δεν αποφάσισε κανένας βασιλιάς. Έτσι. Υπάρχουν, άμα θέλετε, βρεθεί και βιβλίο, έχουμε και βιβλίο, γιατί από εκεί ξεκίνησαν οι εταιρείες και διάφορα τέτοια, που υπάρχουν υπογραφές, όπου έβαλε κάποιος τα χρήματα, κάποιος άλλος έβαλε το καράβι, ένας άλλος μπήκε οδηγός, 10 πήγανε μούτσι, και άλλοι πήγανε να σφάζουνε, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά όλα αυτά είναι γραμμένα. Ότι θα πάμε εκεί, ό,τι βρούμε θα τα μοιράσουμε. Παραδίπλα στο πλήνθο, δεν ξέρω εγώ, στο δεξιά-αριστερά, άλλος πάλι έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τελείως αναρχικό πράγμα, καμία σχέση με το ισπανικό. Και όπου καθένας πήγαινε, έκανε ό,τι γούσταρε. Έτσι. Και έτσι έγιναν εταιρείες. Οπότε φτιάχνοντας κάθε φορά συμβόλαια, σου λέει δεν κάνουμε μια εταιρεία. Εταιρεία, πώς σκοτώνω, ξέρω εγώ και δεν ξέρω εγώ τι, και φτιάχνω και φαίνω χρυσό από εκεί. Πόσο έχουμε, τόσο ποσοστά ο ένας και ο άλλος. Τελείως διαφορετικό. Βέβαια κατέληξε στο τέλος πάλι σε καθεδρικού ναού το σύστημα, αλλά ξεκίνησε με σύστημα παζαριού. Έτσι. Γι' αυτό και έχουμε και τη μεγαλύτερη εταιρεία όλων των αιώνων μέχρι σήμερα, παιδιά, είναι η εταιρεία των Δυτικών Ινδιών. Ολόκληρες τις Ινδίες και αυτά ήταν εταιρεία που τα διοικούσε, έτσι, στην αρχή. Δεν υπάρχει τέτοια εταιρεία. Άγγιζε αυτό και ιστορίες. Εδώ μιλάμε με διοικεί ολόκληρη Ινδία. Λοιπόν, αυτά από μένα σχετικά με το ελεύθερο λογισμικό και την ελεύθερη, έτσι, λειτουργία του παζαριού σε αντιδιαστολή με το καθεδρικό ναό. Κάποια έτσι παρατήρηση, οτιδήποτε, σχόλια. Ωραία. Ξέρω ότι σας κούρασα. Αλλά είναι ένα πράγμα που εγώ παρασύρομαι πάντα. Λοιπόν, πώς προχωράμε τώρα. Δήμο, Δημήτρη. Χθες είχαμε πει, έτσι θα σας έδειχνε ένα άλλο αντίστοιχο που έχω φτιάξει, αυτό αντί για τρία σόναρ, ας πούμε, έχει ένα πανεντήλικ μηχανισμό, κουνιάται πάνω κάτω πέρα δόθε, και το κόνσεπτ είναι να βάλω ένα σοναράκι εδώ, εγώ,
που είναι πάνω κάτω και να ανοιχνεύει τα εμπόδια. Αυτό όμως είναι λίγο διαφορετικό σαν τεχνολογία. Δεν έχει Arduino μέσα. Έχει μόνο ένα Raspberry. Γιατί το Raspberry έχει αρκετές δυνατότητες. Ένα αντίστοιχο του Motor Shield, το οποίο δεν λέγεται Motor Shield αυτό, λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν τα λένε Shield το Raspberry. Hat τα λένε. Ή αυτό είναι εξωτερική πλάκα και εξωτερικό control. Συνδέεται με τα μοτέρ και κάνει αυτή τη δουλειά. Βέβαια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είναι λίγο διαφορετικές τεχνολογίες και οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται. Ας πούμε εδώ δεν προγραμματίζουμε όπως το Arduino μέσα. Ο προγραμματισμός που έχει γίνει σε Python. Για το know-how. Τώρα, μου στέλνει. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να χωριζόμαστε σε ομάδες, εάν δεν έχετε αντίρρηση. Δηλαδή με όλα αυτά τα οποία έχετε δει, να σκεφτείτε πάνω κάτω με τι θέλει να ασχοληθεί ο κάθε ένας. Να το συζητήσουμε μεταξύ μας και εφόσον αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε, να μας το πείτε, να το καταγράψουμε, να ξέρουμε ποιος είναι, σε ποια ομάδα και με τι ασχολείται και να ξεκινήσουμε σε πρώτη φάση να κάνουμε μια κατανομή του χρόνου στο τι θα κάνουμε. Αν συμφωνεί και ο Δημοσθένης και ο Απόστολος, εγώ προτείνω τώρα το Σαββατοκύριακο να ξεμπερδέψουμε μετά του hardware και των συναρμολογήσεων το μεγαλύτερο βαθμό. Παράλληλα μπορούμε να δουλεύουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, όσοι είναι να ασχοληθείτε με το hardware, θα το αναλάβουμε μαζί. Θα σας δώσω το Arduino breadboard και θα το κάνουμε σε άλλα PC και όταν τελειώσουμε θα το συναρμολογήσουμε. Απλά θέλω να γίνει μέχρι αύριο. Και παράλληλα τα παιδιά, τα υπόλοιπα θα δουλεύουν στην PHP και σε οτιδήποτε και στο web. Μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι, δεν το έχουμε. Όταν θα έρθει η ώρα της συναρμολόγησης, αν είμαστε έτοιμοι, για λίγο θα κάνουμε μια παύση υπόλοιπη. Όπως το προηγούμενο σεμινάριο, θα δουλεύουμε παράλληλα. Εντάξει. Λογικά έχουμε και ασύρματο. Όχι, ακόμα. Να πούμε λίγο τα στοιχεία σύνδεση στο αυτοκινητάκι. Λοιπόν, να ξέρετε τώρα το αυτοκινητάκι. Έχει, όπως είπαμε στην αρχή, καλώδιο Ethernet, συνδέεται με Ethernet στο ίδιο δίκτυο που συνδέεται όλοι οι ασύρματα ή ενσύρματα. Έχει IP 192.168.0.219. Το καλώδιο. Θα μπει και αντίστοιχη IP για το ασύρματο. Τώρα μόλις... ναι, με καλό δεν προς το παρόν. Λοιπόν, όσοι έχετε, είτε έχετε Windows είτε έχετε Linux, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το SSH, έναν SSH client. Τα σταθερά τον έχουν ήδη σε κονσόλα. Αν ανοίξετε μια κονσόλα, γράφετε αυτήν εδώ την εντολή για να συνδεθείτε. Κλείστε. SSH κενό, root, παπάκι, την IP, 192.168.0.219. Εάν έχετε Windows, κατεβάστε το PuTTY. Το PuTTY, το έχει κλείσει, αυτό το έχουμε κλείσει. Είναι ένα προγραμματάκι πολύ μικρό και... Είναι ένα πολύ μικρό και εύκολο. Άμα γράψετε PuTTY στο Google, το πρώτο που θα σας βγάλει, δεν θέλει καν εγκατάσταση, ένα εξένε, το κατεβάζετε, όπου γράφετε host name, βάζετε την IP, 192.168.0.219, πόρτα το αφήνετε, open. Λογικά εδώ την πρώτη φορά που θα μπείτε θα σας βγάλει ένα yes ή no για να αποδεχτείτε το πιστοποιητικό, εδώ ίσως και να μην το βγάλει. Κάτσε, το έχει βρει απλά. Εντάξει, λίγο αργή, δεν ξέρω τώρα γιατί. Και αφού τέλος πάντων μπείτε θα σας βγάλει να βάλετε username όπου βάζετε root και το password, να το yes, το αποδεχόμαστε το πιστοποιητικό, βάζουμε root και το password είναι QWERTY. Η σειρά των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο. Να το γράψουμε μια δημοσθένη στο τέτοιο. Εδώ το QWERTY. Ωραία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχουμε συνδεθεί... Μιχάλη, πίσω είναι το λάδο. Με αυτόν τον τρόπο, εδώ που είναι το PuTTY, έχει συνδεθεί ο Δημοσθένης απομακρυσμένα μέσω SSH, που είναι ένα πρωτόκολλο για να συνδεόμαστε απομακρυσμένα σε κονσόλα, με κονσόλα σε Linux μηχανήματα, κατά βάση.
Και μπορούμε να δώσουμε διάφορες εντολές τώρα Linux. Δεν είναι τις παρούσες να καθίσουμε να αναλύσουμε τις εντολές κτλ. Θα δούμε κάποια πράγματα στην πορεία. Ένα παράδειγμα εντολών, το οποίο θα μας χρειαστεί και το λέω αυτό κυρίως για τα άτομα τα οποία θα ασχοληθούν με τον προγραμματισμό εδώ. Αυτό εδώ πέρα, το μηχάνημα που λέμε έχουμε συνδεθεί στο αυτοκινητάκι, είναι το Raspberry. Εδώ έχουμε συνδεθεί. Εντάξει. Στον υπολογιστή του. Θα σας πω έτσι δύο-τρεις εντολές που μπορεί να χρειαστούμε στην πορεία να ξέρουμε. Παράδειγμα, LS USB. Αυτή η εντολή μας δείχνει ποιες συσκευές με USB είναι συνδεδεμένες αυτή τη στιγμή πάνω στο Raspberry. Τώρα αργεί λίγο, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, θα μας δείξει ας πούμε τα δύο Arduino, θα μας δείξει το hub, θα μας δείξει το ασύρματο, το στικάκι και θα μας δείξει και το Ethernet, γιατί και αυτό, να το, LAN Ethernet που λέει, γιατί το Ethernet του Raspberry είναι πρακτικά συνδεμένο στο ίδιο, στον ίδιο controller, τον USB controller. Αυτά που σας δείχνει τώρα είναι το hub, ο Δημοσθένης, από κάτω είναι τα δύο Arduino, ωραία. Το Realtek Semiconductor, αυτό εδώ είναι το ασύρματο, το στικάκι, και από πάνω, να το έφερα, δεν ξέρω γιατί το δείχνει δύο φορές. Τέλος πάντων, χοντρικά αυτό είναι μια εντολή. Άλλες, τώρα εδώ πέρα υπάρχουν ένα κάρο πράγματα τα οποία θα τα δείτε στην πορεία. Έχει φτιάξει διάφορα script ο Απόστολος με τα παιδιά και ο Δημοσθένης από το προηγούμενο σεμινάριο γιατί σε PHP και σε Bash για να τρέχουν με διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη. Ναι, αυτά που σας έδειξε πριν στην ουσία. Εδώ παίζουν όλα. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με το Arduino θα το κάνουμε εκτός. Θα βγάζουμε, αν χρειάζεται το Arduino, θα το βάζουμε σε έναν υπολογιστή. Θα τα πούμε κατηδίαν αυτά. Θα το προγραμματίσουμε και θα το ξανασυνδέουμε πάνω στο hub. Τα δύο Arduino και το στικάκι. Τα δύο Arduino είναι πάνω στο hub. Το στικάκι είναι μαζί με το hub πάνω στο Raspberry. Αυτή είναι η συνδεσμολογία αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο λογικά τώρα. Τι? Το login. Root και QWERTY το password. Υπάρχει κάποιος που έχει πρόβλημα να βάλει σε εσείς, να. Το QWERTY. Μήπως είναι κεφαλαία, μήπως το έχετε ελληνικά. Τώρα στο Linux ανοίγεται εδώ το τερματικό, είναι ένα μαύρο εικονίδιο, όσοι έχετε ανοίξει το Linux το Fedora, ένα μαύρο θωνάκι κάτω-κάτω και βάζετε αυτή την εντολή όπως τη βλέπετε εδώ, SSH και ενώ root, παπάκι, την IP και όταν σας ζητήσει password, στο Linux ζητάει μόνο password, δεν ζητάει username, βάζετε το QWERTY. Εντάξει. Ο καθένας βασικά να σκεφτεί λίγο το με ποιο κομμάτι θέλει να ασχοληθεί από αυτά τα τρία. Τώρα ξαναθυμίζω τρία είναι τα κομμάτια. Είναι... να τα δούμε τα tasks, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό δεν είναι τα tasks, είναι με ποιο κομμάτι θέλει να ασχοληθεί ο καθένας. Δηλαδή τρία κύρια κομμάτια για αυτό το σεμινάριο. Είναι το κομμάτι του hardware, του sketch, του low level που θα ασχοληθούμε με πώς μιλάμε με το motor, ποια πινάκια ενεργοποιούμε, ποια δεν ενεργοποιούμε. Υπάρχει το κομμάτι της PHP, το οποίο σπάει μετά στη λογική του controller PHP και στη λογική του position, τέλος πάντων, της high level λογικής, του πώς κινούμαστε, πότε στρίβουμε, πώς βρίσκουμε τα εμπόδια. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο κομμάτι είναι το web development, που αφορά τον Canva, πώς απεικονίζουμε τα πράγματα στον Canva. Τώρα ο Δημήτρης εδώ πέρα θέλει να μας δείξει σώνει και καλά τα tasks. Θέλω να τα δείξω. Ποια είναι, για να, άμα θέλετε μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας. Απλά καταρχήν να δούμε πού υπάρχουν, γιατί πάνω κάτω η συνεισφορά σας θα κινείται σε αυτά τα tasks. Έτσι, το GitHub έχουμε 10 ανοίξει, είναι πολύ ενδεικτικά. Παράδειγμα. Connect to the web via wireless access point. Αυτό είναι αυτό που κάνει ο Μιχάλης τώρα. Το έχει επαναλάβει εξ αρχής, το χώσαμε στον άλλο. Αυτό. Σύνδεση και συναρμολόγηση των νέων συνδεστητήρων. Το sketch για το IMU. Να αναβαθμίσουμε το sketch των ήδη υπαρχόντων σώνων. Αυτό που σας έλεγε πριν για την PHP και τη λογική ο Δημοσθένης. Αυτό το τμήμα recognition είναι η κάμερα. Στο τέλος θα τα αφήσουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι μια ομάδα θα μπορεί να ασχοληθεί με ένα, μπορεί να ασχοληθεί με πολλά, έτσι.
update mapping on the web. Αυτό τώρα είναι άμα κάνουμε κάποιο είδους χαρτογράφηση, σχεδιάκια και τέτοια, ή κάνουμε κάποιο χάρτη. Αν. Αυτό εδώ πέρα είναι η αποθήκευση των δεδομένων από των γεωφορικών κατά κάποιο τρόπο στη βάση. Αυτό εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι να φτιάξουμε ένα interface στο web για να συνδέεται κάποιος και να μπορεί να τα δει όλα αυτά, να μην μπαίνει κατευθείαν σε μια σελίδα έτσι ελεύθερα. Και αυτό εδώ, έχουν βάλει τα παιδιά και ένα πολύ ωραίο σχεδιάγραμμα. Που δεν θα είναι αυτό. Δεν θα είναι αυτό, απλά είναι πάνω κάτω, ρε παιδί μου, να ακολουθεί αυτά που σας έλεγε και χθες ο Απόστολος, να του λες να εκτινήσεις ένα χώρο 10x10, να το αμολάς και να κινείται μέσα στις συντεταγμένες και ενδεχομένως να του δώσει και συγκεκριμένη διαδρομή να ακολουθήσεις. Να πάει από το 0-0 στο 8-53. Θα το δούμε, προς το παρόν θα αποφεύγει εμπόδια. Δεν θα... Ναι, σε πρώτη φάση το πάμε βήμα. Εάν κινηθούμε γρήγορα και δούμε ότι βγαίνει γρήγορα, θα μπορούμε να δούμε μετά και πιο έξυπνη λογική, να ουσιαστικά να έχει μια αποστολή, να πάει από ένα σημείο. Και εδώ έχουμε πει έτσι. Εμείς. Α, επίσης να σας πω κάτι. Επειδή εδώ μπορεί να μπουν όλοι όσοι είναι εδώ μέσα. Δεν θα μπαίνει όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης, γιατί μπορεί κάποιος να κάνει κάτι την ώρα που άλλος κάνει κάτι άλλο και να δημιουργήσει πρόβλημα. Από το να κάνει reboot, να χαθεί ένα αρχείο μέχρι το οτιδήποτε. Έτσι. Θα μπαίνουμε τακτοποιημένα και συμμαζεμένα. Σκεφτείτε τα tasks, σκεφτείτε με τι θέλετε να ασχοληθείτε, τι σας ενδιαφέρει περισσότερο από αυτά τα κομμάτια και σε κανένα, σε 5-10 λεπτά θα... Τα tasks, λοιπόν, τα tasks, αν μπεις μέσα στο repository το DJ.car, υπάρχει δεξιά ένα σημείο που λέει issues. Το λέω για όλους, τα tasks βρίσκονται μέσα στο GitHub, εδώ που λέει issues. Στα δεξιά. Το sketch για το IMU, θα είναι στην αρχή να το βάλουμε πάνω σε breadboard, ας πούμε, να δούμε τι χρειαζόμαστε, μέχρι τη φάση που θα στέλνουμε τα δεδομένα μέσω από το USB στο Raspberry, έτσι. Ακριβώς όπως το λες. Θέλουμε να το φτιάξουμε όμως με τα πρότυπα του πρωτοκόλλου, όπως το είδαμε νωρίτερα, με τα παπάκια και τέτοια, έτσι. Να καθαρίσουμε το sketch και ίσως και ό,τι άλλα σκουπίδια μπορεί να στέλνει η βιβλιοθήκη, εκτός από το sketch, ναι. Γιατί οι βιβλιοθήκες αυτές έχουν την τάση να στέλνουν κάτι διαγνωστικά. Οπότε να δούμε, να μην βγάζει τίποτα άλλο παρά 9 νούμερα με μια χ σειρά την οποία θα προσυνεννοηθούμε, 3 νούμερα για το αξελερόμετρο, 3 για το μαγνητόμετρο και 3 για το, τι είναι το άλλο, το γυροσκόπιο. Εντάξει. Okay. 9 νούμερα με μια πολύ συγκεκριμένη... Ποιοι θα ασχοληθούν με το hardware? Ωραία, τέλεια. Να το κάνουμε ως εξής, επειδή είσαι ένας. Έχεις την καλοσύνη να μεταφερθείς από εδώ. Ωραία. Να το σπάσουμε απλά έτσι λίγο πιο πολύ προταξικά. Ωραία, προτρέχω λίγο. Τη σκεπτική γενικά με το sensor των extra που θα κοιτάει προς τα κάτω, την έχουμε δοκιμάσει, ας πούμε, π.χ. έστω στο σπίτι κάτι. Θέλω να πω ότι λόγω κλίσης φαντάζομαι ότι εξ αρχής θα φεύγει μακριά το σήμα. Ξανά, απλά εμείς τι θέλουμε, πώς το έχουμε σκεφτεί. Αυτό εδώ πέρα, εάν είναι, δεν έχει κάποιο εμπόδιο όπως είναι αυτό, λόγω της κλίσης, την οποία θα το στρίψουμε λίγο, θα το βάλουμε εμείς όπως θέλουμε. Αυτό κανονικά, η λογική λέει ότι πρέπει να έχει μια σχετική στάνταρ απόσταση, μόνιμα. Αν αυτή η απόσταση μεταβληθεί σε ένα όριο το οποίο θα το δούμε πάλι με test and error, ας πούμε, trial and error, όπως το λένε αυτό, στην πράξη θα το βάλουμε εδώ, ας πούμε, να δούμε. Αν δούμε ότι μεταβάλλεται κάπως, θα καταλάβουμε στο περίπου ότι αυτές οι τιμές είναι τέτοιες. Απλά το λέω, γιατί υποθέτω ότι τώρα, επιτόπου να το δοκιμάσουμε δηλαδή με το Arduino σκέτο, νομίζω ότι δεν θα πάρει μέτρηση επειδή είναι υποκλίση και επειδή είναι σε αιστεία τέτοια. Γι' αυτό το λέω, ότι ίσως θα πρέπει αναγκαστικά να πάει κάθετα
σε πρώτη φάση τι θα κάνουμε. Αυτό, όσοι ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να θα σας δώσω ένα Arduino στο οποίο θα περάσετε το σκέτς που υπάρχει ήδη για αυτά εδώ, και ας μην τα έχετε. Θέλω μέσα σε αυτό το σκέτς να το αναβαθμίσετε, να περάσετε ένα επιπλέον σόναρ, αυτό που σας έδειξα και πριν όταν σας εξηγούσα το σκέτς, ανεξαρτήτως κλήσης, προκειμένου αυτό το σκέτς να είναι ενημερωμένο και να παίρνει δεδομένα. Μετά αυτό το σκέτς το περνάμε εδώ πάνω και το βλέπουμε στην πράξη. Η όλη διαδικασία να το περάσουμε εδώ πέρα δεν είναι τίποτα, θα διακόψουμε, επειδή πρέπει να βγει, καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο πρακτικό το θέμα, πρέπει να βγει το USB του Arduino από το hub, να το συνδέσουμε σε ένα PC, να περάσουμε το σκέτς και να το ξανασυνδέσουμε μετά. Καταλάβατε, το οποίο βγάλε τις USB, να σας πω ότι δημιουργεί ένα μικρό πρόβλημα στην όλη ιστορία με το PWRT και πρέπει να το ξανακοιτάξουμε μετά, ίσως χρειαστεί να τρέψουμε κάποιες εντολές για να ξαναβρει το USB, το TTY Sonar. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό θα το κάνουμε πρώτα δοκιμαστικά το σκέτς να περάσει, να δούμε ότι το σκέτς μας επιστρέφει με τα παπάκια όλα όσα μας επέστρεφε σύν μία ακόμα τιμή από το συγκεκριμένο σόναρ. Εάν δεν έχει τα άλλα τρία σόναρ και το θερμόμετρο, θα επιστρέφει μηδενικά στη θέση αυτών των συσκευών. Οπότε εμείς θα δούμε τα μηδενικά, ή σκουπίδια ενδεχομένως, και νούμερα μονάχα για το συγκεκριμένο σόναρ. Ωραία. Άμα δούμε ότι είναι εντάξει, το περνάμε εδώ πέρα και το βλέπουμε στην πράξη. Γι' αυτό θέλουμε να το βάλουμε ασύρματα να κουνιέται. Μόνο το εδώ, να το δούμε στην πράξη τι θα κάνει. Στο σκέτς του σόναρ θέλουμε να το αναβαθμίσουμε, ούτως ώστε να έχει άλλο ένα σόναρ ακόμα. Είχε τα τρία και το θερμόμετρο. Θέλουμε εκτός από τα τρία σόναρ, ανάμεσα στο τρίτο σόναρ και στο θερμόμετρο, να μπει ένα τέταρτο σόναρ. Στο οποίο θα δούμε ότι δουλεύει καταρχήν. Και μετά το βάλουμε πάνω να δούμε τι τιμές παίρνει. Και θα δούμε την κλίση, ενδεχομένως να το αλλάξουν. Μπορεί και να το βάλουμε καθόλου. Τον άτατα, το βλέπετε, στον αέρα. Αυτά είναι τα data, το trigger και το echo. Τα ρεύματα μόνο έχω συνδέσει. Μπορούμε λοιπόν αυτά τα δύο data να τα συνδέσουμε σε ένα άλλο Arduino. Εδώ όπως είναι. Να έρθει κάποιο, να φέρουμε το laptop εδώ και να κάτσουμε να το δούμε. Να του βάλουμε και ρεύμα και να δούμε αυτό που λες. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι και τόσο, γιατί τα ρεύματα τα έχω ήδη γεφυρώσει με τα ρεύματα των υπολείπων σόναρ και του θερμομέτρου και των IR και είναι ήδη συνδεδεμένα πάνω. Είναι λίγο μανούρα εδώ πέρα. Τα έχω συνδέσει ήδη τα ρεύματα και έχω αφήσει μόνο τα σε θηλυκά εδώ πέρα jumper wires τα data και θα βάλουμε αρσενικό και θα τα συνδέσουμε εδώ πάνω. Καταλάβες. Όχι, θα κάνουμε, θα το φτιάξουμε. Όντως είναι λίγος χρόνος, απλά θέλει λίγο μανούρα εδώ πέρα. Και δεν θέλω να επεμβαίνουμε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος στη δουλειά των υπολείπων. Σας το λέω από το προηγούμενο σεμινάριο, γιατί υπήρχε πρόβλημα και μείνανε πίσω ο Δημοσθένης με την ομάδα των παιδιών που κάνανε το script, γιατί κάθε τόσο που σταματάγαμε να βγάλουμε τη USB κόλλα για αυτό το πράγμα για να κάνουμε μια αλλαγή στο σκέτ. Και μιλάμε για αλλαγές σε φάση, ξέρω εγώ, να βγάλω το σχόλιο. Καταλάβατε, δεν θέλω να γίνει αυτό, γιατί θα χάσουμε χρόνο. Θέλω να το κάνω πιο οργανωμένο. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος από εδώ που θέλει να ασχοληθεί με το hardware. Από εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις ομάδες. Θα περάσουμε από έναν ξεχωριστά. Θα μας λέτε ουσιαστικά το όνομα και ποιο ίσιο από αυτά θέλετε να πάρετε. Για να διευκολύνουμε τον Γιώργο που τα καταγράφει, θα ήταν καλό να λέτε το νούμερο του ίσιου. Δηλαδή, αν δείτε κάτω από κάθε ίσιου, λέει, ας πούμε, Save data in with a MongoDB database και λέει από κάτω 23. Οπότε, από τον καθένα που θα περνάμε, μας λέει το όνομά του και το ίσιο και ο Γιώργος τον γράφει, εντάξει. Ας το κάνουμε έτσι, οπότε ξεκινάμε από εσένα. Πες το όνομά σου, πες. Και από αυτά τα ίσιο, ας πούμε, ποιος σε ενδιαφέρει περισσότερο. Πες ένα από αυτά που σε ενδιαφέρει. Δυνατά να σε αφήνει λίγο, θα είναι πίσω. Το ίσιο της συναρμολόγησης. Το νούμερο. Τι νούμερο λέει. Αυτό εδώ, 16. 16, το όνομά σου. Βίτκος. Βίτκος το 16. Και το 18. Update sketch of sonar. Και το 18, Βίτκος και το 16 και 18. Ωραία. Προχωράμε. Δεν έχεις αποφασίσει. Ωραία, θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο. Ναι, ναι.
19, το 19 τι ήταν. Οκ, με το driving script, ωραία. Θα σημειώσουμε το 19 και άμα προκύψει κάποιο άλλο που σε ενδιαφέρει, το ναι. Ναι. Δεν είναι δεσμευτικό. Άμα στην πορεία δεις ότι σ' αρέσει κάτι άλλο καλύτερα ή θες κάποιο άλλο task, το συζητάμε. Δεν έχει. Είναι εύκολο, δεν είναι. Αυτό δεν θα έχουμε θέμα. Ωραία. Αποφασίσει, ωραία, πάμε παρακάτω και θα επανέλθω σε αυτό που δεν αποφάσισα. Το παιδί δεν έχει αποφασίσει, πάμε στην προτελευταία σειρά. Ταυτόχρονα μπορούν και απομακρυσμένοι να μας γράψουν με ποιο θέλουν να ασχοληθούν. Θα το προωθήσει ο Χρήστος, στο Γιώργο να το καταγράψει και αυτό. Θα θέλουμε, εντάξει. Δεν έχουμε όριο. Ιδανικά όχι πάνω από 3. Ωραία, πάμε στην άλλη πλευρά. Το όνομά σου και ποιο είσαι θέλεις. Ναι. Καραχάγιος Ιωάννης. Ναι. Με το IMU. Με το IMU ποιο νούμερο είναι. Το 17. Γιώργο, το έχεις. Ωραία. Επόμενος. Με το IMU. Πάλι 17. Το όνομά σου ξαναπες λίγο. Νατσιόπουλος. Δεκαεφτά. Παιδιά, να σας διακόψω λίγο όλους. Μπράβο σας. Λοιπόν, εσείς είστε σε καλό δρόμο. Και εσείς, αλλά και όλοι, θέλω να με προσέξετε. Δεν έχει σημασία με τι τάσκα ασχολείστε. Έχετε κάνει όλες οι ομάδες, έστω ένας από κάθε ομάδα, κλόουν τον Diot Car. Υπάρχει κάποιος που δεν το έχει κάνει. Ωραία, το έχετε κάνει όλοι. Τέλεια. Θέλω λοιπόν, ένας από κάθε ομάδα, δεν χρειάζεται όλοι, μπορεί να μας έχετε δώσει όλοι τα GitHub σας, δεν πειράζει. Θέλω να κάνετε το εξής. Θα σας το δείξω από το PC μου, γιατί δεν ξέρω το Git Bash εδώ πώς δουλεύει. Δώστε μου ένα λεπτό. Έλα. Λοιπόν, ανοίξτε κονσόλα ή το άλλο το γραφικό των Windows, δεν ξέρω τι ακριβώς έχετε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν είχα κάνει το Git clone πριν, θα το κάνω τώρα, θα το πάμε βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται να έχω κάνει login για να τα κατεβάσω, έτσι. Παρότι εδώ είχε κάνει login ο Μιχάλης κάθαρα. Τέλος πάντων. Copy.
Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο φάκελο home του χρήστη μου. Ωραία. Το λένε μπολότζο. Δηλαδή, εδώ. Το ανοίγω και με γραφικό περιβάλλον για να το βλέπετε όσοι δεν έχετε συνηθίσει κονσόλα. Οπότε δίνω την εντολή git κενό clone κενό paste το URL που κάνα copy. Εδώ δεν χρειάζεται, ξαναλέω, κάποια σύνδεση. Βλέπετε, κατεβάζει τα αρχεία. Ταυτόχρονα, αν βλέπετε δεξιά, έχει δημιουργήσει μέσα στο φάκελο home το φάκελο DJ-Car που σας έλεγα. Μόλις ολοκληρωθεί το download, μέσα θα βρίσκονται στο DJ-Car όλοι οι φάκελοι που είδαμε πριν και έχουμε πει τόσες φορές. Λοιπόν, κατέβηκε. Οπα. Docs, encoder, libraries και τα λοιπά. Παράδειγμα, παίρνουμε την βιβλιοθήκη, την κάνουμε copy-paste στο Arduino IDE, αυτά που λέγαμε πριν, έτσι. Ο Ευάγγελος Γιακουμόγλου έχει κάνει GitHub. Ποιος είναι? Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε σαν μια μικρή άσκηση, και ας μην έχετε γράψει κώδικα, εκτός αν κάποιος έχει γράψει κώδικα, π.χ. τα παιδιά έχουν πάρει τον κώδικα, δεν τον έχουν γράψει, σβήστε ένα σχόλιο, γράψτε ένα σχόλιο. Αυτό είναι αλλαγή στον κώδικα. Στον υπολογιστή λοιπόν που κάνατε την αλλαγή, εσείς έχετε ανοίξει μέσα από το Arduino IDE, για παράδειγμα, το αρχείο... Τι να πω. Έστω ότι έχετε αλλάξει στο Sonar with Encoder τα παιδιά πίσω κάτι. Ωραία. Έχουν πάρει αυτόν εδώ τον κώδικα και τον έχουν ανοίξει με το Arduino IDE και έχουν κάνει μια αλλαγή. Δεν έχει σημασία πού την έχουν κάνει την αλλαγή. Την αλλαγή το Arduino IDE τη σώζει στο φάκελο, ξέρω εγώ, sketchbook. Εδώ, άμα δείτε, ας πούμε, που έχω και εγώ το... δεν το έχω το Arduino, υπάρχει ένας φάκελος sketchbook συνήθως στα Linux, στο home. Οπότε τον παίρνετε το αρχείο από εκεί. Εγώ, ας πούμε, θα πάρω αυτό το αρχείο, το οποίο είναι ένα σκριπτάκι που έχω γράψει. Το κάνετε copy με κονσόλα, με ποντίκι, με ό,τι σας βολεύει. Πάτε στο DJ-Car φάκελο που κατεβάσατε πριν από λίγο με το git clone. Πού θέλω να το βάλω? Έστω ότι θέλω να το βάλω χήμα. Ή έστω ότι θέλω να φτιάξω καινούριο φάκελο. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Ας πούμε, φάκελος για το IMU δεν υπάρχει. Οπότε τα παιδιά, εγώ προτείνω να πάνε και να φτιάξουν ένα φάκελο IMU. Οπότε εκεί μέσα να βάλουν το σκέτς που θα φτιάξουν για το IMU, έτσι. Εγώ θα φτιάξω ένα φάκελο test. Θα μπω μέσα στο φάκελο test και θα κάνω paste το αρχείο που θέλω. Αυτό το σκριπτάκι μου. Ωραία. Τώρα, στην κονσόλα κάναμε το git clone. Σε ποιο φάκελο είμαι? Στο home. Πρέπει να μπούμε με την κονσόλα στο φάκελο DJ-Car που κατεβάσαμε. Άρα, CD, αυτό είναι για τα Linux, έτσι. Αλλά και το git bash στα Windows, έτσι λειτουργεί. CD DJ-Car, άμα κάνουμε την εντολή LS, βλέπουμε όλα τα αρχεία και τους φακέλους του συγκεκριμένου καταλόγου και βλέπουμε και τον καινούριο φάκελο, το test, ο οποίος φτιάχτηκε πριν από λίγο γραφικά. Και άμα κάνω LS και ενώ test, θα δω και το αρχείο Orphan, που είναι αυτό που πέρασα εγώ. Ωραία, παιδιά, λίγο ησυχία. Όλοι έχετε μπει σαν collaborators αυτή τη στιγμή στο GitHub. Προτού κάνετε αυτό που θα σας πω σε λίγο για να ανεβάσετε, θα κάνετε και ένα sign-in εδώ πίσω και θα μπείτε στο email σας για να κάνετε accept την πρόσκληση που σας έχει στείλει ο Γιώργος για να μπείτε σαν collaborators και να έχετε ίσα δικαιώματα με εμάς στο DJ-Car και να ανεβάζετε κώδικα, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχατε. Εντάξει. Δώστε όμως λίγο προσοχή να τελειώσουμε με αυτό και πριν κάνετε το αντίστοιχο τεστάκι που κάνω εγώ τώρα, κάνετε αυτή τη διαδικασία που σας περιέγραψα με το email. Τώρα, εδώ, αν δώσουμε την εντολή git status, μας λέει το εξής, ότι το your branch is up to date with origin master. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι αναβαθμισμένο και ενημερωμένο με αυτό που υπάρχει πάνω στο GitHub. Όμως, κάτω λέει untracked files, use git add file και έχει κόκκινο το test. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, μεγάλε, έχεις φτιάξει ένα φάκελο, γιατί έχει το slash, αν δεν είναι ένα φάκελο που ήταν σκέτο αρχείο, θα λέγεται το όνομα του αρχείου. Χήμα στο DJ-Car. Έχεις φτιάξει κάτι το οποίο δεν το παρακολουθεί το Git, γιατί το Git, όπως και το SVN, είναι ένα versioning σύστημα και παρακολουθεί αλλαγές σε αρχεία και φακέλους. Οπότε πρέπει να του πούμε, παρακολούθα, μεγάλε, και το test και ό,τι άλλο έχει.
Πώς θα το πω αυτό? Μπορώ να του πω να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο φάκελο. Μπορώ να του πω να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο αρχείο, καινούργια εννοώ. Μπορώ να του πω να παρακολουθεί όλο το project, όλο το Digiot Car. Εγώ θα του πω αυτό, να παρακολουθεί ανεξαρτήτως του τι αλλαγές κάναμε. Θα δώσω λοιπόν την εντολή git add κενό τελεία enter, και αυτό σημαίνει, άμα κάνω πάλι git status, βλέπετε, new file με πράσινα τώρα, test orphan, is up to date, changes to be committed, new file test orphan. Αυτό σημαίνει ότι εγώ πλέον παρακολουθώ και ένα καινούριο φάκελο με καινούριο αρχείο μέσα. Προσοχή, δεν μπορώ να φτιάξω στο git καινούς φακέλους, πρέπει να έχουν έστω ένα αρχείο μέσα και κενό να είναι. Το GitHub έτσι δουλεύει, εντάξει. Τώρα εγώ όμως έβαλα ένα αρχείο. Μπορούσα να βάλω αρχείο, μπορεί να βάλει σκέτο. Χήμα, ας πούμε, στον Digiot Car φάκελο. Αλλά φάκελο, υποφάκελο μάλλον, και υποφάκελο, υποφακέλο άδειο δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, αφού κάνουμε git add, αυτές τις εντολές θα σας γράψω μετά και στο Notepad, αλλά καλό θα είναι να τις σημειώνετε και ταυτόχρονα με εμένα να τις κάνετε. Δηλαδή να φτιάξετε, όπως εγώ έβαλα το Orphan, να φτιάξετε ένα dummy αρχείο με το όνομά σας, ας πούμε. Ή με ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ένα dummy αρχείο, χήμα κάντε το, μην κάνετε φακέλους. Κάντε το όλοι χήμα στο Digiot Car. Φτιάξτε ένα φάκελο με το username του GitHub το οποίο θα το ανεβάσει. Γιατί ένας θα το κάνει από κάθε ομάδα αυτό. Git add τελεία. Το git status, ξαναλέω, μας δείχνει κάθε φορά την κατάσταση που βρισκόμαστε. Δεν είναι να το κάνετε όλη την ώρα. Τα βήματα είναι στην ουσία η δημιουργία του αρχείου ή η τροποποίηση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου, γιατί και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή εγώ τώρα έφτιαξα ένα αρχείο, αλλά η όλη διαδικασία που σας περιγράφω θα μπορούσε να λάβει χώρα και στην περίπτωση που άλλαξα ένα αρχείο. Ας πούμε, πάω να αλλάξω το readme.md αρχείο που είναι το περιγραφικό του project. Να πάω εδώ πέρα, το έχει ανοίξει με το Notepad, και να αλλάξω και να προσθέσω κάτι. Και αυτό αλλαγή είναι. Είτε κάνετε αυτό, είτε προσθέσετε αρχείο, είτε διαγράψετε αρχείο, πάντα κάνουμε git add τελεία. Αφού κάνουμε το git add τελεία, η επόμενη εντολή είναι git κενό commit κενό μείον m και εντός εισαγωγικών ένα μήνυμα με λατινικούς χαρακτήρες. Συνήθως στο μήνυμα αυτό, το commit όπως λέμε, βάζουμε μια μικρή προτασούλα, δεν χρειάζεται ένα ολόκληρο κείμενο, όπου λέμε αυτό που κάναμε, το commit που κάνουμε. Το commit είναι στην ουσία το ανέβασμα, η διαδικασία του ανεβάσματος της αλλαγής, είτε του καινούργιου αρχείου, είτε της τροποποίησης ενός αρχείου. Οπότε εδώ σε αυτή την προτασούλα πάμε και γράφουμε για να βλέπουν και οι άλλοι τι κάναμε. Π.χ. created, εγώ θα γράψω new orphan file. Πού αυτό έκανα. Δεν άγγιασα αγγλικά, μπορεί να γράψω γκρίκλης. Αλλά δεν παίρνει ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Και μας λέει από κάτω, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, created new orphan file είναι το commit που έβαλα, one file change, 3 insertions. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι άλλαξε ένα αρχείο, ακόμα και να δημιουργήθηκε ή και να τροποποιήθηκε, ένα αρχείο είναι αυτό που επηρεάστηκε, με τρεις προσθήκες. Τρεις προσθήκες είναι οι γραμμές, μετράει τις γραμμές του αρχείου κειμένου. Το συγκεκριμένο αρχείο έχει τρεις γραμμές μόνο. Εντάξει. Οπότε, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο βήμα. Είπαμε, κάνουμε τις αλλαγές git add, git commit και τέλος git κενό push κενό origin κενό master enter. Εδώ θα μας βγάλει να βάζουμε ένα username και ένα password. Εδώ κάθε ομάδα, ένας από την ομάδα θα αποφασίσετε εσείς ποιος θα είναι αυτός. Αφού όμως έχετε κάνει τη διαδικασία που σας περιέγραψε ο Γιώργος νωρίτερα με το email, πρέπει να έχετε κάνει accept για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Γιατί αν δεν έχετε κάνει accept, αυτό δεν θα σας το βγάλει το prompt για το username. Θα μπείτε στο email σας, θα κάνετε accept και μετά θα κάνετε git push origin master. Θα βάλετε το username που έχετε δηλώσει στο Γιώργο πριν στο GitHub σας και το password σας. Εγώ το έχω κάνει από πριν αυτά. Πατάτε enter και κάπου εδώ θα αρχίσει να σας ανεβάζει τις αλλαγές στο αρχείο ή το καινούριο αρχείο από το 0 όπως εμένα. Και μου λέει λοιπόν, writing objects 100% στο GitHub mylack.car, τέλος. Αν λοιπόν τώρα πάμε εμείς πίσω ή κάνουμε ένα git status εδώ, σε πρώτη φάση, μου λέει ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο, γιατί ό,τι ήταν ανεβάσω το ανέβασα. Μία άλλη εντολή που μπορείτε να δείτε τι έχει γίνει, αν έχει πάρει επιτυχώς το commit χωρίς να πάτε στο browser, είναι το git log. Συγγνώμη, δεν το είδατε, git log.
Εδώ μας δείχνει όλα τα commits που γίνανε. Το τελευταίο, ξεκινώντας από το τελευταίο με τα προηγούμενα. Λέει εδώ, Ανδριτσάκης Δημήτρης, το email μου. 11 Ιουλίου, Σάββατο, 3 και 23 το μεσημέρι, created new orphan file. Αυτό είναι το commit που έκανα και αυτό είναι ένας μοναδικός κωδικός. Ο Γιώργος πίσω έκανε νωρίτερα αυτό, deprecated some old functions. Και ούτω καθεξής. Εντάξει, με Q βγαίνουμε από εδώ. Και τέλος, γραφικά αυτό θα το δείτε, αν πάτε εδώ στο dj.car, κάντε ένα refresh και βλέπετε πάνω που λέει ο Dandridge, εγώ δηλαδή, author 2 minutes ago. Μπορεί να μην έγινε πριν 2 minutes, να έγινε λιγότερο, απλά 2 minutes νωρίτερα έγινε το commit. Αυτό μετράει σαν χρόνο την ώρα που έγινε το commit. Έτσι. Και βλέπετε εδώ που έχει φτιάξει ένα φάκελο τεστ, λέει δίπλα το μήνυμα του commit. Αυτό είναι το νόημα του μηνύματος του commit, γι' αυτό λέω να βάλετε λίγα πράγματα. Created new orphan file, ο φάκελος τεστ, το αρχείο μου που έχει 3 εντολές Linux. Εντάξει. Εγώ τώρα αυτό θα το σβήσω. Ένα λεπτάκι. Αυτό θα το σβήσω, δεν χρειάζεται. Κάντε και εσείς το ίδιο. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, μας φωνάζει να το δούμε για να κάνετε ένα τεστ ότι μπορείτε να ανεβάσετε στο GitHub, αφού έχετε κάνει το accept. Και από εκεί και πέρα είμαστε OK. Τις εντολές θα τις γράψω. Ναι, ναι, δώστε μου ένα λεπτάκι. Να τις γράψω τώρα. Λοιπόν, Git. Κάτσε, περίμενε. Εντάξει, εδώ δεν βάζω το URL, βάζω git clone URL, έτσι, νομίζω καταλαβαίνετε ποιο εννοώ. Git αλλαγές, βάζω εδώ αλλαγές, που σημαίνει ότι αλλάζετε αρχείο, βάζετε αρχείο, φάκελο και τέτοια. Git add τελεία, git push origin master. Ωραία, ελπίζω να φαίνονται. Git push origin master και τέλος τα στοιχεία σας στο GitHub. Username. Αυτά. Προϋπόθεση να έχετε κάνει τη διαδικασία επιβεβαίωση του email. Εντάξει. Ναι. Το username και το password που έχετε στο GitHub είναι αυτά τα οποία δώσατε πριν στο Γιώργο που σας ρωτάει. Αν δεν έχετε δώσει το δίνετε, αν δεν έχετε λογαριασμό τον φτιάχνετε, απλά για να κάνετε το push πρέπει να έχετε δώσει το username σας αυτό στον Γιώργο για να έχει κάνει τη διαδικασία του να σας κάνει διαχειριστές κατά κάποιο τρόπο, το τσχαζά. Εντάξει. Αλλιώς δεν μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή git push. Έρχομαι. Η αλλαγή, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε, είτε μπαίνετε στους φακέλους των αρχείων που έχετε κατεβάσει με το clone και σε ένα αρχείο και το κάνετε edit με έναν editor ή με το Arduino IDE ή δεν ξέρω και εγώ τι και τις αποθηκεύετε, είτε δημιουργείτε ένα αρχείο. Όχι, στον φάκελό σας τον τοπικό αλλάζετε το αρχείο, τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε ή δημιουργείτε αρχεία και φακέλους που θέλετε. Και μετά κάνετε τις εντολές. Αυτό είναι οι αλλαγές. Το έβαλα έτσι γιατί θα μπορούσε να αποδημιουργεί αρχείο όπως έκανα εγώ. Τι έκανα, έκανα ένα φάκελο και ένα αρχείο. Θα μπορούσα να είχα πάει και να είχα τροποποιήσει ένα ήδη υπάρχον αρχείο, το readme που σας είπα. Και να είχα προσθέσει μια λέξη, ένα γράμμα, ένα κόμμα. Δεν έχει σημασία. Θα το... Πρέπει να έχεις κάνει, όχι, clone. Προσοχή, αν κάποιος έχει κατεβάσει το dj.car με zip, αυτό που λέμε τόση ώρα δεν παίζει. Πρέπει να γίνει μέσα από το Git. Είτε το Git bus στα Windows, είτε από το Git στα Linux, στην κονσόλα. Αν κάποιος έχει πρόβλημα σε αυτό, μας το λέει να βοηθήσει. Πριν προχωρήσετε, παρακαλώ να το κάνετε όλοι. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, να μας το πει. Λοιπόν, παιδιά, ο Μιχάλης, ο ένας Μιχάλης να κάτσει εκεί πίσω να βοηθήσει για τα σόνα. Και ο άλλος Μιχάλης έκανε μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία δεν σκέφτηκα να σας το πω πριν. Είπαμε πριν πώς να κατεβάσουμε από το GitHub το όλο project και να συνεισφέρουμε και να ανεβάσουμε κάτι. Δεν είπαμε όμως πώς μπορούμε να δούμε τις αλλαγές που κάναν οι άλλοι. Παιδιά, πίσω λίγο, αν θέλετε ακούστε το αυτό και συνεχίζετε μετά. Ο Μιχάλης λοιπόν ρώτησε πώς μπορούμε να πάρουμε τις αλλαγές που έχουν κάνει άλλοι στο GitHub.
Πώς το κάνουμε αυτό? Κάθε φορά, αυτό σας παρακαλώ να το κάνετε, είναι καλή πρακτική αυτή. Κάθε φορά πριν κάνουμε όλη αυτή τη... Όχι το κλόν, το κλόν γίνεται καταρχήν άπαξ. Μία φορά θα το κάνετε, δεν θα το ξανακάνετε. Προτού λοιπόν κάνουμε μία αλλαγή, εγώ θα πατήσω ένα enter εδώ. Κάθε φορά, μετά το πρώτο κλόν, θα κάνετε git pull origin master. Εδώ θα πατάτε enter και πάλι θα σας ζητάει username και password. Αυτή η εντολή ενημερώνει για τις αλλαγές που έχουν γίνει επάνω το τοπικό μας φάκελο. Δηλαδή, εάν έχω, εγώ ανέβασα το test orphan. Πώς εσείς θα δείτε το test orphan? Θα πρέπει να κάνετε git pull origin master. Και για αυτή τη διαδικασία χρειάζεται username και password για το GitHub. Και για αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχετε κάνει το accept email που σας έστειλε ο Γιώργος. Και όποιος δεν το έχει κάνει, να το κάνει τώρα. Οπότε, το clone το βάζω παραπάνω, το κάνετε μία φορά. Τα υπόλοιπα θα είναι μια διαδικασία ψηλοτρίβια, κάθε φορά που θα θέλετε να ανεβάσετε, να κατεβάσετε κάτι στο GitHub. Git pull origin master, να πάρουμε τις αλλαγές των άλλων προτού κάνουμε εμείς push. Προσοχή. Αφενός προτού κάνουμε push, και καλό θα είναι κάθε φορά προτού κάνετε το οτιδήποτε, να κάνετε το pull για να παίρνετε τις αλλαγές των άλλων. Τώρα, εάν τύχει να δουλεύετε δύο ομάδες ή δύο τέλος πάντων διαφορετικά GitHub accounts στο ίδιο αρχείο, εκεί θα έχουμε θέματα, θα δούμε πώς θα τα λύσουμε τη γενέση τους. Git pull origin master, παίζουμε τις αλλαγές, βάζουμε τα στοιχεία μας, συνδεόμαστε, κάνουμε τις καινούργιες αλλαγές στις δικές μας, τις βάζουμε με GitHub, git pull origin master, τις ανεβάζουμε. Και αφού τις ανεβάσουμε, μετά οφείλουν οι υπόλοιποι να κάνουν πάλι το git pull origin master για να τις πάρουν, να τις έχουν και αυτοί. Εντάξει. Εγώ, ας πούμε, έχει κάνει κάποια ομάδα, συγγνώμη, έχει κάνει κάποια ομάδα κάποιο push. Εσείς. Ωραία. Έχουμε μία ερώτηση πρώτα πίσω, από πριν και μετά. Πες μου. Α, το βρήκες. Λέγε. Ωραία, να το δούμε. Είπες ότι έχεις ανεβάσεις κάτι. Στο φάκελο web. Ωραία, εγώ θα πω να δω την αλλαγή, θα κάνω το pull για να δω την αλλαγή του... Κωνσταντίνου. Τι. Ναι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, το βγάζω το notepad για να κάνω τη διαδικασία. Κάνω λοιπόν, εγώ τώρα ανέβασα κάτι και ανέβασε και ο Κωνσταντίνος κάτι. Κάνω git pull origin master και τι μου λέει εδώ, μου λέει fast forward, λέει web σβήσε με, ότι έχει προσθεθεί ένα αρχείο στο φάκελο web. Αν εγώ λοιπόν εδώ πάω στο φάκελο web, βλέπω και το αρχείο σβήσε με που έχει βάλει ο Κωνσταντίνος. Ενώ πριν δεν υπήρχε. Αν εγώ θελήσω να το σβήσω, πάω και πατάω delete, και συγγνώμη Κωνσταντίνε, αλλά αυτό είναι το νόημα. Κάνω git και θα σβήσω και το δικό μου, γιατί δεν χρειάζεται. Λοιπόν, git add τελεία, git commit μείον M ένα μήνυμα git push origin master. Θα μου ζητήσει το GitHub μου. Και μου βγάλει κάποιο error, το οποίο πρέπει να δω τι είναι, εντάξει, μη σας κουράσω, δεν έχει νόημα αυτό. Ξαναβάζω το notepad. Ωραία, θα το δούμε στον καθένα ξεχωριστά. Ξαναβάζω. Ποιο? Α, μπράβο, ναι, σωστό, στο git commit δεν το έχω βάλει. Ακριβώς. Εντάξει. Σωστός. Θα μπορέσει, αν σβήσεις κάτι κατά λάθος, μπορείς να γυρίσεις πίσω σε προηγούμενο commit που υπήρχε. Εσύ δεν το είχες, δεν το πήρες χαμπάρι.
ξανά αυτό που έδειξε στο κατάλληλο. Αν αυτό ήταν αποθηκευμένο, θα γυρίσουμε και οι δύο σε προηγούμενο κομίτι. Θα το κάνουμε άμα γίνει αυτό, θα το κάνουμε. Τώρα δεν έχει νόημα, σας φορτώνω. Ποιος ήθελε κάτι πριν, εδώ. Ωραία, έλα να το δούμε μια στιγμή. Permission, δεν έχεις κάνει accept το email. Δεν είσαι collaborator. Ωραία, να τσεκάρετε με τον κύριο αν είσαι collaborator. Πες τον κύριο Καπ. Παιδιά. Για την τα σόναρ, τα παιδιά το φτιάξανε. Ναι, ναι. Όχι, θέλω να το ακούσουν και άλλοι. Τα σόναρ έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Όταν βλέπετε τη μη 0, σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι η απόσταση είναι κυριολεκτικά 0, δηλαδή έχει εμπόδιο πάνω του, άρα την πατήσαμε, ή ότι η απόσταση είναι άπειρη. Έτσι. Έχετε το υπόψη σας, ειδικά όσοι ασχοληθείτε με τον προγραμματισμό. Πάνω από 2 μέτρα είναι το άπειρο.